Προσοχή, προσοχή, παρακαλώ, παρακαλώ. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, Γιώργος και Κώστας. Πάμε! Σαν ανέκδοτο ακούγεται αυτό. Είναι ο Γιωρίκας και ο Κωστίκας. Με κάνουν να ξεχνάω όλα μου τα προβλήματα. Τρελαίνομαι να σας ακούω. Φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα. Έδωσα 3.500 δανεικά σε ένα φίλο να κάνει πλαστική και τώρα δεν ξέρω ποιος είναι. Γιώργος και Κώστας. Η αδελφή μου σας ακούει κάθε μέρα. Ή τουλάχιστον η αδελφή σου έχει γούστο γιατί εσύ δεν μας ακούει. Εσύ γιατί δεν γελάς. Με λέει η γυναίκα μου γερότη. Γερότη σε λέει. Πέσεις άμα πας με ένα πιπίνι θα ξανανιώσεις. Γιώργος Καρτελιάς, Κώστας Μαρτάκης. Για σένα Κώστα. Ναι. Θα σου πεις τον κρεμό. Πέσε. Ρε ανοίξε το μικρόφωνο. Ανοίξαμε τα μικρόφωνα, παιδιά. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 17 Ιανουαρίου. Κώστας Μαρτάκης. Γιώργος Καρτελιάς. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε, να κάνετε τις βουτιές σας στη θάλασσα. Τη βουτιά στη θάλασσα. Είδες πως με κοιτάει. Η χειμερινή κολυμβητέ σαν και εμένα. Ήταν ένα πολύ ωραίο Σάββατο. Είσαι εσύ. Χειμερινός κολυμβητής. Από πότε? Από πρώτη του μήνα. Α, θα γίνεις. Όχι, έγινα. Ρε, δεν είδες που βούτυξα στην κρύα πισίνα. Αφού δεν βούτυξε, δεν είδα να βουτά. Δεν σε είδα βρεγμένο. Τι λες αγόρι μου, τι λες αγόρι μου που έχει κοκκινήσει το κορμάκι μου. Κάποιον άλλον πήγες να δείξει, να ρίξει μέσα. Όχι, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Δύο βουτήξαμε, ο ένας ήμουνα εγώ και ο άλλος ο Θανάσης, ο οποίος. Είναι, εδώ είμαι, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, μου κλείσαν το μικρόφωνο. Ποιο το κλείσε. Λοιπόν, έκανα το πρώτο μου μπάνιο πρώτη του μήνα. Και πλέον θεωρούμε χειμερινό κολυμβητή για το 2022. Εσύ έχει κάνει μπάνιο το χειμώνα. Ναι, έχω κάνει. Ωραία. Το να κάνεις μετά, όχι, ε. Ποτέ ξανά. Τι μήνα ήτανε, θυμάσαι την εμπειρία αυτή που έζησες. Γιορτές Χριστούγεννα, κοντά στα Χριστούγεννα ήταν. Αλλά μιλάμε χρόνια πριν, και κατά λάθος δεν ήθελα να πέσω. Α, σας πρόσανε. Όχι, εμείς ανεβήκαμε σε βατήρα, κάναμε βουτιά, κάναμε ολόκληρη ιστορία. Εγώ είμαι και σε ηλικία. Δεν είμαι. Είμαι σε ηλικία εμφράγματος εγώ. Δηλαδή, εγώ σε τι ηλικία. Δεν ανοίγει το χρώμα. Περίμενε λίγο, εγώ σε τι ηλικία είμαι. Εσύ είσαι μωρό ακόμα. Είσαι νινή ακόμα. Είμαι νινή ακόμα. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα 17 Ιανουαρίου, χρόνια πολλά στον Αντώνη, στην Αντωνία που γιορτάζουν σήμερα, στον Αθανάσιο και στην Ισοθεοδόση, συγγνώμη, και στη Θεοδοσία που γιορτάζουν σήμερα. Με τι, ο Αντώνης δεν γιορτάζει, θα ήταν ο Αντώνης. Ο Αντώνης και η Αντωνία σήμερα και ο Θεοδόση και η Θεοδοσία. Είπα Αθανασία. Α, όλοι μαζί. Ναι, α, Αθανασία. Δεν πηγαίνω Αθανασία. Μας ακούει, φίλοι μου, Αθανασία. Και αν έχετε γενέθλια σήμερα ή γιορτάζετε, είστε ένα γοητευτικό άτομο με. Με σαγηνευτικό θάρρος. Και περίεργη φαντασία. Σαγηνευτικό θάρρος. Ναι, 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 ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Πολύ ωραία. Και. Και περίεργη φαντασία. Και περίεργη φαντασία, οκ. Εντάξει, ναι. Ωραία, ξέρεις. Ποιος το γράφει αυτό. Ξέρω πώς θα γράφει το πρωί. Λοιπόν, τους κλέβω τις ειδήσεις. Α, κλέβεις τις πρωινές ειδήσεις. Α, παλιό σκουλίκι. Γιατί γράφεις δικές σου να τις κλέβουν εκείνοι. Προλαβαίνω. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1962 γεννήθηκε ο Jim Carrey. Ο Jim Carrey. Carrey, yes. Αχ, τι ωραίο. Έχει παίξει σε πάρα πολύ ωραίες ο Θεός για μια εβδομάδα. Αυτό σκέφτηκα και εγώ τώρα. Πάρα πολύ ωραίο. Αλλά εγώ αυτό που πεθαίνω είναι το Ace Ventura. Α, πόσο καιρό έχω να το δω αυτό. Detective Zone. Detective the Zone. Φανταστικό. Και έχει και η μάσκα βέβαια. Εντάξει, η μάσκα είναι τα πρώτα. Με πρώτη εμφάνιση της Cameron Diaz, κούκλα. Θεά. Κούκλα. Δεν έχεις γνωρίσει. Ακόμα. Όχι, δεν την έχω. Δεν έχει τύχει. Α, θέλες. Όχι, δεν θα ήθελα. Άσχημη, δεν μπορώ. Μου χαλάει την αισθητική. Αν τη δω μπροστά μου, φύγε μωρή άσχημη. Φύγε μωρή από εδώ. Λοιπόν, το 69 σαν σήμερα γεννήθηκε και ο DJ Tiesto. Ότι έστω. Ότι έστω. Α, στο ότι έστω έχω βρεθεί. Α, και τι είπατε. Στην αυλία. Όχι, δεν έχουμε βρεθεί. Δεν έχει βρεθεί. Στην αυλία του. Να, τι έπαιζε. Τραγούδια. Τι έπαιζε. Εγώ τσαμπά. Τι έπαιζε, ότι έστω, ρε. Τι έπαιζε, λέει. Τα παπάκια τη ζυράφα χορεύουν. Γιατί να μην παίξει, ρε φίλε, εγώ τσαμπά. Δεν το κατάλαβα. Και κάπως έτσι ξεκινάει το απογευματινό σοου με τον Κώστα Μαρδάκη και τον Γιώργο Καρτελιά. Καλημέρα. Ο καιρός από τον Κώστα Μαρδάκη. Όταν πονάει πόδι χιονίζει, όταν πονάει δε χέρι βρέχει. Στην Αθήνα λοιπόν σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 9. Τώρα που θα πέφτει σιγά σιγά πέφτει στις 8. Το πρωί είχε μείον 2, ρε φίλε.
Μείον δύο. Είδα ένα story, κάτι είδα. Ήταν ένα. Εχθές όταν έφτασα εγώ το βράδυ στο σπίτι είχε μηδέν. Δηλαδή αν έβρεχε, χιόνιζε στο Διόνυσο. Πάντως το πρωί, λίγο πριν τη Μαλακάσα, μείον ένα. Με το που μπαίνω Μαλακάσα, πάρει ένα μείον δύο, μείον τρία. Εκεί τι γίνεται, είναι γούβα, γούπατο. Τι κάτι γίνεται εκεί στη Μαλακάσα. Τώρα δεν ξέρω. Μαλακάσα είναι εκεί. Εκεί στη Μαλακάσα δεν ξέρω. Μα πει ένα Μαλακασέο τι συμβαίνει σε αυτή την περιοχή. Τέλος πάντων, οπότε αύριο στην Αθήνα θα ξυπνήσουμε με 8 βαθμούς οι φίλοι μας στην Αθήνα με αρκετό ήλιο. Στην Χαλκίδα αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία θα φτάσει 5 με 4 και αύριο θα ξυπνήσουν με 6 με ήλιο, με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στο Βόλο είναι 5 με 6 αυτή την ώρα και θα φτάσει, αύριο θα ξυπνήσουν με 4 βαθμούς και ηλιοφάνεια. Και στη Θεσσαλονίκη θα ξυπνήσουν με 3 αλλά η αίσθηση θα είναι μείον 2. Με ηλιοφάνεια και αυτή τη στιγμή είναι 5 με 4 βαθμούς. Θα κρατήσω αυτό το χαλί το οποίο μοιάζει με τα ζώδια που λέγαμε κάποτε, ναι. όταν κάναμε πρωινό. Τα UFO. Τα UFO. Λοιπόν, διάβασε τι έγινε. Ζώδια, γιατί δεν λέμε. Τι θες, θες να λέμε ζώδια. Και κανένα ζώδιο. Ωραία. Θα τα λες εσύ. Όχι. Εσύ. Η Γεωργίτσα. Ας τη Γεωργίτσα. Η Γεωργίτσα είναι για άλλα θέματα. Λοιπόν, ωραία, θα σας πω σε λίγο ζώδια γιατί έσκασε από την NASA. Έχει γίνει χαμός με τον Οφιούχο πάλι. Πάλι ξανά μανά βγαίνει η NASA και λέει ότι πλέον τα ζώδια είναι 13. Και οι ημερομηνίες είναι αυτές διαφορετικές. Είναι άλλη δουλειά δεν έχουμε κάνει εκεί στην NASA να πούμε μας τρέχουν τρελά με τα ζώδια. Αλλά μπήκε μέσα ζώδια ο Οφιούχος. Μαρία με τα κίτρινα. Έλα λίγο εσείς που λέτε τα ζώδια το πρωί. Γιατί το θυμήθηκα τώρα με τα μηνύματα των πρωινών που βλέπω που έχουν στείλει. Τι έγινε με τον Οφιούχο. Πες μας λίγο τι γεια σας. Γίνει. Είναι γεια το σας, 13ο ζώδιο πια. Αυτό το ξέρουμε, ναι. Και δεν είσαι πια Σκορπιός, θέλω να σου πω. Τι είμαι. Είσαι κάτι άλλο. Τι είμαι, ζαβό. Έλα, μπες εδώ. Όχι. Καβό. Να στο φέρω. Ωραία, σε λίγο φέρε τα χαρτιά σου και θα μάθουμε σε λίγο τι γίνεται με τα άστρα και τα ζώδια. Θα πούμε αστρολόγο. Ναι, σου φέρνει αστρολόγο, ρε φίλε. Τι άλλο θέλει. Α, εντάξει, δηλαδή διπλοβάρδια θα βαράει. Ναι. Μετά τον Γιώργο Σαμπάνη. Τέλεια. Έρχεται να τη δώσουμε και ένα όνομα τη αστρολόγα μα. Αύξηση. Για σένα δουλεύω. Ναι, αφού θα κάνεις και το απόγευμα αστρολογία. Λοιπόν, η αστρολόγος μας δεν έχουμε όνομα. Μαρία τη λένε κανονικά. Φοράει ένα άσπρο, ένα γκρι σκουφάκι, ένα άσπρο πλεκτό. Χρωματοψία. Να της δώσουμε. Κρέμ πλεκτό. Με γκρι ανοιχτό σκουφάκι μελαντζέ. Συγγνώμη που δεν ξέρω τόσα χρώματα. Μελαντζέ. Το μελαντζέ. Το εσύ δεν ξέρεις τι χρώμα είναι. Όχι, το μελαντζέ είναι. Όχι, είναι το γκρι, αλλά το μελαντζέ είναι αυτό που είναι. Άσπρο γκρι που κάνει νερά. Μελαντζέ, εμένα με πήγαινε σε μοβ, δηλαδή. Όχι, το μελαντζέ. Μελαντζέ, ναι, υπάρχει το γκρι, αυτό εδώ πέρα ήταν γκρι, αλλά όλο γκρι. Και αυτό που είναι γκρι με άσπρο μαζί, ξέρεις που κάνει αυτά τα νερά, είναι μελαντζέ, λέγεται. Τι ζώδιο είσαι, Κώστα. Δίδυμο με δίδυμο, έχει ένα πρόβλημα. Μάλλον είσαι ο Φιούχος. 25 Μαΐου. Α, 25 Μαΐου θα σου πω τι είσαι τώρα. Το 84. Δεν έχει σημασία η θέση. 6, 9, 7, 800 και 148 και στείλτε μηνύματά σας τι ζώδιο είσαστε. Τώρα θα μας πει η Μαρία ακριβώς τι ζώδιο είναι ο καθένας. Γιατί δίδυμος δεν είσαι. Λοιπόν. Τι λες που δεν είμαι δίδυμος. Μετά τον Γιώργο Σαμπάνη. Περίμενε, Σιμωρή. Θέλει να μας πει τα ζώδια. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο, μωρέ. Κάτσε να παίξει ο Σαμπάνη. Σαμπάνη! Εγώ Παρθένος δεν είμαι. Βάσει τη νέα μαραφετίαση που έκανε η NASA. Ναι, από μικρό παιδί. Ναι, αλλά εσένα τι ζώδιο σου βγάλει η Μαρία, ότι είσαι. Το προηγούμενο, Ταύρος. Ταύρος, είσαι Ταύρος. Ούτε καν. Όχι, εγώ είμαι δίδυμος. Ούτε εγώ καθήνας, παιδιά. Εγώ είμαι δίδυμος 100%. Εκεί που είμαι καλά μπορεί να μου γυρίσει το μάτι. Εκεί που μου γυρίσει το μάτι μπορεί να με πιάσει νευρικό. Εκεί που με πιάσει νευρικό μπορεί να με πιάσει να αρχίσω να κλαίω. Ωραία, από το κλάμα να μου σε πιάσω από το λαιμό μετά. Δηλαδή δεν είμαι καλά. Α, καλά περνάμε εδώ μέσα, ωραία. Καλά ναι, μα όχι, μα εγώ όμως είμαι από τους διδύμους που είμαι με οροσκόπο δίδυμο. Αλλά ξέρω, όχι, ότι δεν τα καθαρόαιμα έχουν αυτογνωσία. Αυτό. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Ναι. Εσύ λιονταρίνα, τι ζώδιο είσαι. Θα σα πω αίματα. Καρκίνο με βγάζει. Καρκίνος, καρκίνος. Περίμενε, εσύ είσαι λιονταρίνα με τι. Με Σκορπιό. Μπάσταρδο. Και ο σκύλος σου δεν έχει μπαλάκια. Του τα άκοψε η κακούργα. Καλά, μωρή, όποιο αρσενικό βρίσκει πάει και το κόβει. Λοιπόν, πάμε στα άστρα και τα ζώδια. Πείτε κάτι άλλο τώρα. Για πάμε να δούμε τι θα γίνει με τα άστρα σήμερα. Έχετε ο Οφιούχος σήμερα στα ζώδια ή είναι τα 12. Ναι, παιδιά, ο Οφιούχος είναι 30 Νοεμβρίου με 17 Δεκεμβρίου. Είναι το καινούριο το ζώδιο. Άμα θέλετε να πούμε και τα ζώδια πότε γιορτάζουν. Να πάθει σοκ ο κόσμος που μας ακούει. Ωραία, λέγε ζώδιο και ημερομηνία. Ναι. Λοιπόν, η Σελήνη, παιδιά, σήμερα. Έχει βάλει χαλί, δεν ακούω. Ναι. Τέλεια. Σου έχω βάλει χαλί. Ακουστικά. Όχι, κάτσε. Γιατί δεν θες. Όχι. Η Σελήνη σήμερα στο ζώδιο του καρκίνου έφτασε η στιγμή, παιδιά, για τρυφερότητα, αγάπη και συνέστημα. Κρύε, θα ασχοληθείς με το σπίτι και την οικογένεια, τομείς τους οποίους βελτιώνεις το έπακρο και θα βρεις λύσεις. Η μέρα σου είναι ένα 8. Δεν μ' αρέσει.
Δεν τα λέει ωραία. Όχι, όχι, όχι πώς τα λέει. Ναι, προτιμούσα τη Γεωργίτσα, συγγνώμη. Αλλά. Συγγνώμη. Δεν είμαι η Γεωργίτσα. Μα δεν είσαι η Γεωργίτσα, αυτό λέω. Πάλι καλά. Αλλά δεν μ' αρέσει γιατί. Μου είπε δεύτερο το κρυό και εγώ δεν το έχω συνηθίσει. Όχι, όχι, ρε, την ανάλυση τη ημέρα είπε. Δεν ακούσω όμως, ε. Όχι, άκουσα πρώτα τον πολιούχο που είπε το. Τι πολιούχο. Ε, αυτό. Τη πόλη μα. Θα μα φέρει και αντίδωρο τώρα. Θα κοινωνεί να μπει και ο Νίκο μέσα τώρα σαν παπά σε βλόγγι. Το άσο θεώζει. Να κοινωνήσουμε. Έχουν γίνει όλα. Γεια, συνέχισε, πάμε μετά τον κρυό. Τι να πω μεσα. Ταύρο είναι μετά. Έλα. Ταύρε, η κατάκτηση των στόχων και το σκοπό σου είναι εύκολη υπόθεση τη σημερινή ημέρα. Η ημέρα σου είναι ένα 8. Δίδυμε, μπορείς να αναμένεις σπουδαίες και ουσιαστικές λύσεις για προβλήματα που σε απασχολούν εδώ και μέρες. Η ημέρα σου είναι ένα 8. Και με ένα 8. Ναι, αλλά εμένα, συγγνώμη, υπήρχε το δίδυμο, εγώ τώρα είμαι δίδυμος ή δεν είμαι. Όχι, το δίδυμο θα ακούσεις. Του πότε δίδυμος. Του τότε. Καρκίνε, έχεις περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, πείθεις τους γύρω σου με ευκολία και γοητεύεις τους πάντες. Η μέρα σου είναι ένα 10. Δηλαδή αλλάζει και ο οροσκόπος τώρα, ε. Τώρα θα σου έλεγα αυτό με το κόκκινο φωτάκι τα σπίτια. Ναι. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Έτσι έχουν γίνει τα ζώδια τώρα. Με ένα κάγκελο απ' έξω. Με ένα κάγκελο. Πάμε για τα λιονταράκια. Και με μια κοπέλα. Σήμερα πείτε ναι σε σημαντικές αποφάσεις, αλλά και στην όρημη και σοφή αξιολόγηση κάποιων καταστάσεων. Η μέρα σου είναι ένα 7. Δεν μ' αρέσει. Παρθένε, οι φίλοι σου θα σε βοηθήσουν στη διεκδίκηση ενός μεγάλου στόχου. Η μέρα σου είναι ένα 8. Μου έρχεται να βοηθήσει κανένα τηλέφωνο τώρα, μην. Ζυγέ. Ναι. Ζυγέ, σήμερα κάνει αισθητική σου λίγο. Ο κόσμος θέλει να ακούσει τα ζώδια. Ναι. Ζυγέ, σήμερα κάνει. Δεν έχουν στείλει κανένα μήνυμα για ζώδια. Ολοκλήρωσε, Ζυγέ. Όχι, να δούνε τι περνά κι εσύ. Βλέπω ότι περνάει. Καημένε μου. Νομίζω ότι είναι εύκολο να κάνεις εκπομπή με το Μαρτάκι. Γεια, να σε δω. Ζυγέ, σήμερα κάνεις αισθητή την παρουσία σου και βελτιώνεις την κοινωνική σου εικόνα. Η μέρα σου είναι ένα 8. Όλα 8 τα έχεις πει. Σκόρπιε. Έλατε, άλλο νούμερο άλλο δεν είχατε. Νούμερο δεν έχει γράψει κανένα. Σκόρπιε. Εκεί. Ναι, έλα. Απολαμβάνεις. Όχι, όπα. Πάρτι να είσαι, παρακαλώ. Καλογυμνασμένε, καλογραμμωμένε σκόρπιε. Έτσι είναι ο σκορπιό. Α, ναι, είχαμε ποιος? Και αυτά. Εγώ το έχω υπογραμμίσει εδώ και 24 χρόνια. Καλογυμνασμένε, καλογραμμωμένε. Σκορπιέ. Για τσαλάκο του. Απολαμβάνεις μια υπέροχη μέρα γεμάτη εύνοια, χαρά και νέες γνωριμίες. Όλα κολλήσανε εδώ μέσα. Δεν θα κάνεις κοκό το βράδυ. Τρία. Γιατί να τη φας και να είναι κρύα, μόλι που θα πει το αφεντικούλι έτσι. Εγώ γιατί όχι 8. Δηλαδή, άντε όλοι 3, όλοι 8 και αυτός 3. Κάτι είναι και αυτό. Κάτι πήγε να πει. Το ξότι. Σήμερα βρίσκεις λύσεις και εύνοια σε θέματα καριέρας. Η μέρα σου είναι ένα 9. Εγώ και ρε, όλα κυλούν αρμονικά και ήρεμα. Και σήμερα μπορείς να αναμένεις όμορφες στιγμές. 7. 10. Υδροχόε με λίγα λόγια 7. Και ηχθεί 9. Συγγνώμη λίγο, υδροχόε με λίγα λόγια 7. Θα έρθει η μάνα μου εδώ, θα σαρπάξει το μαλλί. Και η μάνα μου να δει. Μη εξτέ, Γεια. Χαρήκαμε, παιδιά. Καλησπέρα στην Κατερίνα που συμφωνεί με τον Κώστα, δεν ξέρω γιατί. Καλησπέρα στην Μέρη, καλημέρα στη Στέλλα που λέει Καρτινάκι, εγώ και η μαμά μου δίδυμο. Καλησπέρα στην Νένα, στην Άννα, στον Ηλία, στον Ιωάννη και στον φίλο τον Τέλη. Εγώ ξέρω με τη συμφωνεί η Κατερίνα, δεν είδε παραπάνω. Τα ζώδια μόνο από τη Γεωργίτσα λέει, έξαλλη και εκεί. Ωραία, παιδιά. Υπάρχει γιατί... τέτοιο τώρα εδώ, ξέρεις. Έβαλα, ο Σπύρτος έβαλε ίντριγκα. Σπιουνιέ τώρα. Ναι. Μαρία versus Γεωργίτσα. Ωραία, ας κάνουμε ένα καλοπάκι. Όχι, δεν είναι Μαρία όμως κανονικά ο ρόλος της. Θέλετε να λέμε καθημερινά το απόγευμα τα ζώδια της ημέρας από τη Γεωργίτσα? Ναι ή όχι, ένα καλοπάκι μεταξύ μας. Να τα λέει η Γεωργίτσα ή κάποιο άλλο ή να τα λέει η Γεωργίτσα. Η Γεωργίτσα νωρίς, ναι. Η Γεωργίτσα στο τέλος. Γεωργίτσα νωρίς. Νωρίς τα ζώδια, στο τέλος τα προβλήματά σας. Να κάνουμε ένα καλοπάκι. Ψηφίστε στο Viber. Τι θέλετε, θέλετε Γεωργίτσα με ζώδια ή δεν θέλετε? Ψηφίστε, θέλετε να έρθει η Γεωργίτσα μόνη να κάνει εκπομπή εδώ και στο τέλος μόνο αυτή θα βγει. Θα εμφανίζεται εδώ. Θέτε ή δεν θέτε. Θέτε ή δεν θέτε. 697-800-1048 τα μηνύματά σας στο Viber. Ναι, λένε. Και ξεκινάμε βέβαια με το 2-10-300-1048, το αγαπημένο μας παιχνίδι που έχει 5 ερωτήσεις, 30 δευτερόλεπτα και εσύ πρέπει να απαντήσετε από ένα γράμμα της αλφαβήτου που θα σας δώσω εγώ. Σήμερα θα παίξουμε με το γράμμα λάμδα. Όλοι. Με το λάμδα. Με το λάμδα. Γιατί τι έχει σκεφτεί με το λάμδα? Τίποτα, δεν είναι, είναι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ εύκολο. Δεν έχει πονηρά πράγματα, δεν έχει τίποτα. Σίγουρα. Έτσι, για να πάει καλά η εβδομάδα, μην λέτε ότι σκέφτομαι μόνο πονηρά και αυτό και άντε ένα λούτσο και αυτό με τα χίλια ζόρια. Α, έχει λούτσο.
ξέρω. Δεν ξέρω αν έχω βάλει. Αλλά αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, 2-10-300-1048 και για να καταλάβετε πώς παίζετε, ο Κώστας είναι πανέτοιμος να δώσει απαντήσεις με το γράμμα λάμδα. Πάντα, πάντα. Περιμένουμε τα τηλέφωνά σας στο 2-10-300-1048 όσο εγώ θα παίζω. Λοιπόν, Κώστα μου. Ναι. Είσαι έτοιμος? Νομίζω. Ωραία. Ο Θεός να με κάνει. Το αποκαλούν φρούτο των Θεών. Από λάμδα. Ναι, από λάμδα. Λέμε αυτόν που υπηρετεί στους καταδρομείς. Λύκο. Είναι αναψυκτικό και πολυτελές διαμέρισμα. Λουξ. Μπράβο. Το παθαίνουμε όταν έχουμε σύσπαση του διαφράγματος. Κάνω διαφράγματος. Λόξιγκα. Μπράβο. Το κάνει μια χορεύτρια. Λουμπάγκο. Μπορεί. Το αποκαλούν φρούτο των Θεών. Νέκταρ, εγώ ξέρω. Τι το... Φρούτο. Φρούτο. Λωτός. Και λέμε αυτόν που υπηρετεί στους καταδρομείς, λοκατζή. Τα υπόλοιπα. Φοβερά. Η χορεύτρια λυκνίζεται βέβαια και λουμπάγκο, σωστό είναι. Έπαθε λουμπάγκο. Πολύ λυκνίσμα. 2-10-300-1048. Όλοι με το λάμδα παίζουμε. Οι ερωτήσεις αυτές ήταν οι δύσκολες στην κατηγορία αυτή. Θα πάμε σε λίγο σε πάρα πολύ εύκολες για να κερδίσετε μοναδικά δώρα μέσα από το σοκαφέ με 104,8. Επειδή μου άρεσαν πάρα πολύ οι ερωτήσεις που κάναμε με τον Κώστα εκτός αέρα για το λάμδα που θα έπαιζε ένας ακροατής. Και την έφερε τώρα για να μου δείξει εμένα ότι είμαι χαζός. Όχι, τα βρήκες, δεν θα το βρω τίποτα. Δεν βρήκε τίποτα. Αλλά το θέμα είναι για να μην εκθέσω. Μην εκθέσω ακροατή, προτιμώ να εκθέσω τη Μαρία. Άμπρο, τι ωραία, κι άλλη αύξηση. Άλλα, 100 ευρώ ακόμα. 2-10-300-1048, έλατε να παίξουμε με το λάμδα, Μαρία μου. Έλα. Έλα, λοιπόν, έχεις 30 δευτερόλεπτα να μου απαντήσεις με το γράμμα λάμδα. Άμα δεν σου έρχεται. Ναι, ναι. Εύκολα είναι. Εύκολα, επειδή αυτό θα έχει φτιάξει και τα έχει βρει. Λοιπόν, μουσικό όργανο. Λουμπάγκο. Λαούτο, λαούτο. Λίρα έχει γράψει. Έχεις και εγώ λαούτο είπα. Έχεις για το σούπερ μάρκετ. Λεφτά. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον έρωτα. Δεν σου πάρει λεφτά πριν. Λιπαντικό. Μπράβο, έχουν τα ψάρια. Λέπια. Σταμάτα, μωρέ. Έχουμε κάθε βράδυ. Δεν σε δω τι έχει κάθε βράδυ. Λεμαργία. Μάτα. Εγώ αυτή αφού πινάλα να πούμε και τρώει και βάζει και λιπαντικό στον έρωτα και τα λεπτά τα βρήκα κι εγώ. Τι άλλο δεν βρήκα, τα λεφτά θα πα. Τα λεφτά μου τα παίζει μετά από 100. Μου λέει τι έχουμε και το σούπερ μάρκετ, λίρες. Λίρες, τι είναι. Τι είναι. Ναι, εμείς έχουμε λίρες στο χωριό. Μπράβο, κέρδισες. Δεν ξέρω τι, αλλά κέρδισες. Τον Κώστα Μαρτάκη, ένα γεύμα ίδιο σα έξω. Πάμε, ναι. Στο ιταλικό να πάμε. Θα πάμε στο ιταλικό εκεί να φάμε την πίτσα με το αγριογούρνο. Ναι, ιταλικό, γιατί σήμερα είναι ιταλική κουζίνα. Εθνική μέρα ιταλική κουζίνα. Και θα φάμε πίτσα με αγριογούρνο. Α, ναι. Κώστα. Όχι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Όχι. Έλα. Σήμερα έχει παγωθεί να μου κάνει ερώτηση. Δεν θέλω. Ωραία, δεν έχω ερώτηση. Έχω μια απορία. Απορίε λύνει. Στη λοιπόν, Γεωργίτσα, που έρχεται σε λίγο. Στη Γεωργίτσα, ναι, αλλά δεν μπορώ να το πω εγώ στη Γεωργίτσα. Δεν με νοιάζει, δεν μιλάμε μεταξύ μας. Να μπορέσει, εγκαστρίμηθο. Μπορεί να μεταφέρει εσύ. Μπορεί να μεταφέρει εσύ στη Γεωργίτσα την απορία μου. Ναι. Ωραία, όταν κάνει self-test. Γιατί δεν τη θυμάμαι. Και βγει αρνητικό. Ναι. Και το βάλει κάτω. Κάνει self-test και βγει αρνητικό. Ναι, και το βάλει κάτω από το μαξιλάρι. Θα δει ποιο θα σε κολλήσει. Μαρία, έλα να κάτσεις εσύ εδώ πέρα, δεν μπορώ άλλο. Ο καιρός από τον Κώστα Μαρτάκη. Αυτό ξέχασα πριν. Η μέγιστη θερμοκρασία λοιπόν αύριο στην Αθήνα θα φτάσει στους 9 βαθμούς και το βράδυ θα πέσει στους 5. Θα έχει ηλιοφάνεια αύριο στην Αθήνα. Έρχονται δύο λέει καιρικά φαινόμενα τα οποία θα μας κρυώσουν μέχρι πολύ. Πάρα πολύ. Έρχεται χειρότερο. Κάπου είδα τη Σούζη, κάτι άκουσα τη Σούζη σήμερα. Η Σούζη Τσούζη, όχι. Όχι, η Σούζη δεν τη λένε αυτή στο Sky. Α, τη μετεωρολόγο, νόμιζα ότι το φαινόμενο το ονομάσατε Σούζη. Όχι, δεν το ονομάσα. Η Σούζη Σατσούζη πάντως, αν την ονομάσουν έτσι. Κάπου αυτό νομίζω, κάπου το άκουσα, ότι έρχεται, προσοχή. Προσοχή, παρακαλώ. Έρχεται πακετός. Ναι, έρχεται. Δύο κύματα λέει πακετού θα πλήξουν τη χώρα. Λέει το επόμενο διάστημα. Βόρεια όμως. Από αύριο ξεκινάει. Μπορεί να φτάσει πάλι μέχρι τη Λαμία, μέχρι εκεί. Δεν θα δηλαδή, κατέβει μέχρι δηλαδή, κάτω σε εμάς. Βόρεια Εύβοια εκεί. Δηλαδή 5,5 ώρα το πρωί, μείον 2, δεν το λες και ζέστη, δεν το λες και δροσά. Όχι, αλλά γενικά, κοίταξε να δεις από ανθρώπους, φίλους μου που μένουν. Εγώ είμαι 2 χρόνια στο Διόνυσο. Από, δηλαδή πριν, με το που ξεκίνησε η πρώτη καραντίνα, πριν 2 χρόνια, εγώ μπήκα στο σπίτι. Ναι. Μου λένε φίλοι μου,
που μένουν χρόνια στο Διόνυσο, ότι συνήθως τα κρύα και τα χιόνια στην Αθήνα και στο Διόνυσο, τέλος πάντων στα βόρεια ψηλά, είναι τον Φεβρουάριο-Μάρτιο. Α, τον άλλο μήνα. Ναι. Oh, ωραία. Δηλαδή είναι πολύ αυτό τώρα το ότι έχει αρχίσει ήδη, έχει χιονίσει δύο φορές, ξαναπλησιάζει. Την προηγούμενη φορά τώρα με τον Διομήδη, ποιος ήταν Διομήδης, ο Διομήδης, ψιλοέριξε κάτι, ένα χιονόνερο, δεν έστρωσε τίποτα, αλλά έριξε. Θυμίζει παλιό Διόνυσο, παλιές εποχές, που χιόνιζε από τα Χριστούγεννα μέχρι το Μάρτιο. Ωραία. Που χιόνιζε πολύ καιρό δηλαδή. Α, δηλαδή ξανά το κλίμα χαλάει γενικά. Τέλος πάντων. Προσοχή, παιδιά. Επειδή δεν τους νοιάζει όλο τον κόσμο, όλο τον πλανήτη που μας ακούει τώρα, τι γίνεται στο Διόνυσο. Το μάθαμε όμως. Πάμε να πούμε και στη Χαλκίδα, δεν πειράζει, καλά να πάτε. Έλα. Στη Χαλκίδα η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι στους 9 και θα φτάσει το βράδυ στους 2 με αίσθηση μείον 1. Στο Βόλο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 9 και το βράδυ θα φτάσει στον 1, αλλά η αίσθηση θα είναι μείον 4. Να το ξεκινάει σιγά σιγά στα βόρεια, βλέπεις. Και στη Θεσσαλονίκη η μέγιστη θα είναι στους 6 και το βράδυ θα είναι 1 βαθμό, θα έχουν 1 βαθμό και η αίσθηση θα είναι μείον 5. Και ετοιμαστείτε, παιδιά, γιατί μετά την Ατάσα Θεοδωρίδου και το Υπάρχω για σένα, θα μιλήσουμε για γελάδια. Για γελάδια. Το γραφτό, δηλαδή, τροπή. Και η Νατάσα, φίλη μου. Δηλαδή, μετά την Ατάσα θα ακούσουμε να μιλήσουμε για γελάδια. Δηλαδή, τι πάσα είναι αυτή. Κλείστο, φύγε την Ατάσα. Δεν το σκέφτηκα καθόλου. Κλείστο που θα πας τα γελάδια. Κλείστο. Και θα μιλήσουμε για γελάδες. Ναι. Τώρα πάει. Δεν λέμε κάτι άλλο. Οι αγελάδες, παιδιά, το ξέρατε. Αχ, η Νατάσα με παίρνει. Μην είσαι τέτοιος. Μην είσαι τέτοιος. Λοιπόν, Γιώργο, σε θέλει Νατάσα. Έλε, Νατάσα μου. Κεράσει ποτό. Λοιπόν, οι αγελάδες, το ξέρετε, παιδιά, ότι μιλάνε μεταξύ τους. Ερευνητές. Τραβάνε σε όλα μια κόκκινη γραμμή. Πάτος. και υπάρχουν για μας. Λοιπόν, εγώ θέλω να μιλήσω πάρα πολύ σοβαρά. Ναι, οι αγελάδες μιλούν μεταξύ τους, μουγκρίζοντας η μία στην άλλη, ανάλογα το πώς συναισθάνονται, τι αισθήματα έχουν εκείνη την ώρα. Δηλαδή, αν πεινάνε, αν είναι λυπημένες. Η μελέτη έδειξε ότι οι αγελάδες χρησιμοποιούν τη φωνή τους αφενός για να διατηρήσουν επαφή με το υπόλοιπο κοπάδι, αφεντέρου λέει για να εκφράσουν χαρά, διέγερση, φόβο, αγωνία, ακόμα και ότι θέλουν να ερωτοτροπήσουν. Σαν τους ανθρώπους δηλαδή. Μπράβο. Και τα δελφίνια έχουν ήχους. Διαπιστώθηκε επίσης. Τα δελφίνια κάνουν σεξ σαν τους ανθρώπους. Λοιπόν. Για απόλαυση. Για απόλαυση. Όχι για αναπαραγωγή. Όχι, ναι, για απόλαυση. Λοιπόν, διαπιστώθηκε επίσης πως οι αγελάδες μιλούν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του σεξ, περιμένοντας το φαγητό, κάτι λένε μεταξύ τους. Μη γελάς ρε. Μη γελάς ρε. Δεν σκέφτομαι τίτλους από τραγουδία της Νατάσας τώρα. Ένα στούντιο καίγεται. Όχι, ρε, φίλε, παίρνει ζωή σου φωτιά. Για πες μου λίγο της Νατάσας Θεοδωρίου του κόκκινη γραμμή, σαν να είσαι αγελάδα μου γκρίζοντας. Με γράφεις τώρα, τι έχω γράφει. Όχι, έχω ρεχτεί ακρόαση στην Νατάσα. Να βάλω να το καταλάβω. Ωραία, πώς θα έκανε η αγελάδα, ρε παιδί μου, όταν χαίρεται. Αυτό ήταν σαν κλανίτσα, δεν ήταν. Αυτή έχω τώρα. Ωραία, πώς θα έκανε η αγελάδα αν είχε νεύρα. Κάτσε να σε πάω στα δικά σου. Σοβαρό ραδιόφωνο το 2022. Πώς κάνει η αγελάδα. Ωραία, πώς θα έκανε η αγελάδα έρωτα. Άσε καλύτερα να τραγουδήσει αυτή εδώ η αγελάδα. Όχι, πες εσύ πως τα έκανε η αγελάδα, ρε. Πως τα έκανε ρε, η αγελάδα. Γιώργος Μαζονάκης, ώρες μικρές στο καφέ με 104,8. Κώστας Μαρτάκης, Δευτέρα σήμερα, 17 Ιανουαρίου. Και Γιώργος Καρτελιάς. Ό,τι ώρα, τι ώρα είναι, 7 και 19. 7 και 20, παιδιά. Και μια μέρα που λέτε, ο καλός μας. Όχι, 7 και 19 είναι. 7 και 19, ωραία. Όσοι το λέμε, θα πάει και 20. Λοιπόν, ο Τωτός. Που λέτε μια μέρα επιστρέφει σπίτι του από το σχολείο και λέει στη μητέρα του: μαμά, 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 η δασκάλα σήμερα με ρώτησε αν έχω μικρότερα αδελφάκια που πάνε και αυτά στο ίδιο σχολείο. Πω, πω, μωρέ, τι ευγενική γυναίκα, μωρέ, τι ευγενικό το ενδιαφέρον της.
σχολιάζει η μητέρα. Αχ, μωρέ, και εσύ τι είπες, παιδάκι μου? Α, μαμά, εγώ είπα ότι είμαι μοναχοπέδι. Και η δασκάλα τι είπε? Δόξα σου Θεός, δόξα σου Θεός. Τόσο πολύ σ' άρεσε. Εντάξει, γέλασα τουλάχιστον. Προσπάθησα. Έκανα την προσπάθειά μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, άρθα τώρα αυτά. Έρχεται η Γεωργίτσα. Παρακαλώ, πάρτε τηλέφωνο στο 210-300-1048 και μιλήστε ζωντανά με τη Γεωργίτσα, γιατί έρχεται να μας πείτε τα προβλήματά σας, να σας τα λύσει. Ό,τι σας λύσει, τέλος πάντων, που δεν τα λύνει. Απλά χαβαλεδιάζει η Γεωργίτσα. Όχι, δεν τα λύνει, σε παρακαλώ. Τώρα θα κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου. Όχι, και δεν τα λύνει. Εσύ γιατί παρεξηγήθηκες, Γιώργο? Σε παρακαλώ, δεν τυχονεύεις. Πληρώνεται γι' αυτό. Α, γι' αυτό. Δεν το κάνει τσάπα. Ναι, κι εγώ. Τι ξαφνικό καψούρα με την Γεωργίτσα. Τέλος πάντων, πάρτε τηλέφωνο στο 210-300-1048. Όπως τα λες τώρα για την Γεωργίτσα, ούτε εγώ δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο. Μα γι' αυτό το λέω, για να μην πάρει άνθρωπο. Α, γι' αυτό. Ναι. Ε, τότε γιατί το λέμε? Για να απολυθεί. Να βάλω τραγούδι. Να, όχι, να απολυθεί η Γεωργίτσα. Η Γεωργίτσα να φύγει. Ναι, ναι, όχι, ναι, ρε φίλε, εδώ έχει. Αφού δεν θέλει ούτε η Μαρία, δεν θέλει κανένα. Από το πρωινό κανεί. Ναι, αλλά είδες. Όλοι με το που είναι να έρθει η Γεωργίτσα εξαφανίζονται όλα του. Ναι, αλλά στο Viber στείλαν όλοι θέλουν ζώδια από Γεωργίτσα. Εννοείται, λέει. Μόνο η Μέρη δεν θέλει. Να την ηχογραφείτε. Ναι. Γιατί έχω αρχίσει και εγώ να με τη συμπαθώ, γιατί όλο ύφος μου βγάζει, δεν με γλυκοκοιτάει. Γλυκοκοιτάει τον Γιώργο που την. Πληρώνει. Α, άκου τι θα κάνεις. Θα πεις το πρόβλημά σου στη Γεωργίτσα. Να πω το πρόβλημά μου στη Γεωργίτσα, γιατί δεν μου την πέφτει. Δεν θέλω να έτσι μου την πέφτει. Δεν θα το πεις έτσι, να, ρε παιδί μου. Θέλω την προσοχή της. Στο χώρο εργασίας μου υπάρχει μια γυναίκα η οποία δεν της δίνω. Αν θα πω παπά. Ναι, ρε. Okay, να δούμε τι θα απαντήσει. Θα μπορεί να με πιάσει και νευρικό να ξέρει, άμα βλέπω τη Γεωργίτσα μπροστά. Θα μάθουμε σε λίγο. Τα μηνύματα στο Viber, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι τη Γεωργίτσα, μην πάρετε τηλέφωνο, παιδιά. Στείλτε ένα μηνυματάκι, τι θέλετε να τη ρωτήσετε. Η Γεωργίτσα είναι εδώ ακόμα και για τα ζώδια. Γιατί να μην πάρουν τηλέφωνο. Να στείλουν μήνυμα στο 697-800-1048. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει τηλέφωνο στο 210-300-1048 και να μας στείλει μήνυμα. Και να μας στείλει μήνυμα στο 697-800-1048, να πει το τηλέφωνο του για να τον καλέσουμε εμείς από το 210-300-1048. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Άντε κι άμα! 210-300-1048. Για να πείτε ζωντανά στη Γεωργίτσα τα προβλήματά σας, ή στο 697-800-1048 για να στείλετε μήνυμα το πρόβλημά σας, και η Γεωργίτσα είναι εδώ! Χαίρετε, παιδιά μου, καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Τι κάνετε, πώς είσαστε, Blue Monday σήμερα? Green Monday, εσύ είσαι λίγο. Εντάξει, αυτό το φυσικό μου σήμερα χρώμα. Ωραίο, νομίζω σου πάει αυτό το φυσικό. Το βάγα λίγο πιο πίσω ακόμα. Ναι, είναι λίγο σαν τη γιαγιά μου. Και λίγο όχι, όχι, είναι λίγο σαν το. Ξέρεις τι, έχω κάνει μπούκλες σήμερα και δεν κάθονται καλά. Είχες όλο το βράδυ χθες τα μπικουτί. Είχα αυτό το ρόλι. Το ρόλι, ε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Το γιατί είσαι, χαστούκι. Ξέρεις τι γίνεται. Τι γίνεται. Δεν φιλέ έχεις βάλει από μέσα. Μπράβο, το φιλέ αφόγκο έχω βάλει όλο. Δεν σε μπορώ, δεν σε μπορώ. Ταιριάζει και με τα μουσια σήμερα. Δεν σε βάλει, κάτσε να σε ανεβάσω. Ξέρεις μία. Θέλω μία. Όχι, όχι, θέλω μία selfie. Η γιαγιά μου ήταν λίγο έτσι. Η γιαγιά μου ήταν έτσι. Οπότε, παιδιά, πάρτε τηλεφωνάκι στο 210-300-1048. Είναι η πιο καταθλιπτική μέρα του χρόνου σήμερα. Blue Monday. Οπότε άμα θέλετε να πείτε κάτι που σας ενοχλεί, εγώ εδώ είμαι. Ή στείλτε μηνυματάκι στο 210-300-1048, στο Viber, που θέλετε. Όπου θέλετε, εγώ εδώ είμαι να σας λύσω τις απορίες. Κάτσε τηλέφωνο, ρε ζών. Βαράει το τηλέφωνο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλά. Καλά. Ναι, καλέσατε στο Σοκ FM 104,8 για να μιλήσετε με τη Γεωργίτσα. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Α, βεβαίως, βεβαίως. Το όνομά σου? Κατερίνα. Έλα, Κατερίνα μου, γεια σου. Τι κάνεις, πώς είσαι? Είσαι στον αέρα μαζί μας τώρα. Μίλα λίγο, ρε Κώστα, να νιώσει άνετα, ναι, η Κατερίνα. Γεια σου, Κατερίνα. Γεια σου, Κατερίνα. Τώρα έβαλα τα ακουστικά πια. Γεια σας, γεια σας. Ένιωσε καλά τώρα. Κατερίνα, yeah, μπορείς να μας πεις το πρόβλημά σου? Η Γεωργίτσα είναι όλη αυτιά, σε ακούει. Ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Α, α, τι θες να μας πεις? Μια καλησπέρα. Μια καλησπέρα ήθελα να σου πει. Μια καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε. Τρεις ήταν αυτές. Ωραία, θα πάρουμε τις δύο πίσω. Γεια σας. Γεια, γεια σου, γεια σου, Κατερίνα. Γεια σου, γεια σου. Για πάμε στα θέματα μας, Κώστα μου. Να σου πω, πουλάς, Κατερίνα. Πουλάς, Γεωργίτσα. Ό,τι μπορώ να κάνω στα νιάτα μου να με βλέπεις. Τρεις ήταν τα πεζοδρόμια. Ποιο πουλά, μαζί είχα τηλέφωνο. Καλά. Θα μου φέρνετε συσκευές. Και όταν περπάταγες στο πεζοδρόμιο τρίζανε. Γίνανε οι αρμοί και γίνονται σβέδες. Με χειροκροτάγανε και οι αρμοί. Ναι, χειροκροτάγανε. Πρα, 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 βαράγανε τα πλακάκια από πίσω.
Λοιπόν, πάμε να σας πω, να σου πω, Γεωργίτσα μου, τα μηνύματα που έχω. Βεβαίως, βεβαίως, πες μου. Μας έχει στείλει η Λένα, η φίλη Λένα. Το φως κλείσε. Το φως. Εσύ παρακολούθα τις γραμμές, γιατί δεν μπορώ να τα κάνω και τα δύο μας. Ναι, δεν μπορείς. Όχι, δεν μπορείς. Έχεις τόσες δουλειές να κάνεις. Ναι, εγώ θα ανάψω και ένα φως έτσι τώρα. Κάνουμε. Λένα. Λένα, γεια σου, Λένα μου. Ο άντρας μου μιλάει κρυφά στο Facebook με μια παλιά του σχέση. Και εσύ που το ξέρεις. Τι να κάνω. Όπα, όπα, αγάπη μου, περίμενε. Για να μάθεις εσύ ότι μιλάει ο άντρας σου με μια παλιά του σχέση, πάει να πει του ψάξεις το κινητό. Ναι. Τα καλά κούριτσια δεν τα κάνουμε αυτά. Δεν μπορώ να σε βλέπω. Να το βγάλω. Όχι. Λοιπόν, πρώτον, αφού μιλάει με μια παλιά του σχέση και θες να πεις τι θα κάνεις, πες του το. Αν μιλήσαν ερωτικά, σπάς του το κινητό στο κεφάλι. Αν μιλάνε απλά, μπορεί να τη θεωρεί φίλη. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Και εμένα, πολλοί πρώην μου με έχουν φίλοι. Έτσι όπως είμαι, τι θα με είχαν. Και εγώ φίλη θα με είχα. Σαν κάτι γεροντοκόρεση σήμερα. Που φοράνε τα μπικουτί και έχουν γάτες πολλές. Ναι, αλλά εγώ σε άκουσα πριν που δεν θα με διώξεις. Μαζεύεις υπογραφές. Εγώ να σε διώξω. Όταν μου φέρεσαι έτσι, τι περιμένεις, τον άλλο θα κοιτάω. Δεν ήθελα να. Δεν είπα εγώ να σε διώξω. Είπα ότι εδώ δεν σε συμπαθεί κανένας από ό,τι έχω καταλάβει. Και. Σταμάτα! Και θέλουνε να φύγεις. Γεωργίτσα, εγώ θα κλαίω όμως και να σου πω και κάτι. Έλα, αγάπη. Τον τελευταίο καιρό δεν μου δίνεις πολύ την προσοχή σου. Αφού δεν μου δίνεις σημασία, ρε Κώστα μου. Τι δεν σου δίνεις σημασία. Με χοροϊδεύεις, δηλαδή. Μου λες για τα μπικουτί, μου λες για το ένα, μου λες για το άλλο. Μα αφού είναι πολύ μπούκλα και έχεις σκεπάσει σαν σύννεφο. Καλά. Πάνω από το κεφάλι. Σύννεφο, μιλά στο τηλέφωνο. Παρακαλώ. Ναι, ναι, γεια σας. Χαμηλώστε λίγο το. Ναι, ο 1310 ακούει. Ναι. Ναι, μας έκλεισε. Μας έκλεισε. Δεν πειράζει. Κατά λάθος. Μια καλησπέρα, πείτε τι, δεν πειράζει. Πάμε. Οπότε, σε άλλο. Ποια είναι το, η λύση, είναι να ανοίξει και αυτή Facebook να κοιτάει να μιλάει με πρώην. Όχι, ρε. Ποια όχι. Είναι, τι είπες. Ή του πα στο κεφάλι. Ρε, σε παρακαλώ, πώς το εκφράζεσαι έτσι. Κωστή μου. Ή του πα στο κεφάλι το κινητό. Είτε το δίνει να το φάει. Ανάλογα τι λένε. Άμα λένε ότι είναι φιλικά, α το φιλικό, τι σε πειράζει ένα. Okay. Ή πε του μια μέρα, δεν παίρνει την πρώην σου μια που μιλάτε να πάμε για καφέ. Να τη γνωρίσω. Να τη γνωρίσω κι εγώ. Όπω παγίδα αυτό, Παναγία μου. Είδες, έτσι. Αυτό σκέφτηκα να τρίχιασα. Να σου πει κανένα τέτοιο. Απαναγία μου, απαναγία μου. Ρένα. Ρένα μου. Θέλω να χωρίσω το αγόρι μου. Μου. Έλα. Θέλω να χωρίσω το αγόρι μου γιατί ερωτεύτηκα την αδερφή του. Συγγνώμη. Μάλιστα. Πώς θα εκφράσω τα συναισθήματά μου σε αυτή και τι θα κάνω με το αγόρι μου για να μην έχουμε φασαρίες. Μπερδεύεις τώρα, ρε πουλάκι μου. Ρε Ρένα μου, βάλε ένα φρένο. Ρένα. Ρένα τα φρένα. Βίβα Ρένο. Λοιπόν, Ρένα, είναι απλά τα πραγματάκια όπως κατέθεσες το μήνυμά σου στην Γεωργίτσα σου. Ναι. Ξέχασες λοιπόν, πως σε λένε. Ναι, λοιπόν, λες, λες τον πρώην, πρώην, τον κάναμε ήδη πρώην. Λες, φύγε αγάπη μου, θέλω την αδελφή σου. Τέλος. Λήξεις. Αυτός βαριέται μόνος του. Δεν μπορώ να σε βλέπω γιατί μιλάς και κουνιούνται και τα κοτσίδια από κάτω. Τι σε ενοχλεί, ρε φίλε. Αύριο θα έρθω πάλι ξανθιά. Δεν μου πιάσε τον τεκαπάς. Όχι, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Μου φτιάχνει τη διάθεση. Δεν έχω μισαμπλή. Λοιπόν, Κατερίνα, την έλυσες τη Ρένα. Ναι. Άντε, πέταξε. Την έλυσα, πάμε σ' άλλο. Πού θα πάει διακοπές η Ρένα? Ποια είναι η Ρένα? Η Ρένα, αυτή με το πρόβλημα που ερωτεύτηκε την αδερφή. Τι είπα, θα χωρίσει και θα πει ότι μ' αρέσει η αδερφή σου, τέλος. Σε ποιο νησί θα πάει διακοπές? Α, στη Λέσβο. Είδες ότι είναι βλάκας και λέει μόνος του. Λες και δεν ήξερα εγώ τι έπρεπε να πω. Γεωργίτσα μου, ο άντρας μου εδώ και καιρό θέλει να κοιμόμαστε σε ξεχωριστά κρεβάτια. Α, μπράβο, είναι καλό αυτό, μπράβο. Βασιλικά. Ναι. Ως δικαιολογία μου λέει θέλω να κοιμάμαι άνετα. Μπράβο. Και θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα ξαναανάψει η φλόγα του γάμου. Σωστό, μου. Σωστό. Εγώ όμως ξενερώνω, τι να κάνω. Τίποτα να μην κάνεις, καλά τα λέει. Βγήκανε έρευνες, παιδιά, και τα διάβαζα κι εγώ. Αλήθεια. Ναι, βγήκανε έρευνες. Το ζευγάρι ξαναθερμαίνει αν κοιμάται χώρια. Και άμα μένει σε 50 τετραγωνικά, πού να κοιμάται. Ωραία, στην κουζίνα. Δεν μένουν σαλόνι. Όλοι οι Γεωργίτσα μου που έχουν το φράγκα σε σένα τόση καριέρα και τόσο. Εντάξει, έχω 4 υπνο δωμάτια. Ναι, που πας και κοιμάσαι δεξιά-αριστερά. Αλλά φιλοξενούμενοι είμαι σε όλους, δεν είναι σημασία. Άκου τώρα η έρευνα λέει. Δηλαδή σήμερα θα κοιμηθώ στον Κώστα. Α, τέλεια. Λοιπόν, φιλοξενήθηκα μόνη μου. Λοιπόν, στη σοφίτα, στη σοφίτα. Όπου να είναι. Λοιπόν, οι έρευνες λένε ότι αν τα ζευγάρια μένουν χώρια, το διάβασα και μου προξένησε ενδιαφέρον. Λοιπόν, αν τα ζευγάρια λέει μένουν χώρια, αναζωπηρώνεται ο έρωτάς τους. Και όταν μια μέρα λέει ο ένας ανάψει για τον άλλον, το χτυπάει με συνθηματικά. Τακ, 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 τακ,
την πόρτα. Έχει κλειδώσει. Λοιπόν, και αν χτυπάει και σου λέει, με τι χτυπάς αγάπη μου, και σου πει όχι με το δεξί, ούτε με το αριστερό, ούτε με το πόδι, ούτε με το χέρι, θα καταλάβεις με τι χτυπάει. Άρα έχει έρθει ντούρος. Έχει έρθει έτοιμος, ε. Μπράβο. Αναστατωμένος. Και του λες, παίρνα μέσα αγάπη μου, να γίνει το έλα να δεις. Του λες, κοιμάμαι. Τώρα εσύ αν εξενερώνεις, άκου τι θα κάνεις. Τα βράδια που θα κοιμάται στο άλλο δωμάτιο, ναι, θα το χτυπάς εσύ την πόρτα. Και του λες. Με τι? Με τι ρε! Με τι ρε! Με τι θα το βαράει! Με το βυζί ρε! Δευτέρα 17 Ιανουαρίου, στο καφέ με 104,8. Και Κώστα, αν ήσουν γυναίκα για 24 ώρες, τι θα έκανες? Πάρτι. Πάρτι φέρτη, λέει. Όχι, βγήκε έρευνα, ρε παιδί μου. Θα έκανα κάτι που δεν μπορώ να κάνω ως άντρας. Ρωτήσαν άντρες αν θα ήταν γυναίκες για 24 ώρες τι θα κάνανε. Και έχουμε τις απαντήσεις και το αντίστοιχο. Αν ήταν γυναίκα άντρας για 24 ώρες τι θα έκανε. Εσύ τι θα έκανες αν ήσουν η Γεωργίτσα, ας πούμε. Πικίνι. Τι εννοείς? Όχι, εγώ καταρχάς αν ήμουν γυναίκα για 24 ώρες θα χάζευα τα στήθια μου. Δεν θα είχα. Θα βνανιζόσουν μόνο. Όχι, ρε, θα χάζευα, θα χάζευα. Όχι, θα χάιδευα. Επίσης θα μπορούσα να δω πώς είναι να προσποιήσω οργασμό. Ναι. Καλό, ε. Εντάξει. Δεν σ' άρεσε. Θες να στεναχωρηθείς. Όχι, ρε, για να καταλάβω πώς είναι, ρε. Για να ξέρω τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Δεν σου έχει τύχει ποτέ, να καταλάβεις. Αν προσποιείτε ή όχι. Όχι, δεν μου έχει συμβεί. Ούτε εμένα. Εγώ το ευχαριστιέμαι πάντα. Ναι, λοιπόν, τι θα κάνανε αν είχατε την ευκαιρία να είσαστε άντρες για 24 ώρες? Οι γυναίκες απάντησαν. Θα τι απάντησαν, μας έσκασε. Θα ήθελα να πάνε στο Άγιο Όρος. Σιγά, τι θεούσε όλες. Όχι, ρε, επειδή απαγορεύεται να πάνε οι γυναίκες, σου λέει τι θα κάνανε αν ήταν άντρες. Όμως μέχρι και το μήλο δεν έπρεπε να φάνε και το φάγανε. Το φάγανε. Γι' αυτό καταλήξαμε εδώ. Και τώρα απαγορεύεται να μπουν στο Άγιο Όρος, εκεί θέλουν να μπουν. Λοιπόν, στην πέμπτη απάντηση έρχεται σεξ, να δουν πώς είναι από την άλλη πλευρά. Πώς νιώθει ένας άντρας. Αυτό δεν είναι δύσκολο. Λοιπόν, απ' την άλλη σκέφτονται την εγκαταστασία. Να τα αφήσουν όλα αχούρι. Γης μαϊδιάμ. Να μην μαζέψουν τίποτα, σόβρακα από εδώ, κάλτσα από εκεί και τα λοιπά. Τι σημαίνει ότι μόνο οι γυναίκες μαζεύουν, δηλαδή έτσι τώρα. Θεωρούν, τόσο ψευδισμένους μας έχουν. Ξέρω εγώ, έτσι μας έχουν. Θα πήγαινε στο γήπεδο για να αρχίσει να βρίζει. Να δώσει όλα τα μπινελίκια που έχει γνωρίσει και έχει μάθει στη ζωή της. Να φάει πάρα πολύ αργά το βράδυ. Να μην τη νοιάζει αν θα κάνει κιλούμπα. Και βέβαια στο νούμερο 1 έρχεται. Τι θα έκανε μια γυναίκα αν ήταν άντρας για 24 ώρες? Θα πλακωνόταν στο ξύλο. Τι είναι, να μπλέξει σε καυγά, ρε. Να μπλέξει σε καυγά, ε. Ναι, σε ένα μπαρ. Καλά, για τα μάτια μιας άλλης. Δεν δέρνουν όλοι. Οι περισσότεροι τις τρώνε, θέλω να σας πω. Ναι, αλλά για να τις φάνει περισσότεροι, κάποιος δέρνει. Α, αυτός που δέρνει θέλουν να είναι. Ναι, θέλω να είμαι. Ο Τζακ Νόρις. Θέλω να είμαι αυτός. Άρα γιατί δεν λένε, θα ήθελα για 24 ώρες να είμαι ο Τζακ Νόρις. Να είμαι αυτός που δέρνει. Ναι. Στην αντίστοιχη πλευρά, βέβαια. Εσύ θα ήθελες να είσαι η Πάμελ Άντερσον για να χαζεύεις. Θα ήθελα να ήμουν. Πλάκα τώρα, αν ήμουν γυναίκα για 24 ώρες, ποια να ήμουν? Αυτό είναι ωραία ερώτηση. Αν ήσουν γυναίκα, ποια θα ήθελες να ήσουν? Και μια γυναίκα να μας πούνε οι γυναίκες, ποιο άντρα θα ήθελε να είναι? Θα ήθελα να ήμουν η Εύα Μέντες. Τι να κάνεις εσύ τώρα? Τι Μέντα, έκλασε Μέντες. Να βρω έναν Ισπανό. Εγώ θα ήθελα να είμαι η Μέρλι Στριπ. Ωραία, δεν κακό. Εντάξει. Να δω πώς είναι να έχεις Όσκαρ. Τόσα Όσκαρ και τόσο ταλέντο. Τα Όσκαρ, δεν θα κάνω τα Όσκαρ. Απλά εγώ του πήγα εσύ σε μια τι, γυναίκα. Γιατί άμα είσαι η Εύα Μέντες, τι θα κάνεις τον εαυτό σου, ρε? Δεν ξέρω, ρε, αλλά μου αρέσει πολύ η Εύα Μέντες. Μου αρέσει πάρα πολύ σε γυναίκα. Θέλεις να... Άρα, αν ήσουν να. Έλα, πες το. Ναι, θα ήθελες να μοιάζεις την Εύα Μέντες. Ναι. Γιατί με κοιτάξτε. Δεν μπορώ να σε φανταστώ, Εύα Μέντες. Με μουσί. Με μουσί. Λοιπόν, και από την αντίστοιχη πλευρά, οι άντρες απάντησαν ότι θα φοράγανε τα κούνια. Ναι. Για ποιο λόγο να φορέσει τα κούνια? Ρωτήστε εμένα, ναι, που φορούσα στο dancing αυτά τα κουνάκια το Latin έχει τα κουνάκι. Ναι, έχει τα κουνάκι. Το ballroom δεν έχει τα κουνάκι. Το Latin έχει τα κουνάκι. Κράμπες. Κράμπες, Έξι μήνες κράμπες. Εντάξει, σου λέω ότι απάντησαν οι άντρες. Θα θέλανε να φοράνε τα κούνια. Επίσης, ναι, θα θέλανε πάρα πολύ να μπουν σε δοκιμαστήρια ή σε αποδυτήρια να χαζεύουν στήθια και γυναίκες. Τα κορίτσια. Στο μπάνιο. Θα καθόντουσαν στον καθρέφτη επί ώρες να χτενίζουν αυτό το μακρύ μαλλί μία ώρα με τη βούρτσα. Και βέβαια και οι άντρες θα θέλουν να δοκιμάσουν τον έρωτα από την άλλη πλευρά, να δουν πώς είναι. Αυτό δεν το καταλαβαίνω πολύ. Δηλαδή ότι οι γυναίκες θέλουν να γίνουν άντρες, να δουν
πώς κάνει ο άντρας έρωτα. Και ο άντρας θέλει να γίνει γυναίκα και να δει πώς κάνει ο άντρας γυναίκα έρωτα. Ναι, για να καταλάβεις την πράξη. Είναι ίδιο, είναι διαφορετικό. Φλεγκαβός. Λοιπόν, είναι ίδιο, είναι διαφορετικό. Τώρα στραβώθηκα κι εγώ. Λοιπόν, γιατί δεν το έχεις η περιέργεια πώς νιώθει μια γυναίκα τώρα που κάνεις έρωτα. Άλλο, ναι, καταλαβαίνεις, καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά όχι να μπω, θα ήθελα να μπω στη θέση της για να δω πώς είναι να μου το κάνουνε. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Μετά θα επιστρέψεις. Μετά θα είσαι ο Κώστας ο Μαρτάκης. Ναι, και άμα σ' αρέσει εσένα που είσαι ο Γιώργος Καρτελιάς και γίνεις Γεωργίτσα και μετά σ' αρέσει ο Γιώργος που είναι από πάνω σου. Η Εύα Μέντες δηλαδή. Η Εύα Μέντες, πώς γυρνάς τον Γιωργάκη πάλι. Δεν γίνεται, 24 ώρες είναι αυτές. Α, και άμα σου πει, έτσι είσαι, πάρτα τώρα, μην είναι και η Εύα Μέντες. Μετά θα πάω. Θα γίνεις πλούσιος. Μετά θα γίνω πλούσιος. Θα το δώσω από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, ραντεβού αύριο το απόγευμα, 6 ώρα εδώ θα είμαστε ζωντανά, Κώστας Μαρτάκης. Γιώργος Καρτελιάς, να περνάτε όμορφα και να χαμογελάτε. Όπως έλεγε, ποιος το λέγε, θυμάσαι. Χαμογελάτε, χαμογελάτε γιατί είναι μεταδοτικό. Είναι μεταδοτικό. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Άντε, γεια! Γιώργος και Κώστας. Σοκ FM 104,8. Προσοχή, προσοχή, παρακαλώ, παρακαλώ. Γιώργος και Κώστας. Πάμε! Σαν ανέκδοτο ακούγεται αυτό. Είναι ο Γιωρίκας και ο Κωστίκας. Με κάνουν να ξεχνάω όλα μου τα προβλήματα. Τρελαίνομαι να σας ακούω. Φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα. Έδωσα 3.500 δανεικά σε ένα φίλο να κάνει πλαστική και τώρα δεν ξέρω ποιος είναι. Γιώργος και Κώστας. Η αδελφή μου σας ακούει κάθε μέρα. Και τουλάχιστον η αδελφή σου έχει γούστο γιατί εσύ δεν μας ακούει. Εσύ γιατί δεν γελάς. Με λέει η γυναίκα μου γερότη. Γερότη σε λέει. Πες άμα πας με ένα πιπίνι θα ξανανιώσεις. Γιώργος Καρτελιάς, Κώστας Μαρτάκης. Για σένα Κώστα. Ναι. Θέλω και στον κρεμό. Πέσε. Άντε. Δεν ανοίξω το μικρόφωνο. Πέσε. Θα πέσω, πού θα πάει τώρα που θα έρθει και ο χιονιάς. Τώρα έρχεται, θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Καλησπέρα ρε παιδιά, τι γίνεται. Τι κάνετε, πώς είστε ρε αδέλφια, σήμερα Τετάρτη ακριβώς στα μισά της εβδομάδας. Είμαστε εδώ, ο Κώστας ο Μαρτάκης. Ο Γιώργος Καρτελιάς και όλη η παρέα του πρωινού. Του πρωινού είναι εδώ. Είναι απ' έξω. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα. Δεν κοιμάται ποτέ αυτό το πρωινό. Όχι, δεν κοιμάται ποτέ, ούτε τα βράδια. Τι κάνεις, πώς είσαι? Είμαι πολύ καλά, με λίγο πονοκέφαλο, με λίγο έτσι. Δεν ξέρω, ξύπνησα με περίεργη διάθεση. Είχα στούντιο χθες. Ναι. Καινούριο τραγουδάκι. Καινούριο τραγούδι, ναι. Έχω γράφω συνέχεια τώρα. Ναι. Και ενώ πήγαν όλα πολύ καλά, ξέρεις, ενθουσιάστηκα κιόλας με το τραγούδι πολύ. Είναι, νομίζω, ένα από τα επικρατέστερα. Ξύπνησα σήμερα με τέτοια νεύρα, δεν ξέρω γιατί. Εσύ. Είχα μια δουλειά, είχα ένα casting. Όχι ένα casting, είχα μια φωτογράφηση. Γιατί με την άλλη ιδιότητα τέλος πάντων που ασχολούμαι. Ναι. Είχαμε μοντέλο μια φωτογράφηση. Μου εσύ. Όχι, όχι, δεν είναι, όχι εγώ. Ως art director, κάνω διεύθυνση παραγωγής τέλος πάντων. Είχαμε μια φωτογράφηση και ήθελα να τους δείρω όλους. Όλους, φωτογράφους, μοντέλα, όλους. Με έπιασε σκίζα. Περίμενε. Και κάποια φάση η φωτογράφηση τελείωσε στις 6 ώρα. Ναι. Δηλαδή τώρα. Εγώ έφυγα γύρω στις 3 γιατί πήγα στο σπίτι, λέω δεν αντέχω. Θέλω να φύγω, να πάω λίγο. Δεν θα προλάβω να πάω να ετοιμαστώ για να φύγω στη Χαλκίδα. Μια δικαιολογία και έφυγα, πήγα στο σπίτι. Όχι δικαιολογία, όχι δικαιολογία, αλήθεια ήταν. Όχι με δικαιολογία να φύγω στις 3. Θα μπορούσα να φύγω από εκεί στις 5. Μέχρι κατευθεία. Να φτάσει εδώ, έχει μέλλον. Πάω στο σπίτι, κάθομαι στον καναπέ και νεκρώνω. Νέκρωσα. Τάξη, και ξύπνησα. Είχα βάλει ανθρώπους να με ξεματιάσουν. Αυτό. Έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Παρακαλείστε λοιπόν πάρα πολύ. Όποιος ξέρει να ξεματιάσει, να καλέσει το 210-300-1048 να ρίξει ένα στον Κώστα να ισιώσει. Ακούστηκε κάπως. Τι ωραία, μπράβο. Πάρτε να μου ρίξετε. Για ξεμάτιασμα ένα, λέω ρε παιδιά, για ένα ξεμάτιασμα. Να σε ξεματιάσω εγώ, θες. Τι έγινε τώρα εδώ, τι έγινε. Λοιπόν, κοίταξε με πάρα πολύ προσεκτικά. Όχι, τα ξέρω τα δικά σου τα ξεματιά. Όχι αυτό το γύρω-γύρω, μωρέ. Σήκω πάνω και κάνε γύρω-γύρω. Όχι, ξέρω άλλο. Το έχεις ξανακάνει. Ποιο? Όχι το γύρω-γύρω όλη, σήκω πάνω και πες και είμαι ματιασμένος. Το άλλο. Κοίτα με. Ωραία δεν είναι η ζακέτα. Πολύ ωραία. Άμα τη βάζεις και κάτω κάνεις πικνίκ. Λοιπόν, κοίταξε με στα μάτια. Ναι. Λοιπόν. Δεν μπορώ, αληθορίζεις. Ωραία. Εγώ αληθορίζω. Λοιπόν. Μαύρος κόκορας με κόκκινο λυρί. Και αυτό που σε μάτια. Ναι. Το έλεγε και ο πατέρας μου. Να πάει από εκεί. Να αυτοθεί. Άντε ρε παιδιά, ρίχτε ένα ξεματιασμά αν μπορείτε. 2, 10, 300 και 148. Καλά είμαι τώρα, καλά είμαι. Εντάξει, ένα ξεματιασμά πάντα καλό είναι. Ευχή είναι.
Αλλά ρίξτε ένα εδώ γενικά. Ρίξτε ένα στο 2-10-300-1048 ή ξεματιάστε και απαντήστε μας στο Viber σε μηνύματα στο 697-800-1048. Αν είναι ρουφηγμένο το παιδί, γιατί πάντα η μάνα μου έλεγε, τη λέω ξεμάτια σε μέρε, μάνα, αλλά πες μου ότι είμαι ρουφηγμένος, με έχουν φάει. Τι μάνα για να μην σου χαλάσει αυτή η ιστορία, ρουφηγμένο είσαι. Ναι, αλλά σε 10 λεπτά ήμουν απερδίκη, έτσι. Είναι ψυχολογικό είναι αυτό. Γι' αυτό το λέω. Ήσουν όντω ρουφηγμένο. Πού να ξέρω, ρε φίλε. Δεν ήξερε αν σε είχαν ρουφήξει. Καλησπέρα λοιπόν, η ώρα 6 και 6. Κώστας Μαρδάκης. Γιώργος Καρτελιάς. Καλησπέρα. Με αντιγράφει αυτό το σεβασμό. Ότι τα κάνει και μόνο στο χαλί με ξεπερνάει. Πάμε, γιατί έρχεται η χιονιά βαρύ. Κά, δεν έρχεται ακόμα ο χιονιάς, μην μου το χαλάς. Πότε έρχεται? Το Σάββατο. Το Σάββατο. Πέμπτη αύριο. Ναι, αλλά λέει έρχεται η χιονιά. Το χιονιά είναι το Σάββατο, αλλά σήμερα το, το πρωί εγώ που ξύπνησα για να φύγω από το σπίτι να πάω στη δουλειά, χιόνιζε το πρωί σε μένα. Εγώ το πρωί, φεύγοντας για Αθήνα γύρω στις 5 και 4. Παναγία μου, αυτό πώς το κάνεις αλήθεια. Είχε χιονόνερο. Και λέω, όχι, εμένα είχε χιόνι χιόνι. Εντάξει, δεν ήρθα προς τα εκεί. Εγώ ήμουν. Είμαι στα 900 μέτρα. Oh, γι' αυτό χιονίζει. Σκώσουμε κεραία. Α, έλα τα κεραμίδια πάνω και βάλε μπομπό. Στην ταράτσα. Δεν έρθει ταράτσα, λέω και στον κορφιά της. Τη, καλά, τα κεραμίδια. Βάλουμε στην καμινάδα, για λέγε. Λοιπόν, η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα στην Αθήνα. Όχι, στην Καβάλα. Συγγνώμη. Στην Αθήνα θα φτάσει στους 5 βαθμούς. Δηλαδή θα μπούμε στα σπίτια μας με 5 βαθμούς. Και αύριο θα ξυπνήσουμε με 5 στην Αθήνα με περιορισμένη ορατότητα. Στην Χαλκίδα θα μπούμε στα σπίτια μας με 1 βαθμό. Ναι. Ακούς, με 1 βαθμό, ακούω, με περιορισμένη ορατότητα. Θα έχει ομεχλίτσα. Και αύριο το πρωί κατά τις 8 η ώρα περίπου θα ξυπνήσουμε εδώ στη Χαλκίδα με μείον 1. Ωραία. Με περιορισμένη ορατότητα. Λαμία. Τα ακρία έρχονται. Μείον 2. Κλείνει η μέρα σήμερα με περιορισμένη ορατότητα και αύριο ξεκινάει με 0, η αίσθηση ήταν μείον 3. Στην Καβάλα, στην Αθήνα, στο Διόνυσο, εγώ που έβαλα εδώ τώρα πρόχειρα να δω, ναι, μέχρι μείον 17 φτάνει η αίσθηση. Θα καλοπεράσετε, την βλέπω. Εγώ, εντάξει, βλέπω και όλο το πετρέλαιο. Πλάκα-πλάκα, έχω παρήγγειλα αύριο να έρθει να συμπληρώσει ό,τι έχει λείπει, ό,τι έχω κάψει. Στην Καβάλα τελειώνει η μέρα μας με μείον 1 με αίσθηση μείον 4 με καθαρό ουρανό και αύριο ξυπνάμε με μείον 1 και με αίσθηση μείον 5 αλλά έχει ήλιο. Τώρα ο Θεός μαζί και η μάνα του. Εσύ που ξέρεις από αυτά τα μετεωρολογικά τώρα. Ναι, ναι, αχ, δηλαδή θα κλείσει καμιά εθνική, καμιά μαλακάσα, θα κλείσει τίποτα ή θα δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Σάββατο Κυριακή θα κλείσει, εγώ πιστεύω θα κλείσουν όλα. Δεν θα κουνιόμαστε. Δεν θα κουνιόμαστε, όχι. Μάλιστα. Και θα χιονίζει από ό,τι είδα. Θα χιονίζει μέχρι και την Πέμπτη, την επόμενη. Όχι αύριο. Μέχρι την επόμενη. Τετάρτη. Μα σε έκανες τώρα την καρδιά περιβόλη. Ωραία. Τι να σου κάνω, εδώ τα λέω εγώ. Φταίω. Την επόμενη Πέμπτη θα τα πούμε. Μακάρι να πέσει έξω. Όχι, α, για εκπομπή εννοείς. Γιατί άλλο, ρε. Όχι, καλέ, θα βγούμε μέσω Skype. Για αν θα βγούμε στις μέσω Skype, λες και κάνουμε τηλεόραση. Λοιπόν, γιατί θα βγούμε έξω με τις λάσπες με το που χιονίσει. Τι ωραίο είναι όταν πέφτει. Και όταν τελειώνει το χιόνι και βγουν τα αυτοκίνητα, μόνο λάσπη. Βρωμιά, ναι. Ή όταν θες το αυτοκίνητό σου καθαρό έτσι να το βλέπεις άσπρο και τα λοιπά. Βάλτε στο πάρκινγκ. Ναι, αλλά έρχονται τα πιτσιρίκια και σου παίρνουν το χιόνι. Από το αμάξι. Ναι, γιατί. Πάω στα πιτσιρίκια, έχεις εσύ εδώ, κύριε Γιώργο. Η γειτονιά. Χαμός γίνεται, ρε φίλε. Μην νομίζεις ότι δεν είναι Διόνυσος εδώ που δεν έχει βλέπεις με το κιάλι τον γείτονα. Κάτσε με αεροβόλο πάνω στο μπαλκόνι και παιδάκι του πλησιάζει. Κτάουν στο κεφάλι. Καλώς είναι. Χρόνια πολλά στο Μακάριο και στη Μακαρία που γιορτάζουν μακάριο, σήμερα. Μακάριο. Ναι, δεν ξέρω κανέναν Μακάριο. Ούτε εγώ να πω την αλήθεια. Χρόνια πολλά όμως στην μία και μοναδική Βίκη Κουλιανού που έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Χρόνια πολλά στη Βίκη. Το πότε είναι. Το πότε είναι. Ναι. Να σου πω, είναι. Πρέπει να είναι πιο μεγάλη σίγουρα από την αδερφή μου, πιο μικρή σίγουρα από τη μάνα μου. Άρα είναι γύρω στο 67, 69. 69. Το 69 είναι η Κουλιανού. Μπράβο το κορίτσι. Δεν το πολύ πίστεψε. Όχι, ωραία, ωραία Κουλιανού. Εγώ την ξέρω την Κουλιανού από πολύ παλιά. Έχετε κάνει όταν τα είχε με το Σιγάλα. Α, πάμε. Λόγω Σιγάλα, βέβαια την ήξερα. Φανταστικό άνθρωπο, ε. Ο Σιγαλάς. Και ο Σιγάλας, ναι, αλλά. Η Βίκη, ναι, ναι, ναι. Η Καγιά. Φανταστικό. Καγιά, ρε. Η Καγιά, λέω. Η Κουλιανού, με μπέρδεψε. Φανταστικό παιδί. Πολύ ωραίο παιδί. Συμφωνώ, την έχω γνωρίσει δύο φορές, είναι καταπληκτική. Λοιπόν, και σαν σήμερα έγινε η μία και μοναδική ανεπανάληπτη. Βίκη Κουλιανού, πάμε πάλι. Όχι, άλλη, που έχει γίνει φαντασίωση πολλών ανδρών. Πάμε, Λάντερσον. Ελληνίδα. Γεννημένη το 74. Μπάρμπα. Όχι. Όχι. Σιγά το 74 η μπάρμπα. Η μπάρμπα πρέπει να είναι το. 30.
Το 50 φεύγα. Η συγκεκριμένη, επειδή μου έχει γίνει φαντασία σου πολύ άνδρων από διάφορες σειρές, ταινίες που έχει παίξει. Μελαχρινή. Μελαχρινή. Yeah. Α, υδραγούμενη, μ' άρεσε. Όχι. Τέτοια. Ελλάδος την. Αυτή που έλεγε κύριε Μανού. Ναι, ναι. Πώς τη λέγανε. Η Ματσούκα. Η Ματσούκα. Ματσούκα. Μπράβο, μπράβο. Χρόνια πολλά και στη Ματσούκα. Σήμερα δείτε Ματσούκα και φάτε popcorn. Εθνική ημέρα popcorn σήμερα. Με το ένα χέρι popcorn. Και με το άλλο. Ματσούκα. Λοιπόν, και η μέρα βγάλε μια selfie στο μουσείο σήμερα. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Τα κορίτσια δίπλα λένε αλήθεια. Είπε τώρα έτσι, το ένα χέρι ματσούκα. όχι, κράτα με το άλλο χέρι το τηλεκοντρόλ. Λοιπόν, στο 697-800-1048 τα μηνύματά στο Viber. Όπως ο Τέλης σου λέει, Κώστα μου είσαι ματιασμένος χωρίς πλάκα, σε έχουν ρουφήξει. Είσαι τέρμα, τέρμα ματιασμένος. Σήκω, πιες νεράκι και σήκω από τη θέση σου. Σηκώθηκα ήπια αφού για να έρθω εδώ πως ήρθα οδήγησα και 62 χιλιόμετρα. Τι εννοείς ρε Τέλη. Καλησπέρα. Δίπλα τι πίνω αμυγδαλόγαλο. Αμυγδαλόγαλο. Πώς λέγεται. Γάλα. Αμυγδαλόγαλα. Αμυγδαλόγαλο. Γάλα. Αμυγδαλόγαλο. Εσείς πώς το λέτε εδώ στο Χαλκίδα. Να το γλύφουν το μπουκάλι. Για πείτε ρε κορές και πώς το λέτε. Αχ και να ξέρες. Αχ. Αχ, το υγρό αυτό είναι καρπός αμυγδάλου. Καρπός αμυγδάλου, όχι αμυγδαλόγαλα. Το αχ που πάει. Αχ. Αμυγδαλόγαλο, αυτό πίνω κι εγώ με το πρωί. Αμυγδαλόγαλο, γιατί. Μεγαλώνει γερά παιδιά. Τι. Το λουζόμαστε στο πρωινό εμείς. Α, το ρίχνουμε πάνω. Γαϊδουρόγαλο πρέπει να λούζεστε. Κάνει καλό. Και η Κλεοπάτρα με γαϊδουρόγαλο που λουζόταν. Γεια σα, κορίτσια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 697-800-1048 τα μηνύματα στο Viber. Υπάρχει. Στην Αριστεία, στην Πινελόπη. Τι θέλει, πε μου. Υπάρχει όντω γάλα γαϊδάρα. Ναι, ρε, πώ δεν υπάρχει. Έχει πιει. Όχι. Έχει λουστεί. Όχι. Πέρα να το έχω κάνει κάτι. Και πού το έχει δοκιμάσει. Θα σου πω σε λίγο τα ωφέλη του γάλα της γαϊδάρας. Της γαϊδάρας. Το γαϊδάρο. Γαϊδάρο. Γαϊδαρόγαλο, ρε. Άι, συγχνάτε κι εσύ. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Φανταστικό είναι. Το αμυγδαλόγαλα. Δεν μ' αρέσει καθόλου, όχι. Και είχαμε μια ωραία συζήτηση με τα κορίτσια δίπλα του πρωινού. Δεν μπορώ, θα σκάσω. Αυτά γιατί δεν ανάψαν τα λαμπάκια. Με τρώει, δεν ξέρω γιατί τα κάψαν το πρωί. Με αυτά που λένε κάθε πρωί. Συγγνώμη, κορίτσα. Λοιπόν, λύστε μου μια απορία. Ο κόσμος γιατί... δεν τα άκουσε αυτά που λέγαμε πριν. Ναι, δεν τα άκουσε. Και... αν και να σας πω μια έκπληξη, το ηχογραφούσαμε αυτό, θα το παίξουμε τώρα. Δεν ηχογραφείτε αυτό, Κώστα μου. Δεν τρομάζει να τίποτα, ξέρει. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά του αμυγδαλόγαλου με το κλασικό. Έλα, όχι, αλήθεια, λύστε μου την απορία. Είναι ποιο? Το αμυγδαλόγαλα με το κανονικό. Αμυγδαλόγαλο. Ρε λύσα κακιά. Είναι στο χρώμα. Είναι το χρώμα. Και η υφή. Και η υφή. Ναι, και με τι μοιάζει το άλλο. Το άλλο. Το άσπρο. Με ασβέστη. Με ασβέστη. Και το αμυγδαλόγαλα. Με αμύγδαλο. Με. Πώς το λένε, μεγάλα με ταχύνη. Που γίνεται λίγο πιο μπέζ. Α, μπεζίζει δηλαδή. Κρατήστε τα για το πρωί να τα πείτε μια σπίτι και πέτα. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για γαϊδουρνό γάλα, για να μάθετε. Λοιπόν. Τι λες μωρέ. Γάλα γαϊδάρας. Ναι, γαϊδουρόγαλο. Γαϊδουρνόγαλο, τι είπε. Γαϊδουρόγαλα. Ωραία. Γαϊδουρόγαλο. Λοιπόν, το γάλα γαϊδάρας, ρε παιδί μου, σχετικά μπορεί να είναι δισεύρετο και κοστίζει πάρα πολύ. Δεν είναι φθηνό. Σε σύγκριση με το αγελαδινό, το κατσικίσιο, το πρόβιο κτλ. Δεν σε άκουσα. Δεν πειράζει, εγώ συνεχίζω. Λοιπόν, τα παιδιά που έχουν αλλεργίες πρέπει να πίνουν γάλα γαϊδάρας. Γιατί όχι αμυγδάλου. Βοηθάει πάρα πολύ. Υπάρχει στο σούπερ μάρκετ γάλα γαϊδάρας. Όχι, είναι δισεύρετο, το λέει ρε. Πού να το βρω τα παιδιά. Σας λέω που βοηθάει. Βοηθάει στο βήχα. Βοηθάει να αναπτυχθούμε πιο γρήγορα. Να γίνουν τα κόκαλά μας ακόμα πιο γερά. Γι' αυτό είναι και δισεύρετο. Ναι. Έχεις βρει καμιά γαϊδάρα, εγώ δεν έχω βρει. Ούτε εγώ, εκεί που μένω δεν έχω γαϊδάρες, έχω αλεπούδες. Άρμεξέντες, ωραία. Και αγριογούρουνα. Βοηθάει στην οστεοπαίρωση, στις αλλεργίες. Σε ποια? Οστεοπόρωση. Τι είπα, ρε. Οστεοπαίρωση. Λοιπόν, έχει πολύ πρωτεΐνη, λιπαρά, είναι πλούσιο σε μέταλλα, σε βιταμίνες, θεωρείται η τροφή για τα παιδιά ειδικά. Ενώ θεραπεύει μερικές από τις ασθένειες του δέρματος, ειδικά στα βρέφη. Και λουστείτε, λέει, με αυτό φεύγουν τα καρούμπαλα. Ναι. Ζεστάθηκες. Φούντωσα. Γιατί ρε, για γάλα μιλάμε, ρε. Δεν μπορώ, ζεσταίνομαι. Ωραία, δεν μπορεί, ζεσταίνεται. Για ετοιμαστείτε όμως, παιδιά, να καλέσετε στο 2-10-300-100. Έχω βάλει στο κρύο. Διότι σε πάρα πολύ λίγο. Τι να μας φέρουν γαϊδουρόγαλο. Άμα έχετε, φέρτε. Φέρτε λίγο γαϊδουρόγαλο να το δοκιμάσουμε εδώ, να μας κάνουν την ανάλυση στο χημείο δίπλα. Τα κορίτσια.
Ιβών 53 είμαστε, παιδιά, για ελάτε. Λοιπόν, αν έχετε λίγο γάλα, γάλα γαϊδάρας. Να το βάλετε στο πρόσωπο. Θα ζήταγα και... Να, κάτι θέλει να πει το κορίτσι από δίπλα. Περίμενε. Εγώ έχω κρέμα, άμα θέλετε, στην τσάντα μου από γάλα γαϊδάρας. Και εγώ έχω το γαλάκτωμα που είναι για να ξεβάφτεσαι. Εξαιρετικό, από γάλα γαϊδάρας. Αλήθεια. Ναι. Α, έχουν βγει προϊόντα. Δεν το ξέρω αυτό. Κάνει πάρα πολύ καλό. Κάντε μια απόσταξη. Να φύγουν τα υπόλοιπα υλικά. Συγγνώμη, θα ρουφήξεις το μαντιλάκι. Δεν είναι μαντιλάκι, ξεβαφτικό είναι, σου λέει, κρέμα. Και βάζει την κρέμα στο μπαμπακάκι και το ξεβάφει. Ναι, αγόρι μου, και λέω κάνε μια απόσταξη να φύγει από το χημικό υγρό μέσα που έχει τα άλλα συστατικά. Δεν θα συνεννοηθούμε σήμερα. Θες με μόνο κανένα το γάλα. Τι θα θέλω. Από την κρέμα. Ωραία, παιδιά, ελάτε. Ελάτε, Θιβών 53. Με το θα κάνω. Φέρτε μας ένα γάλα γαϊδάρας. Άμα έχετε, ρε παιδί μου, δύο σταγόνες να ρουφήξει ο Κώστας. Τίποτα άλλο. Δύο σταγονίτσες. Αντε να ρουφήξει, δεν θέλουμε να σας χρεώσουμε πολύ. Λίγο. Ένα μικρό σφινάκι, ένα σφινοπότηρο. Γκλουπ και κάτω. Προπαρασκευή. Λοιπόν, έλα. Τι νερό και πνίγκα. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-300-1048. Περίμενε, έχουμε κόλερ. Ναι, έχουμε κόλερ, αλλά πάρτε τηλέφωνο και εσείς στο 210-300-1048. Γιατί σε λίγο θα παίξουμε. Να σας πω μετά το κόλ. Έλα βρε, έλα βρε Σταυρούλα. Σήκωσέ το. Που είσαι η μία και μοναδική. Αλλά Βαγγέλη μου, δεν βλέπω φως. Έλα βρε Σταυρούλα. Και άμα θέλετε να πάρουμε και άλλους δικούς σας φίλους τηλέφωνο, καλή ώρα όπως τη Σταυρούλα, αλλά το σηκώσετε εσείς. Έτσι είναι, να τους πούμε κάτι, να τους κάνουμε μια πλάκα, κάτι. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber στο 697-800-1048. Ποιον θέλετε να καλέσουμε και να του μεταφέρουμε ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ γιατί μιλάω σιγά. Δεν ξέρω. Μην ξυπνήσει το μωρό. 2-10-300-1048, ήρθε η ώρα να παίξουμε το παιχνίδι. Δεν έφαγα τίποτα. Κόλλησα. Να παίξουμε το παιχνίδι της ημέρας, το παιχνίδι το αγαπημένο μας. Το μοναδικό παιχνίδι εδώ στο Σοκαφέ που αξίζει. 1-0. Ξέρεις, με παρακαλάγα να τους δώσω τα πνευματικά δικαιώματα, αλλά δεν τους θα δώσω ποτέ. Γιατί είναι δική μου, εφεύρεση το συγκεκριμένο, παιχνίδι. Περάστε έξω, κυρία μου. Σας παρακαλώ πολύ, περάστε έξω. Λοιπόν, 2-10-300-1048, για έλατε να παίξουμε, να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Γιατί πρώτα θα παίξει ο Κώστας μετά τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Ερχόμαστε με το γράμμα. Γάμα. Ετοιμαστείτε. Με το γάμα. Το γάμα. 2-10-300-1048, για έλατε να παίξουμε, παιδιά. Πρώτος από όλους θα παίξει βέβαια ο Κώστας ο Μαρτάκης. Κώστα μου, εδώ συνεννοείς, ας τα χωρίς και ήσυχα. Όχι, έφυγε, ήταν μάνα να σου πετύχει και έκλεισε το σκυλί της μέσα εδώ. Κρίμα, το πέτει. Τι έχω πάθει καλέ σήμερα. Δεν ξέρω, είσαι έτοιμος να παίξεις με το γράμμα γάμα. Με ξεματιάζουν και μου φεύγουν τα φλέμματα μόνο. Γίνεται αυτό. Ναι. Σου βγαίνει το φλέμμα άμα σε ξεματιάζουν. Βέβαια. Ναι, πως λένε. Πού σου αγόρι μου. Ευτύσαι που λένε. Τα ματιάζουν ένα πράγμα. Λοιπόν, Κώστα μου, 30 δευτερόλεπτα για σένα το γράμμα Γ, είσαι έτοιμος. Άντε με το Γ, ναι. Ναι, εσύ, απλό είναι, εύκολο, δεν είναι κάτι. Οκ, ναι. Α, το πήρες από τη γαϊδούρα πριν που λέγαμε. Μπράβο, από το Γ, από το γαϊδούρι, πήγαμε εκεί. Σημείο του σώματος. Γόνατο. Πολύ ωραία. Αυτός που δεν έχει μαλλιά είναι. Τι είναι αυτός που δεν έχει. Σπανός. Από γάμα. Δεν έχει μαλλιά. Ήσουν στη βάφτισή σου. Γόνος. Τι γόνος. Πλουσία της οικογένειας. Τι δεν είναι. Γόνος. Μαρίδα. Μαρίδα. Σηκώνει το αυτοκίνητο. Γρήλος. Ωραία. Είδος άντρα πέφτυλα με τον σωστό τρόπο. Γορίλας. Έλα. Γόης. Αυτός που δεν έχει μαλλιά είναι. Γαραφλός. Είναι γαράφλας. Γαράφλας. Ωραίο πάει όμως, ε. Άντε ρε γαράφλα. Όχι. Είναι γουλή. Για να μαθαίνεις. Μεταφέρουμε γνώσεις. Δεν το είπα για. Βάλε λίγη θέρμανση γιατί κρύωσα κι άλλο. Δεν το είπα για να γελάσεις. Έλα, Καθαρίνα μου, τι κάνεις. Γεια σας. Καλά είμαι εσύ. Καλά κι εμείς. Πού είσαι εσύ τώρα, πού σε πετύχαμε. Είμαι στο αυτοκίνητο. Α, ωραία, λοιπόν. Σε ποια περιοχή αν επιτρέπετε? Οροπό. Οροπό. Είδες, το ξέρω. Πού το ξέρεις ότι είναι στον Οροπό? Είμαι η γνωστή Κατερίνα, έχουμε μιλήσει τόσο πολύ. Είσαι η γνωστή Κατερίνα. Κατερίνα, εσύ γέλασες με αυτά τα αστεία του Γιώργου, γελάς. Ερωτήσεις ήταν. Γελάω. Γελάς, καλά να πάτε κι εσύ. Θα ακούω συνέχεια. Μπράβο, μπράβο. Σε χειροκροτάει και το morning show απ' έξω. Και εγώ σε χειροκροτάω. Και εγώ δεν σε βοηθάω αφού γελάς με αυτά που λέει.
Γιατί είσαι κακός άνθρωπος, ρε. Δεν σε βοηθάω. Θα τα καταφέρω. Ωραία, μια χαρά, είναι εύκολα τα πράγματα. Λοιπόν, α, ναι, Κατερίνα, για να κερδίσει και εσύ. Εννοείται. Θα κάνεις εύκολα. Κατερίνα, μου έχεις 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου, θα τσοντάρω λίγα ακόμα. Δεν μισά, λοιπόν, ναι. Απαντάς με το γράμμα Γ σε 30 δευτερόλεπτα. Okay. Κάνει ένα σκύλος. Γ. Γ. Τρώσε όταν κάνεις δίαιτα. Τι ξέρω, τι τρώω, γαλά. Λοιπόν, έχουν τα πουκάμισα. Γραμμάτα. Γιακά. Ωραία, ο άντρας την έχει κρυφά από τη γυναίκα του. Γκόμενα. Ωραία, και φαγητό που προκαλεί αέρια. Γίγαντε. Εννοείται, έτσι απλά λιτάκια πέριτα. Ήτανε αυτές που έχεις βρει και εσύ. Ακριβώς. Όντως. Ναι, όντως. Δηλαδή, τι σύμπνια. Μόνο στο σκύλο δεν τα βρήκαμε. Εγώ έχω βάλει γαυγή. Εσείς κάνατε γαβ. Το πήρα σωστό, βέβαια. Το επόμενο ποιο ήτανε. Ποιο, ρε. Το επόμενο το σκύλο που γαυγίζει. Γιαούρτι. Γιαούρτι. Ναι, δεν, είπε γιαούρτι. Είπε γάλα και μετά γιαούρτι. Δεν είπε γιαούρτι. Ναι, δεν είπε και τα δύο. Δεν είπε, Κατερίνα, γιαούρτι. Κόψτε τη. Άμα δεν ακούσε. Κουφέ, κουφέ. Μπράβο, ρε Κατερινάκι μου. Μπράβο, Κατερίνα. Συγχαρητήρια. Πώ. Ο γιος μου σε συμπαθεί, να ξέρει. Κάτι ξέρει το παιδί. Εσύ συμπαθείς αυτόν, ναι, το γιος σου. Το γιος. Βάλ το γιος σου να πάρει τηλέφωνο. Περίμενε, περίμενε. Πόσο χρόνο είναι ο γιος σου? Τρίο. Έξι. Πόσο? Έξι. 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 Μόνο με αυτά μπορεί να κάνει παρέα. Χαροπά τα δυο μου χέρια, τα χτύπω. Λοιπόν, έγινε, Κατερινάκι μου, μείνε στη γραμμή σου. Για πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Εκεί στην Ιγουμενίτσα τι κάνετε? Τι κάνεις, πώς είσαι, τέλει? Γεια χαρά, γεια χαρά, εσείς. Καλά και εμείς, καλά και εμείς. Πήρες να παίξεις, ε? Ναι. Ωραία, για να σε δω, να δούμε τι θα παίξεις. Κάτι πολύ απλό για σένα, το γράμμα γάμα βέβαια. Είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος. Πανέτοιμος. Βλέπεις τη Βενετία? Εγώ να το λες. Για να δω εδώ, υπάρχει των στεναγμών. Γέφυρα. Λέμε αυτόν που πενεύει το αφεντικό του. Γλύφτη. Αρέσει στον άντρα να του το κάνει μια γυναίκα. Την έχει, μεγάλη, την έχει μεγάλη ένας πειρατής. Γάντζο. Αρέσει στον άντρα να του κάνει μία γυναίκα. Πες το. Έλα ρε τέλει, έλα ρε παιδιά. Γλύκες, να του κάνει ένα γιο, ένα γιο. Ναι ρε γα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει ρε τέλει μου, δεν πειράζει, έγινε, τσάω, τσάω, τσάω. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μιλάει γερμανικά. Ναι. Ο Βίντεσαν. Γεια σας. Γεια σας. Το όνομά σου? Δήμητρα. Γεια σου Δήμητρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά εσείς? Η Δήμητρα, φίλες και φίλοι, καλή από τη Γερμανία. Σωστά, τα λέμε. Ναι, σωστά. Ωραία. Μπράβο, πήρες για να παίξεις, Δήμητρα. Ναι, πήρα για να παίξεις. Πήρες για να παίξεις. Μία γρήγορη ερώτηση πριν παίξεις. Τι καιρό έχεις στη Γερμανία αυτή τη στιγμή? Έχει κρύο. Εσείς περάσατε τα χιόνια, ε? Ακόμα έχει χιόνια. Α, έχει ακόμα. Α, okay, okay. Τώρα ήρθανε σε εμάς εδώ. Φαντάσου τι έχει να γίνει. Τουλάχιστον εκεί είσαστε συνηθισμένοι από χιόνια. Εδώ θα γίνει. Εδώ θα γίνει. Μην πούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, είσαι έτοιμη? Έτοιμη. Ναι. 30 δευτερόλεπτα το γράμμα γάμα για εσένα. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, σε αυτό σπάς τα καρύδια. Και καρύδια μάλλον. Τα γαρίδια. Καρύδια. Επόμενη. Μπορεί να δημιουργήσει μία γάτα. Το φορά στον ήλιο. Καρατσουνιά. Τι κάνω? Το φορά στον ήλιο. Γυαλιά. Ωραία, ένα ζώο. Γάτα. Σε αυτό σπάς και τα καρύδια. Κουδί, κουδί. Μπορεί να δημιουργήσει μία γάτα. Μπορεί να δημιουργήσει μία γάτα. Γουργούρισμα. Μας έφαγε ο χρόνος μας και μείνει και ακόμα μία ερώτηση. Δεν την προλάβαμε. Δεν πειράζει, Δημήτρα μου, έγινε. Καλό απόγευμα. Φιλιά πολλά. Τσάω, τσάω, τσάω. Δήλωσε συμμετοχή σας, παιδιά, στο 210-300-1048. Θες ακόμα μία? Ναι, βέβαια. Ωραία. Αφού δεν κέρδισε η προηγούμενη. Έλα, βρε, Έλενα. Γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε? Ποιος είναι? Γιατί έτσι? Καλά. Πώς θα μιλήσουμε, έτσι, κανονικά, πώς θα μιλάμε, βρε, Έλενα? Διάλεξε, ναι. Μέσα από τη θάλασσα? Όχι. Α, ωραία, κάτσε σε ένα σημείο να έχει σήμα, βρε, Έλενα, να μπορούμε να συνοηθούμε. Έχει και νεύρα η Έλενα. Έλενα, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Θα παίξεις με το γράμμα γάμα. Είσαι έτοιμη να παίξεις? Ναι. Ωραία, 30 δευτερόλεπτα και για εσένα τώρα. Καλή επιτυχία, σε βοηθάω. Λοιπόν, για να δούμε. Το κάνει το γαϊδούρι?
Ωραία. Λέγονται τα τελευταία καθίσματα στο Πούλμαν. Γαλαρία. Ωραία. Μπράβο. Είναι μαραμένη του Μάκη Χριστοδουλόπουλου. Γαρβένια. Λοιπόν, λέμε τη ζωγραφία σε τοίχο. Το κάνει μια γυναίκα για να γίνει μάνα. Τι? Το κάνει μια γυναίκα για να γίνει. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, κορίτσι μου, μπράβο, συγχαρητήρια. Μείνε στη γραμμή, Σβρέλ, για το δράκι σου. Τσαο, τσαο, τσαο. Λοιπόν, δηλώσει συμμετοχή αύριο πάλι το αγαπημένο μα παιχνίδι. Παίζουν αγάπη. Ένα άλλο από εκεί το πάλι. Το σόι ολόκληρο. Λοιπόν, ποιο γράμμα θε για αύριο? Θέλω το. Πώς λέγεται η κακοκαιρία? Κορίτσια, ξέρετε πώς λέγεται η κακοκαιρία? Δεν έχει όνομα αυτή. Τι δεν έχει? Να την βαφτίσουμε. Έχει, λέει. Λάμδα. Όχι, ρε παιδιά, δεν έχει. Από κάπα, από κάπα. Πώς λέγεται? Κα. Άρα από κάπα. Από κάπα, αλλά κάτσε να μα πει. Ωραία, φύγε και θα το πούμε μετά πώς λέγεται. Από κάπα λοιπόν αύριο. Από κάπα αύριο, ετοιμαστείτε, μαζευτείτε. Πρώτο Θεός, αν δεν χιονίσει. Η μέγιστη θερμοκρασία λοιπόν στην Αθήνα αύριο θα είναι 13 βαθμούς και θα καταλήξει η μέρα μας με 7. Ναι. Στην Χαλκίδα η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι στους 13 και θα καταλήξει η μέρα με 3. Στη Λαμία η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι στους 14 και θα καταλήξει στους 5. Και στην Καβάλα η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 8 και θα καταλήξει στους 2. Ωραία. Και το φαινόμενο λέει που έρχεται λέει στην Ελλάδα είναι η ελπίδα. 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 Άρα γιατί δεν είναι από κάπα, όχι, από εύσιλον. Όχι, από εύσιλον. Εμείς είπαμε με κάπα τώρα. Διομήδης, ελπίδα. Είδες που σου λέω ότι τα πάνε με τη σειρά. Ναι, αλλά από τον Ωμέγα. Όχι ήταν από τον Ωμέγα. Από πριν τον ποιος ήταν ο Ωμέγα, που ήταν κάποιος άλλος, πώς φτάσαμε ξαφνικά στο δέντρο. Τέλος πάντων, η ελπίδα έρχεται, παιδιά, γιατί η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Δώστε την προσοχή σας, να προσέχετε τώρα το σουκού που θα έρθει. Θα είναι λίγο δύσκολο. Και θα μιλήσουμε για πράγματα που ο Κώστας ξέρει πάρα πολύ καλά. Τα μυστικά της γιαγιάς. Γιατί έχουν να κάνουν με καθαριότητα. Και επειδή με την καθαριότητα έχεις ένα κόλλημα έτσι πάρα πολύ ωραίο μεγάλο. Τα θέματα της γιαγιάς τα ξέρει ο Κώστας. Ως γνήσια γιαγιά. Κάτσε να φωνάξουμε την Γεωργίτσα. Την Γεωργίτσα να τα πει κανονικά. Λοιπόν, όταν τηγανίζουμε στο σπίτι ψάρια, τι βάζουμε για να μην μυρίσει? Δεν τα τηγανίζουμε στο σπίτι πρώτον. Δεύτερον, όταν είναι έξω με ένα γκαζάκι και τηγάνισε τα έξω. Σιγά μην βγούμε στο πολικό ψύχο να μην φας ψάρια. Γιατί θα πρέπει να ξυλώσει τις κουρτίνες μετά και θα βρωμάει το σπίτι ψαρίλα, τη γανίλα και οι κουρτίνες. Και μετά και που θα φύγει τη γανίλα, θα μυρίζει τη γανίλα από τις κουρτίνες. Στο σπίτι του Κώστα δεν τηγανίζουμε. Έξω. Έξω. Έχω μπάρμπεκιου, πώς το λένε αυτό, που έχει μάτι σιγά, πάνω. Σιγά, φίλε, γάζι. Για δύο ψαράκια θα ανάψω ολόκληρο γκριλ. Σιγά μην κάτσω να τηγανίσω δύο ψαράκια. Άμα δεν κάνει καμιά δεκαριά ψάρια, τι. Παρήγγειλε, βρέγγι. Ωραία, βάζουμε σε ένα μπρίκι λίγη κανέλα και φεύγουν όλες οι μυρωδιές. Πάμε στο επόμενο. Ναι, κανέλα, κανέλα και λίγο πορτοκάλι. Ωραία, εδώ σε θέλω τώρα. Και στο ψυγείο τι βάζουν όταν, για να μην μυρίζει άσχημα το ψυγείο? Σόδα. Καφέ. Όχι, ρε. Τι σε καφέ? Ένα εσπρεσό. Καφέ ελληνικό. Τη σκόνη. Α, τη σκόνη. Σε δύο κουταλάκια, με δύο κουταλάκια τρία μέσα σε ένα φλιτζανάκι, ναι, και το βάζει στο ψυγείο, στο ράφι. Και δεν μυρίζει. Από τι? Από διάφορα, από πεπονίλα, ας πούμε, και τέτοια. Ωραία η πεπονίλα, ρε φιλέ. Ανοίξει το ψυγείο και σου έρχεται η πεπονίλα, καρπουζίλα. Τι ωραίο. Όχι. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, για να μην γλιστρούν τα παπούτσα μας, τι κάνουμε για να μην γλιστράνε? Εγώ πάω στο τσαγκάρι και με βάζει λάστιχο από κάτω. Σε όλα τα παπούτσια? Ε, όχι σε όλα, σε αυτά που γλιστράει. Εγώ στα μόνα που μου γλιστράνε είναι πάνω στη σκηνή τα παπούτσια. Οπότε σε αυτά βάζω λάστιχο. Από εδώ και πέρα, όταν έρθει η ώρα να πάμε σε καμία σκηνή, σου γιατί όλα πάνε σε βλέπει, ναι. Ωραία, θα βάλετε, πάρετε μια πατάτα. Θα την κόψετε στη μέση και θα πάρετε την πατάτα και θα την τρίψετε στον πάτο του παπουτσιού. Και θα σταματήσει να γλιστράει. Τι με κοιτάς, ρε. Για πόσο? Για δύο ώρες. Την επόμενη μέρα θα γλιστράει? Όχι. Μένει για πάντα η πατάτα στο παπούτσι. Ναι, μέχρι να με. Όχι, ρε. Και θες εσύ να με πάμε την πατάτα στο παπούτσι, να έρθει να μου κάνει επίσκεψη. Να μπει με την πατάτα μέσα στο παρκέμα. Ωραία, πάμε σε άλλο. Πάμε σε άλλο. Έξω τα παπούτσια. Ωραία, το κρύο. Οπότε μου δίνει απάντηση για το επόμενο. Ναι. Τι πρέπει να κάνουμε για να μην μυρίζουν τα παπούτσια? Έξω. Έξω. Στο κρύο. Λοιπόν, να σας δώσω ένα μυστικό. Για τα παπούτσια, τι? Ναι, βάζετε ένα. Κανέλα. Κανέλα, το παπούτσι. Βουτάτε σε ένα βαμβάκι λίγο βενζίνη και το πετάτε μέσα στο παπούτσι. Τελείωσε. Δεν ξαναμυρίζει. Πετάς και ένα σπίρτο, τελείωσε το παπούτσι. Τέλος, δεν έχουμε άλλα παπούτσια. Δεν έχουμε άλλο. Τι λες, παιδί μου, να βενζίνη? Και πού να τη βρει τη βενζίνη? Που εκεί που έχει πάει, πανάκριβη, 1,70, είσαι τρελός. Λοιπόν, ωραία. Αν πέσει κόκκινο κρασί στο χάλι, τι κάνουμε, Κώστα? Σε πόση ώρα?
Γιατί εμένα πρόσφατα μου πέσε κόκκινο χαλί. Σε ένα μεταξωτό πανάκριβο χαλί που έχω. Και έπεσα στα τέσσερα κάτω και το έτριβα με λύσα. Με τι? Με άβα. Λάθος. Με ψηλό αλάτι. Άμα το τρίβες με αλάτι, θα είχαν φύγει όλα. Το μεταξωτό χαλί να το τρίψω με αλάτι. Ναι. Είσαι βλαμμένο. Γιατί? Έχω πάει μια περιουσία για το χαλί. Θα το κάνω εγώ μπυρμπυλιασμένο. Σαγαριασμένο θα είναι με το αλάτι. Κάτσε να βρούμε άλλο, κάτσε να βρούμε άλλο. Για να καθαρίσουμε τα παράθυρα και να γίνουν αόρατα, τι βάζουμε σε μια κατσαρόλα? Νερό. Δεν ξέρω τι βάζεις, εγώ τα κάνω με Άζαξ. Τη διαφήμιση πάει σύννεφο σήμερα. Με Άζαξ και τα κάνω όχι με χαρτί. Με εφημερίδα. Ωραία, άντε ένα τελευταίο, γιατί μου τα έχει κάνει όλα άχρηστα. Τι είπε το προηγούμενο που πήγε να πει και σε έκοψε? Νερό με δύο φακελάκια τσάι και καθαρίζει τα τζάμια και είναι καταπληκτικά. Δεν πάει ζάχαρη. Δύο φακελάκια τσάι. Απλό. Του βουνού. Τέλος. Τσάι του βουνού και κάνει το τζάμι με τι? Με εφημερίδα. Με εφημερίδα, με χαρτί. Και ένα τελευταίο, γιατί μου τα έχει βγάλει όλα άχρηστα. Όχι, δεν τα έχω βγάλει άχρηστα. Λοιπόν, για να δω εδώ. Το κυτρίνισμα στο ύφασμα από το σίδερο. Πώ καθαρίζει την κυτρινίλα? Στα σκουπίδια. Γιατί ρε φίλε στα σκουπίδια? Δεν καθαρίζει. Βάζεις ένα πάνω ύφασμα, ένα τέτοιο χαρτί, ναι, και πατάς από πάνω το σίδερο και τραβάει τη βρωμιά. Όχι, οξυζενέ. Βάζετε βουτυγμένο ένα πανάκι σε οξυζενέ, το ακουμπάτε πάνω και φεύγει. Τέλος, γεια. Οξυζενέ. Τι, πού το βάζεις το οξυζενέ? Στο ύφασμα. Στο ύφασμα που έχεις εσύ κάνει τη μαυρίλα με το σίδερο. Ναι. Βάζεις οξυζενέ και δεν αποχρωματίζεται το ρούχο. Όχι. Στο πανί ρε βάζεις οξυζενέ. Στο πανί και μετά το ακουμπάς και ακουμπάς το σίδερο. Πάνω στο. Ναι. Από την πίσω μεριά και το ακουμπάς. Καλά. Κάντε αυτό μια φορά να σε δω. Ωραία, μόλις λερωθώ θα φέρω από οξυζενέ. Τι να λερωθείς, να το κάψεις, είπες. Α, να το κάψω, ωραία. Είπες από καμένο όταν καις ένα ρούχο. Όταν γίνεται κίτρινο, τέλος πάντων. Ναι, αυτό. Ωραία, εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμβουλές του Κώστα μου. Έτσι λέει ρε φίλη γιαγιά, τι να κάνω εγώ. Και από πού την είναι αυτή η γιαγιά? Από την πόλη, ξέρω εγώ από πού είναι. Ω, αυτές από την πόλη ξέρουν. Από τα Τρίκαλα. Γυναίκα, τα παιδιά κοιμήθηκαν, γυναίκα. Κοιμήθηκε και εσύ, ρε. Ναι, τι λες τώρα, λέει γυναίκα. Επιτέλους μωράκι μου, λέει άντρας, επιτέλους μωράκι μου, πάει πολύ καιρός, πάει πολύ καιρός. Μα δεν θα μου λέει ο άντρας. Αλλά δεν θα πάθεις τίποτα. Η γυναίκα γυρνάει, τον κοιτά και του λέει, εγώ πατατάκα με ρίγανη και εγώ πιζίνια. Εγώ δρακουλίνια. Εσύ? Δρακουλίνια με. Α, ωραία, πάρω πακοτίνια. Πακοτίνια. Πακοτίνια, πακοτίνια με φουντούκι. Με μερέντα. Φουντούνια, φουντούκι. Με μερέντα. Καλά, έχει δοκιμάσει δρακουλίνη με πραλίνα, με μερέντα? Όχι, βέβαια. Καλά, θα πάθει σοκ, κάτσε και το δοκιμάσει, θα πάθει σε κεφαλικό δεξιά. Κάτσε και το δοκιμάσει, θα χάσει 3-4 κιλά το βράδυ εκείνο που όχι, θα το φάσει. Όχι, δοκίμασε. Πιτσίνι, δρακουλίνη, πακοτίνη και. Διαφήμιση κάνουμε, πρίγκλι πάπρικα, αυτά με μερέντα. Θα πάθει, όχι όλα μαζί. Όχι όλα μαζί. Αίμα θα σε πάει, αίμα. Πιτσίνια, δρακουλίνια, πρίγκλι. Φάει και τα άλλα τα πατατάκια με το ξύδι και άμα δεν σε βρεθεί στο πρώτο λαϊκό. Παιδιά, δοκιμάστε το, αλλά όχι όλα μαζί όπως σα το είπαμε. Απλά κάποιο με πραλίνα. Είναι φανταστικό. Δεν σα το είπαμε. Αυτά τι γουρουνιέ εσύ τι κάνει. Εγώ σα το λέω. Έχω μια φίλη μου έλεγε καλή ώρα σαν και εσένα. Δαϊδίε τρώ, πώ θα κάνει αυτά τα πράγματα. Τώρα συγγνώμη, δρακουλίνια με μερέντα. Και τυχαίνει μια μέρα να είμαστε σπίτι και τη λέω δοκίμασε ένα δρακουλίνι, ένα. Μέσα στην πραλίνα. Δοκίμασέ το έτσι απλά. Και φτύσαι το ρε πραλίνα, πες το. Πραλίνα. 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 Γιατί τι λέω ρε. Πραλίνα. 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 Ρε φίλε τώρα θα μου σπάσει τα μέσα στην πραλίνα. Βάλε ένα φουντούκι μέσα στην πραλίνα. Όχι φουντούκι. Φουντούνι. Ούτε φουντούνι. Ένα πιτσίνι. Το φουντούνι όχι. Το φουντζούνι. Όχι. Το φουντζούνι. Όχι το φουντούνι. Τέλος πάντων, δοκιμάστε το, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά θέλω να σας πω κάτι. Ποιο πράγμα μας πιάνει απάντηση. Έμα, το δρακουλίνι με το. Όχι, όχι. Με τη μερέντα. Διαβάζω κάτι πολύ ωραίο και περίεργο. Τι? Το οποίο απάντησε το 95% ότι στο χώρο εργασίας τους παθαίνουν ένα συγκεκριμένο πράγμα. Τι όμως είναι αυτό? Πονοκέφαλο. Όχι, το 95% λέει έχουμε πρόβλημα με αυτό το θέμα στο χώρο εργασίας. Ερεθίζονται. Όχι, γιατί, με τι? Με σένα, ούτε κάτι τέτοιο δεν πήγαινε το μυαλό. Όχι, ρε, αμέσω. Δεν λέω για σεξ, ρε φίλε. Πιάνει τουαλέτα. Δεν λέω για σεξ. Κατοργούνται. Όχι. Το άλλο το χοντρό. Όχι, γιατί είναι πάρα πολύ απλό, παιδιά. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν ξέρω γιατί σκέφτεστε πονηρά. Ζαλίζονται. Όχι. Κοιτάνε το κινητό του. Το 95% δηλώνει αλλεργία, είναι ότι είναι αλλεργική στο χώρο εργασία σου και του πιάνει βήχα. Δεν κάνω πλάκα. Λοιπόν, παραπονιούνται ότι έχουν έναν ερεθισμό ή στο δέρμα ή τους πιάνει βήχας ή τσούξιμο στα μάτια. Και το 95% αναφέρουν ότι πλέον είμαστε αλλεργικοί στον χώρο εργασίας μας. Μη γελάς ρε, αλήθεια λέω. Δεν γελάω.
Σου είχε τύχει ποτέ? Δεν με ακούς τόση ώρα βήχω. Μήπως θες και εσύ αύξηση σαν τους διπλανούς? Όχι, όχι, όχι. Τι θες? Εσύ, Ειρήνη, έχεις αλλεργία? Τι? Τα σκυλιά, τι λέει? Δεν ακούω, τι λες? Σε τι να έχω αλλεργία, συγγνώμη, δεν σας ακούω. Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν πειράζει. Άλλο σταθμό. Άλλο σταθμό ακούει. Ωραία, μπράβο, λοιπόν, το πρωινό. Ετοιμαστείτε όμως τώρα, ο Κώστας θα κάνει το καλύτερο που μπορεί να κάνει για τη Γεωργίτσα, να πάρετε ένα τηλέφωνο, να μιλήσετε μαζί τη. 2-10-300-104-8. Ναι. Παίρνετε τηλέφωνο, μας λέτε τα προβλήματά σας. Εγώ τα μεταφέρω, ή άμα θέλετε, βγαίνετε καλύτερα ζωντανά, έτσι. Μας λέτε και μεταφέρουμε τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε, στην Γεωργίτσα. Έρχεται εδώ να τη δούμε σήμερα με τη Μαλή θα έρθει, γιατί μας κάνει και τρολαρίσματα τώρα. Έχετε με κάτι μπούκλες την άλλη φορά, κάτι γκρι. Δεν τις πήγαιναν αυτά, την είδα. Εμένα μου άρεσε. Είδα τη φωτογραφία που ανέβασε. Εμένα μου άρεσε και έλεγα πάρα πολύ. Ναι, 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 πάρα πολύ. Τέλος, θα δούμε με την άρθρα. Όταν έτσι ήταν σαν τα σκυλάκια που είναι στο αυτοκίνητο που πηγαίνει έτσι. Θα δούμε με την άρθρα. Αν έχετε θέματα αγάπη, θέματα σπιτιού, θέματα κατοικιδίου, όλα μπορεί να τα λύσει η Γεωργίτσα στο 210-300-1048. Επικοινωνείτε μαζί μας. Σου έχω μια ερώτηση. Όχι, μας έκοψες έτσι. Έτσι από μου δίνατος ξαφνικά. Έχω μια ερώτηση. Όχι ρε, γιατί κλείνεις το φως. Ας το γράφουμε. Λοιπόν, αν πίνεις Κώστα τον καφέ σου με γάλα, τι πίνεις? Μεγάλο καφέ. Όχι. Καφέ πίνω. Αν πίνεις καφέ και βάζεις μέσα γάλα, τι πίνεις? Κακάο. Καφέ και γάλα. Όχι. Καφέ χρώμα εννοώ. Άρα μπες. Αυτό ήταν. Άρα πίνω μπέζ. Πίνεις μπέζ. Ο καπουτσίνος δηλαδή είναι μπέζ. Είναι μπέζ. Η αλήθεια είναι, άμα ανοίξει το κοπάκι του καπουτσίνου ή όταν φτιάχνει, είναι μπέζ. Είναι μπέζ. Ωραία. Με κανέλα. Με κανέλα. Η λοιπόν, τρούφα. Ωραία. Τι κάνει ένας ελέφαντας που δεν κάνουν τα άλλα ζώα? Το κάνουν όλα. Όλα. Μόνο τα μπαρμπούνια δεν το κάνουν. Επειδή είναι κόκκινα. Γι' αυτό είναι κόκκινα. Όχι. Τι κάνει ο ελέφαντας? Ναι, που δεν κάνει κανένα άλλο ζώο. Κανένα άλλο ζώο. Ναι, κανένα άλλο ζώο στον πλανήτη. Κουνάει τη μύτη του? Όχι. Τη μουσούδα του όλα με κάποιο τρόπο την κουνάνε. Και ο μερμικοφάγος την έχει μεγάλη. Τη μύτη. Ο ελέφαντας μεγαλύτερη. Ναι, εννοώ μεγάλη γενικά. Έλα ρε Κώστα μου. Δεν ξέρω. Έλα ρε Κώστα μου, τι κάνει. Πες το πρώτο γράμμα, πες. Το πρώτο γράμμα? Ναι. Έψιλον. Τι κάνει ένας ελέφαντας που δεν κάνουν τα άλλα ζώα? Ελεφαντάκια! Κοίτα τώρα! Δεν σε μπορώ και θα γιονίσει ρε γαμώτο! Η Γεωργίτσα είναι εδώ. Καλησπέρα, Γεωργίτσα. Γεια σου, Κώστα μου, τι κάνεις, πώς είσαι, αγάπη? Είμαι μου. Πάρα πολύ καλά. Εσύ έχεις σηκωμένα τα μανίκια, έκανες φουντωμένη. Ναι, είχα δουλειά στο σπίτι, έκανα γενική. Κατέβασα κουρτίνες, ανέβασα στόρια. Γκλάμερ στο μαλλί. Ναι, τι να κάνω, Εύα. Το μαλλί σήμερα τι έγινε, μαύρησε? Εύα, άφησε το φυσικό μου. Πάλι. Πόσα φυσικά έχεις? 6-7. θα ήθελα πραγματικά, νομίζω ότι θα σου πήγαινε ένα κόκκινο. Ακαζού. Κόκκινο, δεν έχω αγοράσει κόκκινο. Ακαζού, πρέπει να πάρεις ένα κόκκινο. Ποιο είναι το ακαζού? Το κόκκινο. Έτσι να πάρω να το ζητήσω, ακαζού. Ναι, ακαζού, ακαζού. Ακαζού, ό,τι πεις εσύ Κώστα μου, εντάξει. Ακαζού κόκκινο, θα είναι πάρα πολύ ωραίο, με γκρι αντάβιες. Ωραία, θα πάρω τον Τρίφωνα να μου το κάνει. Ναι, τέλεια. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, έχουμε τηλέφωνα, έχουμε μηνύματα, τι έχουμε? Έχουμε μηνύματα σίγουρα που μας έχουν στείλει μηνύματα. Από το πρωί κιόλας τα έχουν στείλει, μου είπαν εδώ τα παιδιά. Ναι. Αλλά μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, φίλοι. Θες να το πεις εσύ, να σε καλέσουν εσένα, θες να τους κάνεις εσύ την πρόσκληση. Στο 210-300-1048, Γεωργίτσα. Ωραία. Πες τους. 210-300-1048, πάρτε τηλεφωνάκι να μου πείτε το μήνυμά σας. Ναι, γιατί? Γιατί μπορώ να σας το λύσω. Ναι, πώς θα τους το λύσεις? Με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή? Τι δηλαδή, αγάπη μου, τι δηλαδή? Όχι, δηλαδή, σε παίρνω εγώ και σου λέω, ξέρεις κάτι? Ναι. Πώς σου είχα πει χθες, ότι. Όχι χθες, προχθές, πότε το είπα. Ναι. Ότι δεν μου δίνει σημασία και όλα αυτά και μου απάντησες, μου διευκρινίσεις τα πράγματα. Ναι. Ωραία. Διευκρινίσεις θα δώσεις? Θα δώσω ό,τι λεπτομέρεια μπορώ να δώσω, γιατί αν έχει τύχει το μήνυμα να είναι και εμπειρικό και όλα, βοηθάει πάρα πολύ. Ωραία, 2-10-300-104-8. Δεν υπάρχει κανένα, το ξέρω. Δεν, θέλει, δεν μου μιλάει κανένα πια. Γιατί? Παλιά είχαμε γραμμές και μου μιλάγανε. Μην στεναχωριέσαι. Τώρα πια δεν μου μιλάει. Θα γυρίσει ο τροχός, θα φτώσει και ο φτωχός. Ναι, αλλά μέχρι να φτώσει ο τροχός. Για πες μου, τι έχουμε σήμερα. Θα σκουριάσεις.
Λοιπόν, εσύ παρακολούθα λίγο και το τις γραμμές μη τυχόν. Το κοιτώ, μάλιστα. Μας έστειλε... Α, αυτό το είχα σημειώσει από προχθές που δεν το... Αργήσαμε να απαντήσουμε. Ναι, και χθες το ξέχασα. Η Ευαγγελία λέει, Γεωργίτσα, καλησπέρα. Γεια σου, με ήθελε χοντρή. Τώρα αυτό ο χαρακτηρισμό δεν είναι ωραίο. Τώρα αλλά... τα παίρνω στο κρανίο τώρα. Το λέει, με ήθελε χοντρή, της έλεγε, σε θέλω χοντρή. Χόντρη να λέει εκείνη. Γιατί αγάπη μου. Και μετά με παράτησε. Α το... Συγγνώμη. Α το χοντράδι. Τώρα θα ήθελε τώρα να μπει νελίκι. Μακάκα. Ήθελε να μπει νελίκι τώρα. Δηλαδή και τώρα... σε αγάπη μου, γιατί επειδή σου λέει αυτό για πάρε κιλά, εσύ πήγε και πήρε. Δηλαδή. Πολύ περίεργο. Γιατί δεν είναι κάτι ότι. Άκου τι θα κάνει. Ένα και λέει αγάπη μου έτσι. Μη μασάς, ή αντίστοιχα να πει μια γυναίκα σε έναν άντρα, χάσε κανένα κιλό ρε αγόρι μου, λίγο έτσι να θυμηθούμε τα παλιά πώ ήσουν. Να σου πει ο άλλο πάρε κιλά γιατί με φτιάχνει και μετά σε πετάξει. Κοίτα τα κιλά. Το να τα χάσει μπορεί να είναι και θέμα υγεία. Να σου πει χάσει κάτι λόγω για την υγεία όχι σου. Όχι μόνο, για γιατί άλλο. Να σου πω κάτι. Πολλές φορές τα ζευγάρια, όταν είναι διαθέσιμα οι άνθρωποι, όταν είναι διαθέσιμοι, είναι στα καλύτερά του και όταν γνωρίζονται και ουσιαστικά. Αφήνονται λίγο, ναι, εντάξει, όλοι παίρνουμε κιλά σε μια σχέση. Αφήνονται εντάξει. Γιατί νιώθουν άνετα, γιατί νιώθουν όμορφα, γιατί νιώθουν ωραία, δεν θα νιώσουν επικριτικά. Και, γιατί και στι αρχέ μια σχέση, εμεί οι γυναίκε μαγειρεύουμε πολύ στην αρχή. Δηλαδή, οι γυναίκε. Δηλαδή και να το κοκκινιστά και να τα γιουβέτσια και να οι μακαρονάδε και να τα ψωμιά και πάρε και τα γλυκά. Και μετά δώστε τον delivery. Μετά έχουμε γίνει όλοι τροφαντοί και ο Θεός βοηθός. Αλλά το θέμα είναι, ακού, αγάπη μου, τι θα κάνεις. Μη μασάς καθόλου. Θα ξαναχάσεις τα κιλάκια που πήρες, πατακιούτα. Θα πάθει εγκεφαλικό που θα ξαναγίνεις μανάρια τελείωτο. Ναι. Και θα κυκλοφορείς πάλι μπροστά του με άλλον. Ναι, αλλά δεν θα του κάτσει. Δεν θα πάει με τον ίδιο. Όχι. Και άμα τη στείλει μήνυμα. Τι να του πει. Τι να του πει, έχω μια φίλη που είναι τόση. Σου βρήκα κόμενα. Και πήγαινε το σουγκλάκο. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, Ευαγγελία νομίζω στο έλυσε η Γεωργίτσα. Πάμε στην Άννα. Ω, γεια σου Άννα μου. Τη μία με φλερτάρει, την άλλη δεν μου μιλάει καθόλου. Α, σε παίζει, ναι. Τι λέγε. Συμβαίνει. Τι να συμβαίνει αγάπη μου. Σε σου παίζει, ψήνει το, σου ψήνει το ψάρι στα χείλη. Τη μία κρύο, την άλλη ζέστη. Γύρνα το παιχνίδι πάνω σου. Σου έχει συμβεί. Πολλές φορές. Και τι έχεις κάνει, πες μας. Ακριβώς το ίδιο. Παιχνιδάκι ετούτος. Παιχνιδάκι εγώ. Εκεί που περίμενε θα το απαντήσω. Άρε πάρε το, το διαβάστηκε αλλά δεν απαντήθηκε. Και την ώρα που αυτός τρώγεται με τα λυσακά του, του δίνω εγώ μια απάντηση μετά από δύο μέρες. Και να σου μετά μου στέλνει και του ξαναγράφω κανένα διήμερο. Ναι. Και ας με βλέπει έξω να κυκλοφορώ και τα στοράκια μου και τα φιλαράκια μου και τα φαγητάκια μου. Ναι. Και δεν το απαντάω καθόλου. Και βράζει το ζουμί του αυτός, αφού το ίδιο το μου κάνει. Ναι, εντάξει. Το ίδιο το κάνω κι εγώ. Μέχρι να βρει αυτός μια άλλη. Άρα και εγώ συμβουλή, μια άλλη. Έναν άλλο. Η συμβουλή της Γεωργίτσας μέσα από το Shock FM 104.8 το απογευματινό σοου είναι εκδίκηση. Εκδίκηση, δεν το λες εκδίκηση. Είναι ότι αν αξίζει θα δέσει. Αν δεν αξίζει θα βρει άλλη, θα βρει άλλη. Θα χυλώσει. Λοιπόν, Άννα, σε καλή μεριά και εσύ παίξ το έτσι όπως το λέει. Άντε, έχω και φτιά σήμερα, είμαι πολύ καλή. Δύο έχω ακόμα. Ένα θέλω. Δύο έχω. Άντε, πες. Ο Τάκης λέει, με έβαλε η γυναίκα μου να βράσω μακαρόνια και έκαψα την κατσαρόλα. Πώς τα κατάφερες, ρε φίλε. Τι να κάνω, προς το παρόν την έχω κρύψει στην ντουλάπα, γιατί αν γυρίσει στο σπίτι θα τη δει και θα πάω παντόφλα. Ελπίζω να είναι πρόσφατο το μήνυμα. Λοιπόν, πάρε, άκου, βράσε νερό στο βραστήρα. Ναι. Πολύ νερό. Περίμενε, πρώτα ρίχνεις, επειδή σε όλους μας έχει συμβεί αυτό και στις νοικοκυρές που το παίζουν τώρα πεντρετζίκηδες. Για πες, νοικοκυρά μου. Όλοι έχουν συμβεί. Βάζεις πρώτα το απορρυπαντικό για τα πιάτα. Απορρυπαντικό για τα πιάτα. Πήγαν από πάλι διαφημίσεις. Μετά πολύ καυτό νερό. Ναι. Πολύ καυτό νερό. Και μετά όπως είναι. Μια βούρτσα να το τρίψεις λίγο. Όπως είναι στο πλυντήριο πιάτων. Να όρθιο. Και πλυντήριο. Όχι, πλάγι, να σου πω γιατί. Γιατί το πλυντήριο βγάζει και υδραθμούς και πολύ καυτό νερό. Θα γεμίσει κι άλλο η κατσαρόλα νερό. Καυτό, καυτό. Θα το κάνει και θα το στομάχι. Μετά το βγάζεις έξω. Παίρνεις τη σπάτουλα που κάνεις στον τοίχο και αρχίζεις. Το καλέμι. Το καλέμι και αρχίζεις. Όχι, θα βγει νομίζω. Άμα βάλει το απορρυπαντικό για τα πιάτα, αυτό που ακόμα στο Βιλαμπάχο τρίβουν. Ακόμα τρίβουν. Ακόμα τρίβουν αυτοί εκεί από τότε που με θυμάμαι. Υπάρχει και άλλη μια λύση. Και καυτό νερό. Α, και μαγειρική σόδα λένε. Πάρε μια άλλη κατσαρόλα να τελειώνουμε. Πάρε ένα σετ. Πόσο κάνει κατσαρόλα, έλαντε. Έλα να σου πω, πήγαινε πέσει αγάπη μου, το κάψα. Σου πήρα ένα σετ κατσαρόλε.
Νομίζω θα την ξεχάσει την κατσαρόλα. Καλά, έκανε παλιό κατσαρόλα και τέτοια. Ή να σου πω και καλύτερα, άμα τη πάρει ένα φόρμα, πει αγάπη μου, σου πήρα αυτό γιατί κάτσα την κατσαρόλα. Ακόμα καλύτερα. Θα πει ποιο σχέση και μόνο για την κατσαρόλα. Ή άμα τη πει αγάπη μου, από αύριο ναι. θα έχουμε κοπέλα που θα καθαρίζει και θα πλένει το σπίτι. Το ξεφτιλίσαμε. Μια κατσαρόλα κάψαμε. Τα έφτιαξε με τον Ωνάση ξαφνικά. Δεν γκρέμισα τα ντουβάρια. Θα σου πω και το τελευταίο τη. Γεια σου, Κέτη μου. Η Κέτη λέει. Κάθε βράδυ το δεξί χέρι του γιού μου. Όπα. Ναι. Γιατί αρπάζεις, όπα. Εγώ... Σου βγήκε λίγο αντρικά. Γιατί είμαι δεξιόχειρος. Κάθε βράδυ το δεξί χέρι του γιού μου, ναι. όμως τα φαινόμενα αυτά πατώντα άκου, μυρίζει λιβάνι. Άχα πρέπει να δείτε τα μούτρα του. Τα μούτρα της. Πού το βάζεις το χέρι του πριν. Της δεξιόχειρα. Και το ταΐζεις το παιδί και κλάνει και έξινε το κόλο του. Χαίρομαι πολύ που είναι πολύ θρήσκο το παιδί μου. Κάτσε κάπου βάζει το χέρι του, περίμενε τώρα. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πού βρίσκει ανοιχτή εκκλησία. Στη μία το βράδυ που γυρίζει σπίτι. Μία γυρίζει ε. Ναι. Έχεις περινό. Του κλαίνει. Τι μπορεί να. Ε τώρα τι να σου πω. Τι μπορεί πάει... να συμβαίνει για να δεν τελειώσω. Καμιά καλόγρια θα έχει βρει. Αλλά το δικό του μυρίζει το δεξί. Κοίτα να δεις τώρα. Ή μαγειρεύεις κάτι. Σκέψου το. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο τώρα. Δεν ξέρω. Γιατί έχει γιατί... σχέση και με την εκκλησία μας. Δεν τα βάζω με την εκκλησία τώρα. Λιβάνι. Εντάξει, το λιβάνι. Άλλα... Το λιβάνι του Γιώργου. Τι Γιώργο. Δεν ξέρω τι σχέση άρωμα ρε φίλε. Δεν το ξέρω. Γιώργος και Κώστας. Σοκ FM 104,8. Προσοχή, προσοχή, παρακαλώ, παρακαλώ. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, Γιώργος και Κώστας. Ανέκδοτο ακούγεται αυτό. Κι είναι ο Γιωρίκας και ο Κωστίκας. Με κάνουν να ξεχνάω όλα μου τα προβλήματα. Τρελαίνομαι να σας ακούω. Φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα. Έδωσα 3.500 δανεικά σε ένα φίλο να κάνει πλαστική και τώρα δεν ξέρω ποιος είναι. Γιώργος και Κώστας. Η αδελφή μου σας ακούει κάθε μέρα. Τουλάχιστον η αδελφή σου έχει γούστο γιατί εσύ δεν μας ακούει. Εσύ γιατί δεν γελάς. Λέει γυναίκα μου γερότη. Γερότη σε λέει. Πες άμα πας με ένα πιπίνι θα ξανανιώσει. Γιώργος Καρτελιάς, Κώστας Μαρτάκης. Για σένα, Κώστα. Με κόψατε ρε, με έχετε φάει. Γιατί σε έχουν κόψει εκεί, γιατί. Δεν ξέρω ρε φίλε τι έχει συμβεί αυτός ο μήνας. Λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος. Περίμενε να το αναλύσουμε αυτό. Καταρχήν να πούμε καλησπέρα στον κόσμο. Γεια σας παιδιά, γεια σας, γεια σας. Σήμερα είναι. Είναι Προπαρασκευή. Άντε να αρχίσουμε. Και τι έρχεται το Σαββατοκύριακο. Χιόνια στο καμπαναριό. Που Χριστούγεννα σημαίνουν. Δευτέρα, Τρίτη, Δευτέρα έχει κενό. Τρίτη, Τετάρτη, τι έρχονται πάλι. Χιόνια στο καμπαναριό. Πέθαν όλο το χωριό. Πες μου λίγο για το τρέιλερ τώρα, γιατί σε έχουν κόψει. Γιατί... Δεν ξέρω ποιος χασάπης με κόψε. Σε κόψαν ή το κόβεις. Όχι ρε, με κόψανε. Αυτός που αντί να αφήσει μια ουρίτσα στο τέλος, έτσι όμορφη. Κόψα το μικρόφωνο. Και τελειώνει η υπόθεση. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αλλά γενικά με πάει λίγο κάπως αυτό το διάστημα. Μετά πριν την αλλαγή του χρόνου. Σήμερα το πρωί ξυπνάω. Να φύγω για το κανάλι. Μείον τρεις είδα κάπου. Ναι, μείον τρεις. Πριν το μείον τρεις όμως. Μαλακάσα μείον τρεις. Όχι, πριν τη Μαλακάσα. Πριν τη Μαλακάσα. Έρχεται και ονιάζει. Winter is coming. Βλέπω μείον τρεις και λέω τώρα να βγάλω τώρα το story. Γιατί δεν είχα φτάσει Μαλακάσα. Γιατί λέω αν έχει εδώ μείον τρεις η Μαλακάσα θα γίνεται μείον 15. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων κάνω το story. Αλλά πριν φύγω για το κανάλι, είμαι στο σπίτι. Κατεβαίνω από το σπίτι, μπαίνω στο αμάξι και με το που χτυπάω την πόρτα που κλείνει, ακούω. Ωπα, λέω έχουμε γατάκι μέσα. Ευτυχώς που δεν είχα βάλει μπροστά. Αλήθεια. Ναι. Είχε γατάκι μέσα. Είχε γατάκι μέσα στο θόλο. Τι είναι ο θόλος. Τι ρόδας. Ναι. Α, νόμιζα στο καπό. Πού είναι η ρόδα. Ναι, το στρογγυλό. Το στρογγυλό. Α, κοιμόταν πάνω στη ρόδα. Όχι. Αυτό νόμιζα και εγώ. Και πάω. Πού κοιμόταν. Και πάω τη λαμαρίνα. Τίποτα. Αυτό είχε σπάσει ένα πλαστικό μέσα από το θόλο. Και είχε μπει μέσα. Από μέσα.
Θα την πήγαινε εσύ με 160 στην εθνική. Δεν έλεγε τι έχω πατήσει. Και δεν θα είχα καταλάβει και τίποτα. Τέλος πάντων, ευτυχώς το άκουσα αυτό. Να χτυπάτε παιδιά τα αυτοκίνητα τώρα το πρωί και τα γατάκια μπαίνουν μέσα να ζεσταθούν στα αυτοκίνητά μας. Λοιπόν, και την ώρα που το βλέπω το γατί με το φακό, μπαίνω εκεί κοντά με το κινητό, το βλέπω το γατί, σηκώνω με το χέρι λίγο το πλαστικό για να βγει. Κάνει το γατί. Φεύγει και μου μένει όλο το πλαστικό στο χέρι. Όλο ο εσωτερικό θόλο στο χέρι. Έσπασε το θόλο. Την ώρα που ζόρισε το γατί, κράταγα κι εγώ και έσπασα το θόλο. Εγώ νομίζω ότι τουλάχιστον το γατάκι είναι καλά. Όχι, νομίζω ότι θα σε γρατζούν. Όχι, παιδιά, λίγο προσοχή τώρα που ξυπνάτε νωρίς το πρωί. Και χτυπή. Πόσο κάνει ο θόλος? Δεν ξέρω τώρα, το πάω αύριο συνεργείο, σου πω. Και πάμε όλοι μαζί. Πέθανε όλο το χωριό. Εντάξει, παιδιά, δώστε λίγο προσοχή. Το πρωί που φεύγετε με το αυτοκίνητό σας, χτυπήστε λίγο τη λαμαρίνα να φύγει κανένα γατάκι αν είναι στη μηχανή. Γιατί δημιουργούνται και ατυχήματα. Δεν φταίνε σε τίποτα ζωντανά. Να μπουν να ζεσταθούν θέλουν μόνο. Όπω, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, η αλήθεια είναι. Ο Δήμος τι μπορεί να κάνει. Τι να κάνει, να βάλει. Να βάλει σε πλατείες, σε σπιτάκια, να βάλει σε οι εκκλησίες, έξω από εκκλησίες να βάλουν σπιτάκια. Να μπαίνουν τα γατάκια, τι να βάλει. Να βάλει μια μεζονέτα για τις γάτες. Τι να βάλει. Πετρέλαιο για καλοριφέρ. Πετρέλαιο, ναι. Όχι, να βάλει ένα σπιτάκι, ρε παιδί, να μην μπαίνουν μέσα. Υπάρχουν περιοχές που έχουν κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα για τα ζωάκια. Ναι. Οπότε, ναι, υπάρχουν. Πού? Και τα ίστρες που έχουν βγάλει διάφοροι δήμοι. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, να σου πω την αλήθεια. Εγώ έχω τα ίστρες στον κήπο. Για τα πουλάκια. Για τα πουλάκια. Ναι. Βάλε και για τα ζωντανά, αγάπη μου. Βάλε και εσύ κάτι. Δεν έχω γατάκια, τα ταΐζει ένας γείτονας εκεί. Ναι, δεν τα ταΐζει στο δικό του οικόπεδο, τα ταΐζει στο δικό μου οικόπεδο. Καμιά μέρα φωνάξω εγώ τη φιλοζωική. Γιατί? Πού είναι τα γατάκια, πήγαν εκδρομή. Και πάμε όλοι μαζί, παιδιά. Και πάμε όλοι μαζί, παιδιά. Όχι, να σου πω κάτι. Όταν είσαι φιλόζωος, θα κάνει τη φιλοζωία, την κάνει μέσα στο σπίτι σου. Άφε, δεν κάνει απ' έξω. Από φιλόζωος είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή, γιατί είχα κάτι φίλους πολύ φιλόζωους. Πάρα πολύ φιλόζωους. Έξω από το σπίτι. Όχι, πολύ φιλόζωους. Τα αγαπούσαν τα ζώα, όλη μέρα δεμένο το είχε. Τέλος πάντων τώρα, ναι. Έλα τώρα, έλα. Εγώ τώρα, βλέπω και τα ζωντανά επίσης, γιατί αυτός έχει ένα μικρό κήπο και έχει 5 σκυλιά. Ναι. Που απαγορεύεται, γιατί εγώ τα ξέρω, τα έχω μάθει. Έχω δύο φίλες, ναι, που έχουν και οι δύο, η κάθε μία δικό της, πώς το λένε, φιλοζωική. Ναι. Και τους ξέρω τους νόμους πάρα πολύ καλά. Ένα τηλέφωνο είναι. Έχω προειδοποιήσει, γενικά, να ξέρεις. Δεν μπορεί να έχει πέντε σκυλιά και όταν βρέχει να μην τα βάζει μέσα. Όχι, απαράδεκτο. Απαγορεύεται. Τους έχει σπιτάκι, κάτι. Ναι, αλλά έχει φτιάξει και μια ξύλινη ράμπα για να ανεβαίνουν. Ωραία, παιδιά, είναι ας κάνουμε τρακτέρ. Πάρτε τηλέφωνο για καταγγελίες. Πάρτε να μας πείτε για τους γείτονές σας αν έχουν τα σκυλιά τους έξω ή μέσα ή πάνω κάτω ή δεξιά ή αριστερά. Πολύ κρίμα. Λοιπόν, είναι πολύ κρίμα και επειδή έρχεται πολύ βαρύς χειμώνας, σε λίγο θα μας πει ο Κώστας στον καιρό τι θα γίνει με την ελπίδα που έρχεται. Έρχεται. Λοιπόν, τις περιοχές σας και τα δικά σας μηνύματα στο Viber 697-800-1048 που μόλις ξεκινήσαμε. Μισό καφέ με 104,8. Τίτλο δεν έχουμε βρει ακόμα, δεν ξέρω αν θα βρούμε ποτέ. Σοκ. Σοκ. Ο Κωστίκας και ο Γιορίκας. Ο Κωστίκας και ο Γιορίκας. Είναι ανέκδοτο αυτό. Αλλά θα μπορούσαμε. Πόντι. Έλα, ναι, δεν θα μπορούσε να είναι. Αλλά νομίζω ότι το όνομά μας πρέπει να μας απασχολήσει λίγο. Γιατί είμαστε ήδη. Πόσο καιρό είμαστε στον αέρα? Ένα μήνα, ένα και κάτι. Και ακόμα όνομα δεν έχουμε, δεν μας νοιάζει καθόλου. Λες να ασχοληθούμε σήμερα με αυτό? Λίγο, δεν ξέρω, δεν θα ήταν σωστό. Ωραία, θα ασχοληθούμε με αυτό, παιδιά. Στείλτε μηνύματα στο Βάσκο. Να μας πούνε. Συγγνώμη, ποια κακοκαιρία είχε όταν ξεκινήσαμε? Α, δεν θυμάμαι, ρε. Αυτό το όνομα θα έχουμε. Ποιο ήταν η κακοκαιρία, ρε? Πριν 1,5 μήνα. Ποιο είχαμε? Δεν ξέρω. Το Διομήδη. Όχι, το Διομήδη τον είχαμε πριν από λίγο. Πριν λίγο ήταν. Πριν αυτό ο Ωμέγα. Τον Ωμέγα εμποδιστή. Ο Μέγα εμποδιστή. Καλώς ήρθατε στον Ωμέγα εμποδιστή. Χάλι. Καλησπέρα στη Γερμανία και στη Βιβί που μας λέει ήρθαν σε εμάς τα χιόνια, παιδιά. Φύγαν από εσάς και έρχονται σε εμάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλησπέρα στην Ιωάννα, στον Ιωάννη. Την Άννα, αλλά να πούμε και χρόνια πολλά στην Ευθυμία που γιορτάζει σήμερα και Ευθύμιος. Ευθύμης. Ευθύμης. Γεια σου, Ευθύμια και Ευθυμία. Χρόνια πολλά, να σε χαιρόμαστε. Και μία που λέγαμε για χιόνια, Παγκόσμια ημέρα χιονιού σήμερα. Δεν χιονίζει όμως, τι να το κάνουμε. Γιατί να χιονίσει, ρε φίλε? Άστα, σε δειλάς πίση και τα καλά. Άστα να χιονίσει λίγο, τι ωραία να χαρούν τα παιδάκια που είναι. Να σε δω πώς θα έρθει με τα χιόνια. Με το έχω και το Wrangler. Άμα το χρειαστώ, μου το δίνεις Δευτέρα. Ωραία, ευχαριστώ. Αμέ, θα πρέπει να φτάσει όμως μέχρι το Διόνυσο. Για μην έρθω εγώ 5-4 ώρα το πρωί να σε πάρω. Όχι, θα έρθω να το πάρω Σάββατο. Ναι. Θα έρθω να το πάρω Σάββατο βράδυ, ναι, που δεν έχει ξεκινήσει το βαρύ και στο φέρω. Τον άλλο μήνα. Γιατί δεν έχω αυτοκίνητο τώρα. Ας αφήσω το δικό μου. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα χιονιού, όπως και Εθνική ημέρα πιγκουίνου. Μία που θα παγώσουμε. Θα γίνουμε και πιγκουίνι. Εθνική ημέρα DJ σήμερα.
DJ, χρόνια DJ, πολλά σε όλους τους DJ, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ηφείλιο. Που φτιάχνουν και τα ωραία remix που ανεβάζουν και στο διαδίκτυο που και που. Η μέρα κάνει ένα διάλειμμα και πιέσαι ένα καφέ. Τον πίνω. Τον πίνεις, αλλά δεν κάνεις διάλειμμα, αλλά κάνεις δουλειά. Δουλεύω, τώρα δεν γίνεται. Και σήμερα είναι η μέρα Cheese Lover. Εραστές του τυριού. Α, να πάμε σε ένα τυράδικο να πιούμε κρασιά. Πώς λέμε, τσιπουράδικο. Ένα τσιπουράδικο, ναι, ένα τυράδικο. Ωραία ιδέα αυτή. Ωραία ρε. Ιδέα. Ένα μαγαζί που να έχει όλο τον ειδών τα τυριά και αλαντικά και κρασί. Τελεία. Αλαντικά, κρασί και τέτοιο. Πολύ ωραία ιδέα. Ωραία ιδέα. Άνοιξε ένα. Εδώ, παιδιά, άμα μας ακούει κάποιος στη Χαλκίδα και θέλει να τα ανοίξει, εμείς εδώ ευχαρίστως. Να μας πληρώσετε, να μας κάνουμε διαφήμιση. Να μας πληρώσετε χοντρά για να σας διαφημίσουμε. Και θα μας στέλνετε κιόλας εδώ πέρα. Τύφλα θα βγαίνουμε στη. Στην εκπομπή με τις κρασάρες. Με το Ροκφόρ τι κρασί πάει, Κώστα? Με το Ροκφόρ. Ναι, ναι, ναι. Με το Ροκφόρ. Ανάλογα. Το Ροκφόρ καταρχήν δεν το τρως σκέτο. Ωραία. Με το τρως με βούτυρο. Κάτσε, εμένα το αγαπημένο μου τυρί είναι. Γκορκοντζόλα. Όχι, ρε. Μπρι. Όχι. Καμαμπέρ. Όχι. Πες άλλα. Γκούντα. Γραβιέρα. Γραβιέρα ανθιλοχίας. Πάρα πολύ ωραίο. Η γραβιέρα να άκουσε, αρέσει. Όχι αυτή την τζόλα. Μου στείλανε και όλα σαν και καλά. Γραβιέρα έτσι γενικά να είναι και ό,τι να είναι. Θέλω σκληρωτήρι εγώ, ρε παιδί. Μιτζήθρα. Που είναι και αλμυρί. Την τρώω και αυτή. Ωραία η αλμυρί. Γενικά μου αρέσει το σκληρωτήρι, όχι το μαλακωτήρι. Εμένα όλα τα τυριά μου αρέσουν. Εντάξει, ωραία. Για, όλα για, τα τρώω. Για ετοιμάσου. Ναι, ναι, ναι. Θα πεθάνουμε όλοι. Όλοι θα πεθάνετε. Α, κάτσε γιατί ήμουν στο Σάββατο. Σήμερα στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 4 βαθμούς και αύριο το πρωί θα ξυπνήσουμε με 6 βαθμούς και συννεφιά. Σιγά σιγά, ξέρεις, αρχίζει να βγάζει τα δοντάκια του. Ο καιρός στην Χαλκίδα θα τελειώσει η μέρα μας σήμερα με 3 βαθμούς, ναι. Και θα ξεκινήσει αύριο με 2. Δύο, ε. Δύο, ωραία. Με αρκετή συννεφιά. Και στη Θεσσαλονίκη θα τελειώσει η μέρα τους με 3 βαθμούς. Έτσι όπως το λέω, είναι λίγο βοηθητικό. Είναι σαν την Κύπρο. Ήρθαν οι ώρα σας. Και έτσι σας ξυπνάνε. Θα τελειώσει η μέρα τους με 3 βαθμούς και θα ξεκινήσει με 2. Περιορισμένη ορατότητα. Και. Όχι, τώρα μου ήρθε. Πάμε παρακάτω τώρα. Τι σου ήρθε πάλι. Περιορισμένη ορατότητα γενικά έχουν στη Θεσσαλονίκη με τα πάρτι και με όλα αυτά που κάνουν. Τέλος πάντων, πάμε τώρα. Άστο εκεί που είναι αυτό τώρα. Άστο στην ησυχία εδώ. Μην με πιάσει. Λοιπόν, τα μηνύματα στο Viber στο 697-800-1048. Μας πείτε τι μέρα είναι. Ξέρετε, εσείς είσαι πολύ ωραία ηχογραφημένα μηνύματάκια. Που να λέτε, ρε παιδί μου, ότι σήμερα είναι Προπαρασκευή. Και εγώ θες ένα μπισκοτάκι, είναι με κανέναν, είναι πάρα πολύ. Για φερένα. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Ωραία, κάτσε να παίξει ο Γιάννης Πλούταρχος και ασχόμαστε με τα μπισκότα μου. Γεια σας, παιδιά, γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Τι ρε φίλε, τι θες, έλα, πες μου. Ναι, τα μπροστινά, τα δόντια, τα τέσσερα. Δεν χρειάζεται να το μάθουμε τώρα. Όχι, δεν θέλω, δεν με νοιάζει. Θέλω εγώ. Δεν θέλω, ρε τρακαρισμένη. Καλησπέρα να στείλουμε στο φίλο τον Σπύρο που μας έχει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Α, για να στο βάλω. Ναι, βάλ το μου. Ακού. Έλα. Στο βάλα. Παίζει. Έτσι, 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 μπράβο. Να το ξαναβάλω από την αρχή. Ναι, βάλω το λεπτό. Έτσι, έτσι, έπεσε σε περίεργη στιγμή. Έτσι, έτσι, έτσι. Γεια σου, ρε Σπύρο. Τι κάνει ο Σπύρος? Έτσι. Άκου. Έλα, Γιώργη, ξαναήρθες πάλι στην απογευματινή ζώνη. Έτσι, 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 μπράβο. Τα φιλιά. Κορονοϊό. Από το όμορφο Κυβέρι. Μας κόλλησε. Σας ακούω, ακούστε. Ναι, και εμείς σε κλείσαμε τώρα, άντε, κορονοϊό. Έλα, δεν κουλάει από το ίντερνετ. Λοιπόν, καλησπέρα όμως και στη φίλη τη Βιβλία. Δεν έβαλε το χέρι του μπροστά, καλά. Έτσι την κάμερα μου ήρθε. Αυτός θα πάει ο επόμενος στην κάμερα, δεν ξέρω. Και έβαλε και τη Βιβλία μας τέλει ηχογραφημένο. Ναι, μισό λεπτό, πάρ' το. Στα Γιώργο, σήμερα είναι Προπαρασκευή. Άντε καλέ! Άντε καλέ! Για στείλτε ρε παιδιά μηνύματα ηχογραφημένα έτσι στο Viber. Στείλτε, στείλτε, θέλουμε κι άλλα, μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Θα σας πει ο Κώστας τα ωραία, τον τρόπο που γίνεται. Ποιο? Πώς σας στείλουν ηχογραφημένα. Α, πώς στέλνουν ηχογραφημένα. Πηγαίνετε στο. Παίρνετε το κινητό σας. Πηγαίνετε στο Viber, γράφετε πάνω 697-800-1048. Και κάτω-κάτω ανοίγετε το. Βγαίνει του σοκ τέλος πάντων το η σελίδα. Ναι. Και κάτω-κάτω δεξιά, αν δεν απατώμε. Στο δικό μου κινητό έτσι είναι. Έχει ένα ηχητικό, ένα μικροφωνάκι. Το πατάτε παρατεταμένα και λέτε αυτό που θέλετε και το στέλνετε. Στο 697-800-1048. Θα ήρθες πάλι στην απογευματινή ζώνη. Έτσι, 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 μπράβο. Εντάξει.
Σπύρο, μας έχεις δώσει απίστευτη χαρά σήμερα. Σπύρο, σε παρακαλώ να σου ζητήσω μια τεράστια χάρη. Μπορείς να ηχογραφείς ένα σκέτο έτσι, 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 να το βάζουμε ανάμεσα στα τράγωδια. Και θα βάζουμε το έτσι, 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 το δικό σου, το τα, 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 τα. Πλάκα, πλάκα το κάνουμε ένα remix το έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, κάντε ρε Σπύρο μια χάρη έτσι, το έτσι, 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 ωραίο περιποιημένο. Στείλτε το μας να το έχουμε και να κάνουμε διαγωνισμό μετά. Πόσες φορές ακούστηκε το έτσι, έτσι, έτσι στην εκπομπή. Α, ωραίο αυτό. Και αυτό που θα το. Και όποιο το πετύχει, κερδίζει ο Σπύρος ένα δώρο. Για το έτσι, έτσι. Λοιπόν, για πάμε όμως τώρα στα δικά μας παιδιά. 2-10-300-1048. Επικοινωνείτε μαζί μας, διότι έχουμε το αγαπημένο μας παιχνίδι. Εντάξει, ραδιόφωνο είμαστε, δεν πέτρα. Τραγούδια παίζουμε. Καλά έκανε. Λοιπόν, έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Έχουμε γράμμα τη αλφαβήτου, το φι. Να σας πω την αλήθεια, κάποιο γράμμα είπαμε χθες, αλλά ναι. Επειδή είμαστε τόφια και οι δύο, ο Κωστίκας και ο Γιωρίκας εδώ, τι λέει? Ψάχνατε το όνομα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ναι, το Ελπίδα, ρε, λόγω της Ελπίδας, το έψιλον, ρε, την καταιγίδα μου, ρε, που έρχεται. Αμά μου, ρε, Κώστα μου, και εσύ να τόσο το έχεις. Ποιο έχω τόσο? Τη μνήμη. Πόσο το έχει? Τόσο. Θα σκεφτώ και θα σου απαντήσω. 2-10. Είναι επειδή έχει κρύο. Τώρα θες να σηκωθώ πάνω και να βγάλω το χελονονιτζάκι που φοράω? Για βγάλω το, ρε. Τραβάνει η κάμερα. Γι' αυτό. 2-10-300-104-8. Όρσα κι εσύ. 2-10-300-104-8. Παίρνετε τηλέφωνο. Παίζετε με το γράμμα φι. Ναι, πόσο ακροατές θέλεις? Θέλω τρεις. Τρεις, ωραία. Τρεις. Ζήτατο. Θέλω τρεις. Τρία. Είναι τόσο και θέλει τρεις. Ελάτε, παιδιά. 2-10-300-104-8. Ελάτε να παίξουμε. Για ελάτε, παιδιά. 2-10-300-104-8. Παίζουμε με το φι. Τρεις ακροατές θέλουμε. Ο Κώστας τρεις ζήτησε. Άντρες, γυναίκες, παιδιά. Ελάτε να παίξουμε. Αλλά πώς παίζετε το παιχνίδι μας, το αγαπημένο αυτό, το καταλάβετε αμέσως τώρα, γιατί θα παίξει ο Κώστας πρώτος. Οκ. Okay. Λοιπόν, Κώστα μου, έχεις 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου. Παρακαλώ. Το φι εννοείται. Το φι για σένα. Φιερφυρίς. Ναι, κάπως έτσι. Φιφίκος. Φώκια. Μπράβο. Φάλαινα. Θες να μου απαντήσεις όλα αυτά? Ναι. Να σε ρωτήσω εγώ τώρα. Αυτό θα ήταν ωραίο. Να σου λέω εγώ λέξεις και εσύ να βρεις ερωτήσεις για αυτές τις λέξεις. Ωραία, για κάνε μου μία. Φά την μπαστούνη. Ταινία του Κωνσταντάρα. Να το. Πάρτα. Φάλαινα. Φάλαινα. Ζεις στη θάλασσα. Φόσκολος. Φόσκολος. Έχει γράψει λάμψη. Μελοδραμητικά. Λάμψη. Λάμψη. Αυτό θα ήταν ωραίο. Να είναι οι απαντήσεις και να βρεις ερωτήσεις, αλλά εμπνευσμένες ερωτήσεις από αυτές που σκέφτεσαι εσύ, που σκέφτεσαι τις απαντήσεις μετά. Αφήνω σε εσάς. Άμα θέλετε, πάρτε τηλέφωνο και κάντε μου ερωτήσεις, σας βρω εγώ το γράμμα. Πουλί. Από πού? Από πού δηλαδή. Ναι. Πουλί. Πουλί. Είναι μεγάλο μαύρο. Δεν είναι μόνο μαύρα τα πουλιά. Με λέγα για την καρακάξα. Για το κοράκι. Έχει διάφορα χρώματα. με λεμού, σε κόκκινο. Κοίταξε αυτό που θέμενα, ρε φίλε. Δηλαδή θα μου αλλάξει το παιχνίδι τώρα, θα καλακαθούμε. Συγγνώμη, ναι. Και δίπλα το αυγό. Αποφεύγει να παίξει. Όχι, όχι. Ωραία. Όχι. Λοιπόν, για να σε δω τώρα. Πάμε με το φι, παιδιά. Με το φι. Για να δούμε. Εσεί όσο μα ακούτε, πάρτε τηλέφωνο στο 2-10-300-104-8, παρακαλώ. Λοιπόν, Κώστα, τη βάζουμε στο στόμα και την παίζουμε. Από φι. Είναι το φι παίζουμε, τι να σου πω. Τη βάζουμε στο στόμα και την παίζουμε. Κάποιοι το ανάβουν για να στρίψουν. Φούσκα. Φούσκα κα. Δεν είναι. Πάμε. Έλα, κάποιοι το ανάβουν για να στρίψουν. Φλόγα. Ποια φλόγα, ρε φίλε, για να στρίψει, ρε. Φλάς. Φυτό τη θάλασσα. Φίκι. Ωραία. Βλέπουμε πολλού τέτοιου στο survivor. Είναι το Αιγίνη. Φιστίκι. Ωραία. Βλέπουμε πολλού τέτοιου στο survivor. Τη βάζει στο στόμα. Εντάξει. Τη βάζουμε στο στόμα και την παίζουμε. Εσύ τι βάζεις στο στόμα και την παίζεις, δηλαδή από φι. Φυσαρμόνικα. Τώρα το δικό στο μυαλό. Οργανωπαίκτη μου εσύ. Έπαιζα και μικρός γι' αυτό. Έπαιζες φυσαρμόνικα. Φυσαρούφα, ναι. Τράβα το, ναι. Καλησπέρα, Σταυρούλα. Γεια σας. Τι κάνεις, γεια σου, Σταυρούλα. Ευτυχώς που πήρες, γιατί δεν θέλω να βγει αυτή. Από το διπλανό δωμάτιο. Μπράβο, Σταυρούλα. Πάρτε κι εσείς κι άλλοι, κι άλλοι. Πάρτε, δεν θέλω να βγει αυτή σήμερα. Λοιπόν, Σταυρούλα, πού είσαι τώρα? Είμαι στο αυτοκίνητό μου. Στο αυτοκίνητό σου. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε με το φι? Πανέτοιμη. Πανέτοιμη. 30 δευτερόλεπτα και. Γιατί να χάσει? Δεν θα χάσει, θα σε βοηθήσω. Λοιπόν, εγώ όταν παίζω, εγώ δεν είμαι καλό. Όταν είναι να βοηθήσω του άλλου, θα βρει κόλλα. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Κάτι πολύ εύκολο για σένα, Σταυρούλα μου, και είμαι 100% σίγουρο ότι θα κερδίσει και θα βάζα και στοίχημα. Λοιπόν, 30 δευτερόλεπτα. Το παθαίνει μία έγκυο.
Αλεύρι που το κάνει μόνο του. Φετινή. Φουσκωμένη. Φαρίνα, καλέ. Φαρίνα. Είναι μια γεμάτη κοιλιά. Φουσκωμένη. Δεν σε άκουσα. Το κάνει μια τρόμπα. Φουσκώνει. Φουσκώνει αέρα. Δημιουργός, δημιουργείς με τις τσίχλες. Φούσκες. Για να δω εδώ, είμαστε με γεμάτη κοιλιά. Φουσκωμένη. Το παθαίνει μια έγκυος, το ίδιο είναι. Φούσκωμα. Ναι, έλα. Και τι παθαίνει μια έγκυος. Το ξέρα. Φουσκώνει και έγκυος, δεν πειράζει βρε Σταυρούλα μου, δεν πειράζει. Και όλα από φούσκωμα ήταν σήμερα, δηλαδή εύκολο ήταν η Σταυρούλα, έλα, σε παρακαλώ. Δεν μου άρεσε το φύ. Με ποιο θες να παίξεις. Άλλη φορά θα παίξουμε άλλο. Ωραία, θα πάρεις αύριο, θα πάρεις να σου πω, θα πάρεις στις 7 παρατέταρτο αύριο που θα παίξουμε με ποιο γράμμα θέλεις. Ποιο θέλεις. Με το γάμμα. Με το γάμμα. Πάλι το γάμμα. Παίξαμε χθες το γάμμα. Πάλι το γάμμα. Με το χ. Με το χ. Με το χ. Με ένα χ. Με τελειώνεις. Οκ, με το χ. Ωραία. Αύριο πάλι Σταυρούλα πάρε τηλεφωνάκι να παίξουμε με το χ αύριο. 7 παρατέταρτο, μην ξεχαστείς. Το δήλωσε η Σταυρούλα κατευθείαν. Οπότε πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. 2-10-300-1048. Για ελάτε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έλα. Τι είσαι, Νιώρα, τι. Έχει ένα τηλέφωνο εδώ, ανοίξτε το. Hello. Ναι, γεια σας. Ναι, γεια σου, φίλε μου. Το όνομά σου. Δημήτρης. Έλα, Δημήτρη μου, είσαι έτοιμος. Λέω, ναι. Έλα, θα σε βοηθήσω, Δημήτρη. Έλα, τότε. Περίμενε, Φωτεινή, περίμενε. Λοιπόν, για να δω εδώ. Λοιπόν, Δημήτρη, 30 δευτερόλεπτα για σένα, το γράμμα φι και πάμε. Ένα ζώο. Τα είπα πριν. Φώκια. Φώκια. Φώκια, έδωσε ο Θεός. Έχει η βασιλόπιτα. Λουρί. Ωραία, το παθαίνουν τα μαλλιά. Των γυναικών συνήθως. Από την υγρασία. Φαλάκρα. Σημείο του σώματος. Δεν άκουσα. Σημείο του σώματος. Ερωτικός ξηρός καρπός. Έλα. Το παθαίνουν. Φιστίκι. Αυτό το βρήκες. Λοιπόν, το παθαίνουν τα μαλλιά. Έλα. Φαλάκρα. Φαλάκρα, ναι. Α, δεν είναι φαλάκρα των γυναικών. Αλλά σημείο του σώματος δεν μας είπες. Δεν πειράζει, Δημήτρη μου. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, Δημήτρη. Αύριο πάρε και εσύ στις 7 παρα 10. Έχουμε το χ. Έχουμε το χ αύριο. Φωτεινή. Ορίστε. Γεια σου, Φωτεινή. Είσαι έτοιμη. Έτοιμη, ναι. Λοιπόν, ελπίζω να κερδίσει, να κερδίσει κανένα σήμερα. Λοιπόν, έχεις 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου, Φωτεινή μου, να μου απαντήσεις με το γράμμα φι. Είσαι έτοιμη. Ναι. Ωραία, αλλιώς υπό την κοπαγίδα. Πάτα. Ωραία, μας βοηθάει στο σκούπισμα. Ωραία. Με αυτό βάφονται τα κομάντο. Οι ειδικές δυνάμεις βάζουν στο πρόσωπο. Με αυτό βάφονται τα κομάντο. Φωμό. Ωραία, θέλουμε να βγούμε στην παραλία και να είμαστε Φράπες. Σε ποιο λέει η Θεοδωρίδου να ψάξει να τον βρει και αν τον βρει να τον εφέρει. Ωραία. Λοιπόν, και τι θέλουμε να βγούμε στην παραλία. Φρέσκι. Φέτες. Και φουλάρι, αγαπητέ. Θέλουμε να βγούμε στην παραλία και να είμαστε φέτες. Φέτες, φρέσκι, όλα τα άπα, δεν μ' ακούς. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, βρε Φωτεινή μου. Ναι, αλλά τραγούδισε το φεγγάρι. Για άμα το τραγουδήσεις λίγο όλο το ρεφρέν, θα πάρεις το δώρο σου. Φεγγάρι μου να φτιάξεις να τον βρει. Έλα. Και να του πεις. Όχι, όχι εσύ. Εντάξει, Φωτεινή, πάρε αύριο. Ούτε το τραγούδι δεν ξέρει, Φωτεινή. Πάρε αύριο να παίξει με το χ και εσύ, λοιπόν. Στις 7 παρα 5 εσύ. Μην μπερδευτείτε όλες τις γραμμές μαζί. Μαζεύουμε ακροατές για αύριο. Όπως καταλάβατε, αύριο έχουμε το χ. Το χ και η ρωτή. Να τη βγάλουμε και αυτή τώρα και την κρινιάζει και βάλει τα παράθυρα δίπλα. Άντε, έλα ρε Μαρία, έλα ρε Μαρία, να παίξουμε. Με τι θες να παίξεις εσύ. Με ό,τι έχεις. Δεν έχω. Έλα από εδώ, έλα από εδώ. Λοιπόν, άντε να παίξεις, άντε να παίξεις. Για να δω τι να σου βάλω, τι να σου βάλω. Και εκείνη με το ίδιο γράμμα θα παίξει. Δεν έχω, λέμε. Δεν έχει άλλο. Δεν έχει άλλο. Πάω να διαλέξω εγώ. Δεν έχω, αλλά φέρε ένα ο Κώστας. Είμαι, φέρνω ένα. Έλα σου πω, τόσο πολύ σ' αρέσει το παιχνίδι αυτό, Μαρία. Είμαι πολύ καλή. Και τι? Στο παιχνίδι. Κάτσε να δω τι μου έφερε, ποιο γράμμα μου έφερε. Το μη. Το μη. Όποιο βρήκα τώρα τράβηξα. Άξι, πολύ εύκολο. Λοιπόν, Μαρία μου, έχεις 30 δευτερόλεπτα. Τι θες να κερδίσεις? Αύξηση. Ωραία, κοίτα πώς θα γίνει όμως αυτό τώρα. Ο Γιώργος θα σου κάνει τις ερωτήσεις για να ανεβάσουμε το level. Θα σε σκοτώσω, ο Γιώργος θα σου κάνει τις ερωτήσεις. Ο Γιώργος θα σου. Καλά, πάρει και φάει φασολάδα. Ο Γιώργος θα σου κάνει ερωτήσεις και εγώ
θα τραγουδάω. Ό,τι μου έρχεται. Όχι, και ό,τι ακούει. Δεν θα ακούμε. Ό,τι ακούει. Όχι, φασαρία θα έχει. Κάτσε, για να με χάσει. 30 δευτερόλεπτα. Μείωση για να με χάσει. 30 δευτερόλεπτα για εσένα και έχει αύξηση από τον επόμενο χρόνο. Λοιπόν. χρόνο. Λοιπόν, το κάνει καθημερινά στο σπίτι σου. Μαλάξει. Μπράβο. Πολύ μικρό ψάρι. Μαριδάκι. Έχουν όλα τα τραγούδια. Έχει το στυλό. Μελάνι. Τον φωνάζεις να σου τη φτιάξει. Το αλλά μακάκα. Τελείωσα. Α, συγγνώμη. Τον φωνάζεις να σου, να σου τη φτιάξει, αλλά και να σου τραγουδήσει. Το μαρτάκι. να σου φτιάξω. Τι θες να σου φτιάξω, μάνα μου! Λοιπόν, τι θες να σου φτιάξω, μάνα μου! Ναι, αλλά. Έχασε! Όχι, δεν πειράζει, έχασε. Να μην πιάνετε το κουτσομπολιό, έχουν όλα τα τραγούδια, μελωδία, ευχαριστώ πολύ. Δεν πειράζει, θα σου φτιάξω εγώ. Γεια σου, Μαρία! Γεια σου, Μαρία! Ο καιρός από τον Κώστα Μαρτάκη. Η μέγιστη θερμοκρασία αύριο στην Αθήνα θα είναι στους 12 βαθμούς και θα τελειώσει η μέρα τους. Εκεί στην Αθήνα, στα βόρεια προάστια, ναι, στους 4 βαθμούς και ξεκινάει σιγά σιγά το φαινόμενο της Ελπινίκης, πώς τη λένε. Ελπίδας. Της Ελπίδας. Πίδα, πίδα. Τώρα γιατί το ονομάσαν Ελπίδα, ένας θεός ξέρει. Γιατί θα κάνει άλματα. Η Ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Ή θα μας πει. Η Χαλκίδα τέλος πάντων. Η μέγιστη θερμοκρασία αύριο θα είναι στους 15 βαθμούς, το πικ της ημέρας, αλλά θα έχει ηλιοφάνεια. Και θα τελειώσει η μέρα σας εδώ με 6 βαθμούς. Η αίσθηση θα είναι 3. Α, θα νιώθει, είναι 6 και θα νιώθουμε 3. Θα πρεστείτε, ναι. Ωραία. 5 ώρα το πρωί τι έχουμε. Αύριο 5 ώρα το πρωί 2 βαθμούς. Όπα, πριν. Αισθητή. Γιατί για αισθητή. Δύο η ώρα με 100% υγρασία, ένα μποφόρ, 3 χιλιόμετρα. Θα είναι κάτω και έρχεται από την Ανατολή. Νοτιοανατολικός. Νοτιοανατολικός, μάλιστα. Με περιορισμένη ορατότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα μου, για τον καιρό. Θεσσαλονίκη δεν την είπα. Α, συγγνώμη. Η μέγιστη θα είναι στου 7 και θα τελειώσει η μέρα του εκεί με 0, η αίσθηση θα είναι μείον 5. Μείον 5. Παιδιά, λίγο κρύο, λίγο υπομονή. Χουχουλιάστε τώρα το Σαββατοκύριακο. Είναι καιρό για 2, ξέρει τέτοια στι. Με τόσο μείον 6 που έλεγε και μείον 5 και μείον 15 και μείον 25. Αυτά θα σα τα πω. Έρχεται το Σάββατο στην Αθήνα, α πούμε. Αύριο. Ναι, που φτάνουμε στο Σάββατο μόνο, η αίσθηση θα είναι μείον 9. Μείον 9, στην Αθήνα. Ναι. Ωραία. Βόρεια προάστια. Δεν φτάνουν ούτε 2 ούτε 3. Μείον 2 είναι. Πάρτε, η αίσθηση θα είναι μείον 9. Πάρτε και αρκούδα αγκαλιά, πάρτε και. Άστο. Μία που έρχεται πολικό ψύχο, ρε παιδί μου, πολικό κρύο. Λέω και οι γυναίκες να αφήσουν τις τρίχες στα πόδια του. Όχι, έλεγα μήπως φάμε και σαμπολικές αρκούδες. Αλλά. Α, οκ, ναι, παϊδάκια, παιδιά, παϊδάκια. Βοηθάει. Και είναι δύο τύποι που λέτε καλά μου παιδιά και εκεί στο χωριό και συζητάνε μεταξύ του. Παϊδάκια. Εκεί, παϊδάκια. Εκεί τρώγανε τα παϊδάκια του οι τύποι εκεί στο χωριό και τρώγανε το παϊδί. Καπανδρίτη. Πάω μια μέρα. Τα έχω πάει όλα, ρε. Τα έχω γυρίσει όλα. Ένα στο τέρμα του δρόμου με ένα γωνιακό. Ναι, το χοντρό. Στο χοντρό, εκεί στο τζάκι. Δεν ξέρω εγώ τώρα. Τζάκι! Δεν ξέρω εγώ το παίδι. Οι χοντροί επικοινωνούν. Πάει το ανέκδοτο. Με τις ταβέρνες επικοινωνούν οι χοντροί. Συγγνώμη, συγγνώμη. Θα μου αφήσει να τελειώσει το ανέκδοτο. Πίνω νερό, πες το. Λοιπόν, είναι δύο τύποι καλή ώρα στο χοντρό και τρώνε. Σταμάτα. Λοιπόν, έχουν παραγγείλει τα παϊδάκια τους. Έχουν παραγγείλει τις σαλάτες που έρχονται εκεί σιγαβάθα την ωραία τεμπηρεποιημένη. Το ψωμί κομμένο σαν φρατζόλα τεράστια. Λοιπόν, κάποια στιγμή και συζητάνε μεταξύ του. Για το τζάκι, λες. Ναι, ρε. Λοιπόν, και ένα λέει ρε φίλε, ρε φίλε, του λέει τα άμαθε τι ρε. Ένα τύπο στο χωριό μα λέει εκεί και έχει 3 εκατομμύρια ευρώ. Έλα ρε! Έλα ρε, του λέει. Και πώ τα έκανε, ρε φίλε. Άκου να δει, του λέει. Είχε δύο κότε. Ξεκίνησε, λέει, με δύο κοτούλες. Πουλούσε τα αυγά που βγάζανε οι κοτούλες, καλή ώρα. Μετά που πουλούσε τα αυγά, πήρε άλλες δύο κοτούλες. Λοιπόν. Αγέλη κότες γίνανε. Πουλούσε, ρε παιδί μου, τα αυγά από τις τέσσερις κοτούλες. Μετά από λίγο καιρό, αφού πήρε κάποια χρήματα, πήρε άλλες δύο κοτούλες. Πόσες έχει φτάσει. 6 κοτούλες. 6 κοτούλες. Πουλούσε τα αυγουλάκια, μετά άρχισαν να πουλάει και τα πουλάκια. Α, ναι, κάνανε και πουλάκια οι κοτούλες. Μπράβο! Και μετά και μετά και μετά λέει ο άλλος και μετά. Μετά πέθανε ένα αστείο του και το άφησε 3 εκατομμύρια. Έτσι, 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 θα στεφάνω!
Λοιπόν, και άλλα μηνύματα. Θα το κάνουμε viral εμείς αυτό. Ναι, ναι, τώρα αυτό θα κατέβει, θα φτιαχτεί, θα μονταριστεί. Σπυρίδων. Σπυρίδων. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Viber στο 697-800-1048. Να μας στείλετε και τα δικά σας ηχητικά. Ποτέ δεν ξέρετε, μπορεί να τα έχουμε εδώ πέρα viral και να τα παίζουμε κάθε απόγευμα με τον Κώστα Μαρτάκη. Ναι, ρε παιδιά, στείλτε μηνύματα έτσι περίεργα, ωραία. Εμείς δεν έχετε καταλάβει εδώ πέρα. Δεν μας έχετε καταλάβει από την πρώτη φορά τότε. Ναι, τέτοια θέλουμε εμείς. Θέλουμε λίγο γιατί να σας πω την αλήθεια. Θα μιλήσω πρώτη φορά πολύ ειλικρινά. Να βάλω άλλο χαλί, περίμενε. Να βάλω ένα ωραίο. Και εγώ και ο Γιώργος, ναι, όπως έχετε καταλάβει, εσείς ξέρετε και τον Γιώργο ακόμα καλύτερα και από μένα, άμα δεν έχουμε έτσι πράγματα να συμβαίνουν γύρω μας περίεργα, αλόκοτα, απορριθμισμένα, όλα αυτά, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε 100%. Στο τέλος θα καταλήξουμε και θα είμαστε σαν τους ατέριαστους, να πούμε, στο Sky, που κάθονται εκεί πέρα και μιλάνε. Ξέρεις τι ωραία νούμερακια κάνουν οι ατέριαστοι στο Sky. Και εμείς είμαστε σχέτο νούμερα. Όχι, όχι, αυτοί ωραίοι είναι. Αλλά ενώ θα είμαστε σοβαροί, θα λέμε τα νέα μας, θα λέμε τα ζώδια, θα λέμε τα τέτοια, θα μιλάμε με εσάς. Το θέλετε εσείς αυτό? Δεν έχει νόημα. Εμείς θέλουμε από εσάς καινούργια πράγματα. Να μας λέτε ιδέες, να μας λέτε πράγματα, να μας λέτε. Κλείς το μικρόφωνο, σταμάτα να μιλάς και τέτοια. Καλά, τα δεχόμαστε. Εντάξει, okay, ναι. Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά τώρα. Αυτά τους λέω τόση ώρα και δεν μιλάμε σοβαρά, βαριούνται. Δεν θέλουμε σοβαρά, κύριε μου. Ωραία, πες μου λίγο, γιατί θα μιλήσουμε για την ερωτική μας ζωή. Αυτό είναι αστείο, πες το. Ανέκδοτο. Όχι, αλλά άκου τι γίνεται τώρα. Πώς θα καταλάβουμε από τον συνομιλητή μας αν έχει ολοκληρωμένη ερωτική ζωή? Γιατί έγινε μια έρευνα και ρωτήσανε πάρα πολλά πράγματα. Πώς θα καταλάβουμε. Ναι. Μια να ακούσω και για να καταλάβει ο κόσμος. Λοιπόν, πώς θα καταλάβουμε ότι έχουμε ερωτική ζωή με αυτόν που μιλάμε? Ή αν το κάνουμε εμείς. Μπορεί να το κάνουμε εμείς στους άλλους. Εγώ δηλαδή είσαι ο συνομιλητής μου. Μπράβο. Και από τη συζήτηση που συμβαίνει και ναι, την πηγαίνω κάπου, καταλαβαίνω αν εσύ κάνεις σεξ ή εγώ αν κάνω σεξ. Ή εμείς αν κάνουμε σεξ μαζί. Μαζί δεν κάνουμε. Δηλαδή. Και χωριά δεν μπορούμε. Ναι, δεν γίνεται. Με μπέρδεψε. Μιλάμε μεταξύ μας. Άσε με μένα, γιατί είμαστε εμείς είμαστε δύο αγόρια. Μιλάς με μία κοπέλα. Ωραία, μιλάμε με μία κοπέλα. Ναι. Αν κάνω κάτι συγκεκριμένο, ναι, θα πρέπει αυτή να καταλάβει ότι έχω ολοκληρωμένη ερωτική ζωή. Ότι είμαι με εμπειρία. Άρα είναι εμείς αντικατοπτρίζουμε από τη συζήτηση και από τις πράξεις μας, τις κινήσεις μας, στον άλλον τι είμαστε. Και ταυτόχρονα, αν το κάνει αυτή σε μένα, θα καταλάβω εγώ, καταλαβαίνω. Σε θέλει. Ότι με θέλει, ότι με ποθεί. Πάρτον! Γκόλι! Πάρτον! Δεν μιλάω με σκυλιά. Μιλάω μόνο με τον Όσκα. Ναι, αλλά τι είναι αυτό που θα δούμε στο διάλογο. Αν το ξέρω, δεν θα ήταν έρευνα. Αν το δούμε στο διάλογό μας ή το χρησιμοποιούμε πολύ συχνά, θα πρέπει αυτό να υποδηλώνει το χρήμα. Γλύψιμο χιλιών. Αυτό που έκανα και εγώ τώρα που έχουμε ξεραθεί. Πού θα το δει ο άλλος, αφού γράφεις? Τι γράφω? Α, εγώ νόμιζα τέτοια. Τα μηνύματα μιλάς εσύ. Τι να το κάνω εγώ με τα μηνύματα? Βάλ του και μια μελιτζάνα. Ναι, αλλά. Τα emoji αυτά. Μπράβο. Μπράβο, Κώστα! Βάλτε ένα ροδάκινο για ποπό! Μπράβο, Κώστα! Τα έχω δει, το έχω διαβάσει και εγώ αυτό. Όσο πιο πολλά emoji χρησιμοποιούμε την ώρα που κάνουμε διάλογο, αυτό δείχνει ότι είμαστε πολύ ερωτικοί άνθρωποι. Ότι θέλουμε τον έρωτα στη ζωή μας, ότι τον ποθούμε, το θέλουμε τώρα. Τώρα το καινούργιο ξέρεις ποιο είναι, που έχεις κάνει και δικό σου avatar και στέλνεις το δικό σου avatar με καρδούλες. Ναι, το είχα φτιάξει. Και το πέταξες, τι? Μαύρο έγινε. Μαύρο το έκανες? Τι να σου πω. Λοιπόν, όσο πιο πολλά emoji χρησιμοποιούμε. Κόλλησε εδώ με το μαύρο, του άρεσε. Μου άρεσε. Λοιπόν, γιατί τι χρώμα θα με έκανες? Κίτρινο. Γιατί κίτρινο? Όλοι κίτρινοι είμαστε, τι να σε κάνω? Ροζ. Μελαχρινός δεν είμαι. Σιγά μου, Μπάρμπι, και σε κάνω ροζ. Η Μπάρμπι είναι ξαφνιά, ρε. Αυτό εννοώ, ρε παιδί μου, μπέζ, συγγνώμη. Εσένα θα σε έκανα ανοιχτό χρώμο. Δηλαδή θα σε έκανα... Εγώ δεν είμαι ανοιχτόχρωμος, εγώ σαν την τζίλα είμαι. Ποια τσίλα, αγάπη, εγώ είμαι πιο σκούρος από σένα. Τι λες, μεγάλε, εγώ είμαι πιο μαύρος. Είσαι βλαμμένο. Εσύ είσαι βλαμμένο, δεν έχεις τον πατέρα μου. Έχεις το δικό μου. Όχι, τώρα θα ανεβάσουμε post στο. Τους πατεράδες μας. Τους πατεράδες μας. Σε τρώω. Όχι. Σε ωραία, τρώω. Πάμε να κάνουμε τώρα post στο Instagram. Όχι, δεν τον κάνω. Δεν τον ανεβάζω, δεν τον ανεβάζω. Όχι τον πατέρα, σε σένα. Με τον πατέρα, θα έχω στεναχωρηθεί. Γιατί στεναχωρηθεί? Κάτσε, δεν είχα Οικονομόπουλη, συγγνώμη λίγο. Γιατί είμαι πιο μαύρος, ε. Όχι, όχι, τώρα θα ανέβει γκάλο, παιδιά, στο Instagram του Σοκαφέ με 104,8. Μπείτε στο Instagram και ψηφίστε ποιος είναι πιο μελαχρινός, πιο μαύρος, πιο κατράμι, πιο πίσαο, πιο μαύρος, ταμ, 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 ταμ. Και εμένα δεν με λες άσπρο.
Σε σύγκριση με μένα σε έβαλα, δεν σε έβαλα σε σύγκριση με την Μπάρμπι ή τον. Εντάξει, δεν φταίω εγώ που σε γυφτούδι. Τα θέλει να τα πει. Τώρα, παιδιά, έχω πέρα την πλάκα. Τώρα, που λέμε ιστορίες ωραίες δικές μας, θα σας πω τώρα μια ωραία ιστορία. Κάποια στιγμή στο γυμνάσιο, εκεί περίπου, άφησα μακριά μαλλιά. Λοιπόν, είχαν φτάσει λίγο πιο κάτω από τους ώμους, αλλά επειδή είναι μπούκλα το μαλλί, μάζευε πάνω και γινόταν στρογγυλό. Ναι. Και το ένα καλοκαίρι. Γινόταν στρογγυλό. Στρογγυλό, ναι. Ένα καλοκαίρι που λέτε, έχω μαυρίσει, έχω γίνει κορμά, πίσα κατράμι. Έχει γίνει και η μπούκλα, έχει μαζέψει πάνω. Και με φωνάζαν τα μπτάκου. Έλα, γιατί. Γιατί με φωνάζαν τα μπτάκου, γιατί όχι, είμαι μαύρο. Γιατί έτσι δεν κρίμα είναι. Γιατί ρε φίλε, εντάξει, πλάκα κάναμε. Γιατί σαν δεν σου είχαν βγάλει ποτέ παρατσούκλι, δεν σου είχαν βγάλει. Στο σχολικά σου χρόνια, τι, μόνο Κώστα σε φωνάζανε. Κεν. Το γέμισε εδώ. Έχετε δει Κεν μαύρο. Όρτσα ρε, θα μου πεις μαύρο εμένα. Είναι πάλι. Θα γίνει άραγε καλά. Είναι τυχερός, έπεσε σε καλό γιατρό. Κάντε υπομονή και περιμένετε εδώ. Βλέπα τάκες τα μτάκλωση, έχω πεθάνει. Μπες μωρή καρκιολίνα μέσα, που έχεις το δράσος να με κοιτάς αντικριστά. Λοιπόν, ετοιμαστείτε όμως παιδιά να καλέσετε στο 2-10-300-1048. Η Γεωργίτσα έρχεται με άγριες διαθέσεις σήμερα που είναι προ-Παρασκευή. Εγώ θέλω, συγγνώμη που σου κόψα το προ-Παρασκευή, αλλά πάλι, θέλω φίλε, πραγματικά να πάρετε στο 2-10-300-104-8, ναι. Γιατί σήμερα τη Γεωργίτσα θα τη βάρω να πει ζώδια, αλλά τις έχω και τα πέντε περίεργα, τα πιο περίεργα πράγματα τέλος πάντων, που δεν ήξερες για το ζώδιό σου. Όποιος βγει στον αέρα, ό,τι ζώδιο είναι, θα μας το πει η Γεωργίτσα. Α, θα του λέει πράγματα που δεν ήξερε για το ζώδιο. Θα πει σίγουρα το δικό μου ζώδιο. Το δικό μου σίγουρα. Θα πει το δικό σου ζώδιο. Είναι και το δικό της κιόλας. Θα πει το δικό της ζώδιο και θα πει και όποιος βγει στη γραμμή. Ωραία, παιδιά, οπότε. Τα έχω διαβάσει, έχω πεθάνει στα γέλια μόνος μου. Παιδιά, πάρτε τηλέφωνο στο 2-10-300-104-8. Θα πάθετε σοκ. Μην μιλάς εσύ. Σα αρέσει. Τες τον Ταρζάν σου. Όλοι θέλουμε το μαστορά μας, πώς να το κάνουμε αυτό. Θες να κάνεις την Τζέιν. Μέχρι τώρα μόνο τη μέρη μου έχω καταφέρει. Είναι εδώ η Γεωργίτσα, παιδιά. Είναι εδώ η Γεωργίτσα για εσάς. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είσαστε, πώς περάσατε στη σημερινή μέρα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Εσύ είσαι και τυχερούλης. Κάνει κρύο. Γιατί? Αχ, έλα σπίτι μου. Να έρθω σπίτι σου. Έβαλα τέτοιο σήμερα, πώς το λένε. Κουμπτέλ. Όχι, έβαλα πετρέλαιο. Έβαλες πετρέλαιο. Πω, από πού έχει πάει το πετρέλαιο. Σε σένα θα έρθω σίγουρα. 30 ευρώ έβαλα. Θα πάρω και τον Γιώργο. 30 ευρώ έβαλες. Ναι. Τι σε μια κεροζάν που μηχανάκι. Έχω. Θα βρωμάει πετρέλαιο το σπίτι. Κεροζάν γλυκιά μου, πώς το λέγει η διαφήμιση, δεν θυμάμαι. Κεροζάν γλυκιά μου, γαρδιά μου. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα σας φέρουν τα ζώδια. Σήμερα τα ζώδια πως δεν τα ξέρατε ποτέ. Πράγματα που δεν ξέρατε για τον εαυτό σας. Εσύ Κώστα τα διάβασες, το είδα. Εγώ τα διάβασα. Θα ήθελα να τα πεις όμως για τους διδήμους, επειδή είμαι ένας εκπρόσωπος των διδήμων. Θα ήθελα να τα πεις να τα ακούσει και ο κόσμος. Μάλιστα. Κάτσε, έχουμε και γραμμή. Καλησπέρα. 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 Ναι, καλησπέρα, το όνομά σου. Στέφανος. Έλα, βρε Στέφανε. Γεια σου, Στέφανε. Όλα καλά, εδώ σπίτι. Εκεί σπίτι, ασχολείσαι με τα ζώδια από ό,τι κατάλαβα για να πάρεις τηλέφωνο, ναι, βασικά ακούω και το πρωί λίγο Άσια, οπότε. Α, ακούς και την Άσια. Πέφτει μέσα. Ναι, τη Ρουφιάνα. Σε μένα. Δεν έχει κατακούσει. Σ' αρέσει και λίγο η Γεωργίτσα. Σ' ακούω έτσι λίγο τη φωνή σου. Είναι σταντική τώρα που μιλάς με τη Γεωργίτσα. Εγώ μπορώ να φύγω άμα σας ενοχλώ. Είναι λίγο. Βασικά πριν από λίγο ξύπνησα και λέω εντάξει. Πρέπει να κάνω. Είσαι μόνος. Εγώ θα σταματάω να μιλάω. Σας αφήνω μόνος. Ναι, μόνος. Όχι μόνος τώρα γενικά. Ναι, και γενικά μόνο. Αχ, αγάπη μου, για πες μου λίγο τα χαρακτηριστικά σου. Πώς είσαι, ψηλός, μελαχρινός, γεροδεμένος. Άστο να φωναγελάει, μην την σημασία. Ζηλεύει. Λοιπόν, είμαι 27. 27. Μελαχρινός. Ζώδια θα λέγαμε. Περίμενε.
Πόσο ύψος έχεις? Ύψος 1,77 εγώ λέω. Κοντύτερο με λένε οι φίλοι μου. Α, και εμένα τα ίδια μου λένε. Και εγώ τους λέω είμαι 1,69 και όλοι μου λένε 1,30. Δεν πειράζει. Με τα χέρια στην ανάταση. Α, και πόσο χρόνο είπαμε ότι είσαι? Είναι κρυός. Είσαι κρυός, δεν μ' αρέσει. Γεια. Α, τώρα μου το χάλασες. Γιατί ρε φίλε, είχα φτιαχτεί τόση ώρα. Και τον έκλεισε τον άνθρωπο. Όταν έκλεισα λοιπόν. Είσαι κρυαράκι. Είναι, το είπαμε, είναι κρυαράκι. Ωραία. Θες να ακούσεις? Ναι, ναι, εννοείται. Α, εσύ με περιμένει, λοιπόν, με άκου, λοιπόν. Όταν ένας κρύος πληγωθεί, δεν θα σου ξαναμιλήσει ποτέ. Θα σε πατήσει κάτω, θα σου βγάλει το μάτι. Γι' αυτό πρόσεχε. Ο κρύος έχει τρελό χιούμορ σε ειδικές περιπτώσεις. Μόνο όταν είναι με τους καλύτερους του φίλους. Mm. Ο κρύος βαριέται εύκολα. Θέλει όλοι εκπλήξεις να του κάνεις. Να σκάσει τη μία με ζαρτιέρα, την άλλη με γελεμπία. Τη μία γυμνή, την άλλη με τρίχα. Ο κρύος έχει πάντα δίκιο, μα πάντα, δεν δέχεται αντιρρήσεις έτσι. Νόμος. Που τα ξέρω, Ρουφιάνα. Η τέλεια γυναίκα είναι κρύος, να είναι κρυαρίνα, δασκάλα και πορνοστάρ. Αυτή θα σου άρεσε εγώ, ένα πράγμα σαν και εμένα ένα πράγμα. Έπεσα μέσα. Εσύ κρύος είσαι, Γεωργίτσα. Όχι, αλλά θα ήθελα. Άντε φιλιά, ελπίζω να πέσαμε μέσα. Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε και το δικό σας ζώδιο, 2-10-300-1048. Κράτα το άνθρωπο το τηλέφωνο, σε βλέπω και σένα μόνη. Το έχω εδώ, ναι, σε καλά τώρα. Μαζί μας σταθούμε τώρα με τα χιόνια. Πες μία και τους διδύμους. Λοιπόν, δίδυμος το διδυμάκι, για να δούμε το διδυμάκι. Ένας δίδυμος νευριάζει πάρα πολύ εύκολα. Ναι. Και άμα τον ευρεάσουν την έβαψε, το κρατάει μανιάτικο. Δεν είναι από τη μανή, είναι, δεν είναι, θα σου κρατήσει. Ανάλογα, εντάξει. Ναι. Όχι, από πίσω, στο πίσω μέρος του μυαλού του θα σου την καρφώσει, θα το φυλάει, θα την έχει εκεί. Θες να σου απαντάω σε αυτά που λες? Άμα πέφτω έξω να μου λες. Όχι, δεν πέφτεις έξω. Μέσα πέφτω. Μέσα πέφτεις. Αλλά όταν έρθει η στιγμή να στη φυλάξω, να στην κεράσω πίσω, έχω βαρεθεί. Ναι, καλά, εντάξει, θα την κεράσεις πίσω σε 3 δευτερόλεπτα και μετά θα βαρεθείς. Λοιπόν, οι δίδυμοι έχουν πάρα πολύ χιούμορ. Έχουμε. Πάρα πολύ. Έχουμε, πανάθεμά μας. Σε τέτοιο σημείο που έχεις βαρεθεί τη ζωή σου. Ναι, και εγώ γελάω πια με τον εαυτό μου. Γι' αυτό κάναμε 2 ώρες. Γιατί παραπάνω δεν σηκώνει. Οι δίδυμοι μπορεί να είναι πιστοί στις σχέσεις και στις φιλίες τους, αλλά όταν πληγωθούν δεν δίνουν εύκολα δεύτερη ευκαιρία. Με τίποτα. Όχι. Όταν μπαίνει χ, τελειώνει. Τελειώνει. Αν και νομίζει ότι ένας δίδυμος μιλάει πολύ, στην πραγματικότητα είναι πολύ ντροπαλό ζώδιο. Συμφωνώ σε αυτό και εσύ ντροπαλούλης είσαι. Είμαι ντροπαλό. Εντάξει. Είναι μέχρι να πάρεις αέρα. Ναι. Άμα του δώσετε. Μ' αρέσει να μιλάω, ρε παιδί μου. Άμα του δώσετε αέρα, μην πω καλύτερα τι σκέφτομαι. Ναι. Ένας δίδυμος ποτέ δεν αργεί. Πάντα οι άλλοι πάνε νωρίτερα. Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ ποτέ δεν έχω αργήσει. Ποτέ. Θυμάμαι όταν είχαμε ραντεβού εκεί στους Friends. Όχι, εκεί έφταγα, γιατί εδώ στην εκπομπή δεν θυμάσαι. Πόσες φορές ο Καγκουμπίνης ο Γιώργος έχει ξεκινήσει. Αυτός τι με νοιάζει, εγώ μιλάω για μένα. Αυτός χαίστηκα. Πες και του Γιώργου τώρα το ζώδιο. Ωραία, οι σκορπιοί, για να δούμε. Καλογραμμωμένος. Καλογυμνασμένε, καλογραμμωμένε σκορπιέ μου. Όχι, μερό. Σαν την καινούργια. Σαν την καινούργια. Ναι. Καλογυμνασμένε, καλογραμμωμένε σκορπιέ. Όταν είναι σκορπιό, ερωτεύεται. Λοιπόν, ερωτεύεται αληθινά. Ναι. Αλλά σπάνια ερωτεύεται. Ναι. Πρέπει. Είναι λίγο Χίτλερ. Πρέπει να είσαι υπερβολικά τυχαίος για να σε ερωτευτεί ένα σκορπιός. Αυτό είναι και ποίημα. Α, μου αρέσει. Κάτσε να το κάνω ποίημα. Συγγνώμη. Πες το. Πρέπει να είσαι τυχαίος για να σε ερωτευτεί ένα σκορπιός. Ναι. Οι γυναίκες σκορπιοί είναι δεκτικές με τα συνεργαζήματά τους. Μετά? Συνεργαζήματά τους. Οι σκορπιοί απεχθάνονται τις πολλές ερωτήσεις. Συμφωνώ. Σκάσε ρε. Ένα έμεινε. Ένα κοινό έχετε με τον σκορπιό εσείς οι δίδυμοι. Ναι, τι? Είναι και ο σκορπιός δεν τροπαλός. Ναι. Με ανθρώπους που δεν ξέρει. Αλλά πολύ ανοιχτός με φίλους του. Συμφωνώ απόλυτα. Φίλοι. Του καρκροφίλοι. Λοιπόν, αυτά μόνο ένας πήρε τηλέφωνο. Τα υπόλοιπα, άμα θέλετε, αύριο. Να σου ζητήσω. Έλα, ζήτα. Κώστα, τι λέει, Κώστα, κράτα του στο φανάρι. Ναι, να σου ζητήσω να πεις. Άντε, ένα ακόμα, άντε.
Επειδή είμαι στις καλές μου και δεν με πας εσύ σπίτι. Να πει, ωραία, να πεις. Να πεις. Πες μου, έχεις κανένα φίλο, καμιά φίλη που θες να μάθεις. Υδροχό, πες. Τη μάνα μου. Και η δικιά μου. Και... να κάνουν παρέα, παίζει μπιρίμπα. Και η δικιά σου. Ναι, και του Γιώργου. Ναι, ναι. Καλά, η δικιά μου είναι τυποθάνατη. Τη βγάζετε, τη βγάζετε 22. Για πες. Λοιπόν, ξέρει μπιρίμπα η μάνα σου. Ναι, νομίζω ναι. Να κάνουν παρέα. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, οι υδροχόοι τώρα και κλείνουμε εδώ πέρα, παιδιά. Ναι, ναι. Οι υδροχόοι μπορούν να σε βοηθήσουν στα προβλήματά σου. Ούτε καν. Λοιπόν, ο υδροχός κολλάει πολύ εύκολα σε μία σχέση. Μία που θα μπει και μία που δεν θα μπορεί να βγει με τίποτα. Ο υδροχός έχει νεύρα περίπου το δευτερόλεπτο 1500-1000 νεύρα σε 3 δευτερόλεπτα, έτσι για να περνάει η ώρα. Ο υδροχός είναι πολύ δυναμικό ζώδιο, αλλά μην μπλέξει μαζί του γιατί σου πα τα νεύρα. Ναι. Και στους υδροχόους δεν αρέσει να κάνουν παρέα με ανασφαλείς ανθρώπους. Τι, πώς τα βλέπεις τα, είναι η μάνα σου ή δεν είναι? Εντάξει. Η δικιά μου δεν είναι. Ναι, δεν πολύ μοιάζει. Ωραία, κάτσε να πω άλλον τότε. Από τον τοξότη. Πες το τοξότη, ναι. Ωραία, ένας τοξότης. Θα τα πεις όλα σε λίγο. Όχι, αυτό. Έλα, έχουμε χρόνο. Τελειώνω τώρα. Δεν παρακαλώ. Σε λίγο, τελείω. Κράτα τα. Είπαμε, ζήτησες να πάρουμε τηλέφωνο. Δεν πήρε κανένα. Ο τοξότης. Έλα, πάρτε, σας παρακαλώ, ένα τηλεφωνάκι. Να πείτε τον τοξότη και μετά θέλω ένα τηλέφωνο. Ένα ζυγό θέλω. Λοιπόν, ο τοξότης ξέρει να περνάει πολύ καλά, λέμε τώρα, αλλά πάντα βάζει όρια. Δηλαδή, εκεί που θα περάσει καλά, γυρνάει σπίτι του. Ναι. Ένας τοξότης μπορεί να αλλάξει τα σχέδιά του στην τελευταία στιγμή. Για να μείνει σπίτι. Ναι. Αλλιώς δεν τα αλλάζει. Ο τοξότης είναι παιδί της πλάκας. Παιδί της παρέας, σαν το κρασί. Έτσι. Αλλά σου. Γιώργητσα, τι εγκαπνίζει. Έκανα κεράνι πριν. Παπαστράτο τον καπνιζόν. Μη φτύσεις μόνο. Ο τοξότης έχει όλη την καλή διάθεση να συγχωρέσει κάποιον, απλά δεν το κάνει. Ναι. Δεν θα μάθεις ποτέ πραγματικά τι σκέφτεται ένας τοξότης. Ο τοξότης ξεκόβει μια για πάντα. Τα λες για τον τοξότη μέχρι να πάρει κάποιος. Άμα θέλει. Και τελείωσα εδώ. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Έλα. Αύριο οι υπόλοιποι δηλώστε τη συμμετοχή σας στον Κώστα Μαρτάκη. Τους έχεις κρατήσει. Εγώ δεν τους κράτησα τώρα. Τους έχω κρατημένους όλους. Τους έχεις κρατημένους. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν για σήμερα. Αλήθεια. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Γεωργίτσα, θες να κλείσεις εσύ την εκπομπή μόλις σου με μια αφιέρωση. Κάτι να τους πεις στον κόσμο μας, στους φίλους μας. Θέλω να πω στο φίλο μας που πήρε πριν τηλέφωνο. Δημήτρη το λέγανε. Δεν θυμάμαι. Κώστα το λέγανε. Δεν θυμάμαι. Αγαπημένε φίλε, την πάτησες τώρα. Σε ερωτεύτηκα. Ναι. Ελπίζω να έχεις και καλοριφέρ γιατί κρυώνω. Είμαι κρυουλιάρα. Θα σου έρθω σύντομα στην αγκαλιά σου. Ερωτεύτηκα τη φωνή σου. Αν μας ακούει, μπορεί να ξαναπάρει λίγο. Ήταν ωραίο αυτό το τέτοιο. Ήταν πολύ ωραίο αυτό το παιχνίδι τώρα μεταξύ σας. Είναι ενδιαφέρον. Αύριο αγάπη μου πάρε με τηλέφωνο. Να πάρεις τηλέφωνο, δεν θυμάμαι το όνομα. Ναι. Να πάρει. Κάτσε γιατί το έχω ανοιχτό. Να πάρει τηλέφωνο γύρω στις. Όχι, 8 παρατέταρτο. Να με πάρεις, να σε περιμένω. Όχι εγώ. Στον Κώστα, Στέφανος. Ο Στέφανος να πάρει αύριο στις 8 παρατέταρτο. Σε περιμένω, αγάπη μου. Δεν θα πούμε τίποτα αύριο. Φτιάξει... Εσύ θα έρθεις να μιλήσεις με τον Στέφανο. Θα έχω φτιάξει και γιουβαρλάκια. Γιώργος και Κώστας. Σοκ FM 104,8. Προσοχή, προσοχή, παρακαλώ, παρακαλώ. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, Γιώργος και Κώστας. Πάμε! Σαν ανέκδοτο ακούγεται αυτό. Είναι ο Γιωρίκας και ο Κωστίκας. Με κάνουν να ξεχνάω όλα μου τα προβλήματα. Τρελαίνομαι να σας ακούω. Θα φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα. Να έδωσα 3.500 δανεικά σε ένα φίλο να κάνει πλαστική και τώρα δεν ξέρω ποιος είναι. Γιώργος και Κώστας. Η αδελφή μου σας ακούει κάθε μέρα. Ή τουλάχιστον η αδελφή σου έχει γούστο γιατί εσύ δεν μας ακούς. Εσύ γιατί δεν γελάς. Με λέει η γυναίκα μου γερότη. Γερότη σε λέει. Πέσεις άμα πας με ένα πιπίνι θα ξανανιώσεις. Γιώργος Καρτελιάς, Κώστας Μαρτάκης. Για σένα, Κώστα. Ναι. Έχω δει στον κρεμό. Πέσε. Ρε, ανοίξε το μικρόφωνο. Χτυπάει καρδιά μου δυνατά. Τα 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 τα. Και το κορμί μου σε ζητά. Τα 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 τα. Θέλω τα βράδια μας καλά. Τα τα τα. Χτυπάει καρδιά μου δυνατά. Τα τα τα. Παρασκευή. Και το κορμί
Καλά, μην γίνεσαι και πολύ. Δεν είναι ότι θα βγούμε έξω. Θα ρίξει κάτι χιόνια. Όλοι κλεισμένοι μέσα. Θα... Γιατί είναι, εντάξει. Έτσι όπω το λες, λες και ήρθε η Παρασκευή, παιδιά, να βγούμε να πάμε στα μπουζούκια. Τίποτα δεν λειτουργεί, όλα κλειστά είναι. Καταρχά, τα μπουζούκια είναι κλειστά. Δεύτερον, θα γίνει χαμό από χιόνια. Τίποτα δεν θα γίνει. Θα πάμε στοίχημα. Εδώ είμαι, εδώ είσαι. Τη Δευτέρα δεν ξέρω ποιο θα. Ούτε εγώ ξέρω με τα χιόνια που θα ρίξει. Αλλά τέλος πάντων. Έλα ρε, εσύ τόσο πολύ. Νομίζω ότι μιλάμε πάρα πολύ. Λέμε και στο τέλος. Είδα τη Σούζη πάλι σήμερα. Ναι, τι θέλει η Σούζη. Η Σούζη πάλι σήμερα είπε. Ό,τι είχε γίνει πέρσι. Ότι θα χιονίσει και στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, και στο Χαϊδάρι είπανε και στο Χαλάνδρι. Είπαν ειδικά λέει στο κάτω Χαλάνδρι. Λέει θα γίνει μακελιό. Ναι, τα είδα, ωραία. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Συγγνώμη, παιδιά, δεν ξέρω αν πιστεύετε ή δεν πιστεύετε. Νομίζω ότι θα ρίξει ένα χιονάκι, ωραία κτλ. Αλλά δεν θα γίνει ο αποκλεισμό του αποκλεισμού. Καλά, δεν είπαμε, παιδί μου, ότι θα. Το έχουμε κάνει, λες και είναι. Θα έρθει η Δευτέρα παρουσία. Όχι, είθε χιόνι, το να αποκλειστούμε και τέτοια. Εδώ στη Μαλακάσα μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Σε μένα στο Διόνυσο μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Στα ορεινά μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Έτσι κι αλλιώς. Σε αυτά που έχει και όταν δεν χιονίζει πουθενά αλλού, χιονίζει μόνο εκεί. Εντάξει. Αλλά το ότι θα έχει. Η αίσθηση τη παγωνιά θα είναι με μείον 15 και μείον 11 και μείον 9. Το κρύο δεν μιλάει για το κρύο. Αυτό κρύο. Θα ισχύει. Κρύο. Αγκαλιά με το ψυγείο. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Σοκαφέ με 104,8. Κώστας Μαρτάκης. Γιώργος Καρτελιάς και θα πω καιρό μόνο Αθήνα και Χαλκίδα σήμερα. Γιατί? Θα τα πάω αναλυτικά για το Σαββατοκύριακο. Ωραία, για πάμε. Από τώρα. Από τούδε. Τούδε. Κοιτάξτε να δείτε πώς πάει. Σήμερα τη μέρα μας στην Αθήνα θα την τελειώσουμε με 9 βαθμούς. Όχι, θέλω να μου την πεις πιο ποιητικά. Σήμερα, το σήμερα ημέρα θα τελειώσει με 9 βαθμούς. Το σήμερα θα τελειώσει σήμερα. Το σήμερα. Συνέχισε ποιητή η φανφάρα. Αύριο Σάββατο. Ω, δεν μου αρέσει, με το σεξουαλικό μου αρέσει. Το σεξουαλικό, ωραία. Ναι, αυτό περίμενε, το σεξ. Περίμενε να βρω το σεξι μου, το κερατό μου, το τράγιο. Περίμενε. Η άλλη, γιατί κάνει έτσι. Δεν τη αρέσει το σεξι. Θε σεξι. Τι δεν τη αρέσει. Πιάζει λίγο μεγδαλόγα, λε ή κάτσε η φρόνημα. Αύριο Σάββατο. Ξημερώματα δηλαδή θα έχει 7 βαθμούς. Στις 5 η ώρα το πρωί θα έχει 1 βαθμό η αίσθηση. Θα λέει, όχι, θα έχει 5 βαθμούς. Η αίσθηση θα είναι 1. Και θα έχει ασθενή βροχή. Στις 8 η ώρα η θερμοκρασία θα είναι στους 4 βαθμούς. Και η αίσθηση θα είναι μείον 1. Και θα ξεκινήσει. Δώστα Γιώργο. Το χιονό νερό. Στις 11 η ώρα θα έχει 5 βαθμούς. Και η αίσθηση θα είναι 1 βαθμός με λίγη συννεφιά. Μέχρι εκεί θα πω. Στη Χαλκίδα. Σήμερα θα τελειώσουμε με 5 βαθμούς και θα έχει αρκετή συννεφιά. Αύριο Σάββατο, φύγε διαφήμιση. Αύριο Σάββατο στα ξημερώματα δηλαδή θα έχει 5 βαθμούς, η αίσθηση θα είναι 2 και θα έχει ασθενή βροχή. Στις 5 το πρωί θα έχει 4 βαθμούς, η αίσθηση θα είναι 0 και θα έχει πολύ βροχή. Και στις 8 η ώρα το πρωί θα ξυπνήσουμε εδώ στη Χαλκίδα με 3 βαθμούς. Η θερμοκρασία θα είναι. Ιωνένα και θα έχει χιονό νερό. Αυτό είναι πιο ποιητικό, ρε. Όχι, είναι λίγο από το υπερπέραν. Λοιπόν, χρόνια πολλά και στην Αγνή, στον Μάξιμο και στον Πάτροκλο που γιορτάζουν σήμερα. Πάτροκλο, ναι, Μάξιμο. Ναι, ναι. Μάξιμο, εγώ όταν θα κάνω πρώτα ο Θεό γιο. Ναι. Μάξιμο θέλω να τον βγάλω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα σου γνωρίσω ότι το γιο τη κουμπάρα μου, ο οποίο είναι. Ωραίο Μάξιμο, το χρόνια Μάξιμο. Πολλά. Χρόνια πολλά. Εσύ χρόνια τι θέλει, τι κάνει έτσι. Σ' αρέσει το Μάξιμο. Όχι. Η Αθηνά Οικονομάκου δεν λέει το παιδί της Μάξιμο. Πού να ξέρω τώρα, ξέρω όλο το Θόη. Για να το λες εσύ, έτσι ήταν. Όλη μέρα στα παιδικά είναι από τη ζωή. Έχεις εσύ ή παρακολουθείς τον παιδί, πώς λένε τα ιδιάσιμοι τα παιδιά τους. Showbiz μόνο. Εσύ παιδί έχεις. Παιδί, εγώ είμαι παιδί καλέ. Εσύ γεια καλέ, πάντα χρόνο αν είσαι εσύ που είσαι παιδί. Τι όνομα θα δώσει το παιδί σου. Θρασίβουλο. Άγνωστο. Το μπαμπά σου. Αγνώστο πατρός μπορεί να είναι, λέει. Αγνώστο. Γελάσαμε. Πάρα πολύ καλό. Πολύ καλό. Μ' άρεσε. Ξεκινήσαμε. Αμυγδαλόγαλο. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε κάνει ένα θέμα απότομα, τώρα. Πολύ απότομα, καλέ. Γιατί σκέφτομαι γιατί εδώ τώρα. Πέρα κλαίμε. Παιδιά, κάθονται τώρα με την Ειρήνη, η πρωινή. Λοιπόν, η Ειρήνη. Είναι η πρωινή. Η πρωινή τύπησα.
Α, η Ειρήνη Στούπα, παρακαλώ. Ακολουθήσετε και στο Instagram. Ναι, ναι, ναι. Είναι μόνη ελεύθερη. Της ψάχνεις γαμπρό. Και έχει στραβό λαβύρινθο. Λοιπόν, γαμπρό. Με αυτά που λες, άμα της ψάχνεις γαμπρό και της λες ότι έχει στραβό λαβύρινθο, θα την πάρει κανείς. Κάτσε, συγγνώμη. Εγώ να ξέρει ο κόσμος ότι δίνω προβληματικό μοντέλο. Το έχει πάει ο μπαμπά στο σερβις εκεί και έχει δώσει κόσμο τα λεφτά. Τίποτα αυτό. Δεν καταλαβαίνει Χριστό. Μην έρθουνε μετά και μου πούνε αυτό. Α, μετά την απομάκρυνση του ταμείου δεν είναι πρόβλημα να γνωρίζετε. Τι άρεσε. Λοιπόν, καθ' όλη τη διάρκεια που ακούσατε τώρα δύο τραγούδια, ήταν συγκεκριμένος ο λόγος. Καθόταν ο ένας και έκλαιγε. Έκλαιγε η Ειρήνη, έλεγε μπορώ να κλάψω και το έκανε, έκλαψε. Και λέγε Κώστας και εγώ μπορώ να κλάψω. Και κλαίγανε και οι δύο. Εσύ ανέρθητος, γαϊδούρι. Εγώ να κλάσω λίγο μπορώ. Τι? Μπορείτε να μου το κάνετε, να μου το κάνετε ζωντανά λίγο. Το είπε στον αέρα. Ναι, το είπα. Μπορώ να κλάψω λίγο. Όχι, φεύγω και τη μύριση. Έλα, μωρά, βλακίες τώρα. Έλα, για, κλάψε λίγο. Δηλαδή, τι να κλάψω τώρα, έτσι. Βοηθήστε με να κλάψω κι εγώ. Δηλαδή, πώς το κάνετε. Τα tips για να κλαις. Ναι, και παιδιά, άμα μπορείτε να κλάψετε, πάρτε μας τηλέφωνο στο 210-300-1048, αν το έχετε έτσι ευκολάκι. Δείξτε μας ένα δάκρυ. Κάντε μια selfie με ένα δάκρυ στο μάτι. Θα ακούσουμε τη μίξα που τρέχει. Δηλαδή, σε παρακαλώ, ελληνικό ραδιόφωνο, μίξες, κλανιές, δηλαδή, τα έχεις πει όλα σήμερα. Τι είπα, μωρέ. Κλανιές και μίξες, τι άλλο θες να πεις δηλαδή. Τι, άρα δεν είπα τίποτα ακόμα. Πια. Τίποτα δεν είπα ακόμα. 2, 10, 300 και 148, δείξε μας τον τρόπο ρε Κώστα, πώς κλαίνε. Τώρα τραβάει και η κάμερα, το δείτε και σε βίντεο ναι, αύριο. Τίποτα, σκέφτεσαι, αφήνεις τα μάτια σου ανοιχτά. Τενταρέντα. Ναι, τα τεντάρεις και δεν τα κλείνεις καθόλου όμως. Μόλις αρχίζει και σε τσούζει και σε γαργαλάει, τα κρατάς, τα κρατάς, τα κρατάς. Τα κρατάω, τα κρατάω. Κράτα, τα κρατά, τα κρατά, τα κρατά, 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 μην το κλείνεις, μην το κλείνεις, να και εγώ τώρα. Τα κλείσες, εσύ τα κλείσες. Γιατί κρατάμε το στόμα ανοιχτό. Έκλαψε πιο γρήγορα όμως ο. Έκλαψε, ρε. Εσύ δεν έκλαψες. Όχι. Τα κρατάς σε σημείο. Σόπα. Έχω τον Γιώργο από τον αντίπο, δεν το πιστεύω. Πάρε χαρτί. Και αυτή έκλαψε. Ρε πάτε καλά. Είναι κόμπο. Μα άμα αφήσεις τα μάτια σου ανοιχτά, θα σε κλάψεις κι εσύ. Θα σε κλάψεις. Θα σε κλάψουμε. Εντάξει, παιδιά, από ό,τι καταλάβατε, σήμερα με κλαίνε εδώ. Έλα, ας τα μάτια σου ανοιχτά. Τα άφησα, ρε φίλε. Μην τα κλείνεις, ρε αγόρι μου όμως. Ανοιχτά σου λέμε. Ωραία, περίμενα, τα κρατάω. Εκεί, κράτα τα, κράτα. Μην τα κλείνεις. Μην τα κλείνεις, ούτε έτσι. Πολύ αέρα. Όχι, έτσι, εκεί, κάτσε εκεί, κάτσε εκεί. Κρακάθομαι. Τι φύσα. Μην τα κλείνεις, ρε. Φύσα, Κώστα, φύσα. Φύσα, φύσα, Κώστα, φύσα. Και τώρα πρέπει να σκεφτείς κάτι πάρα πολύ κακό, μια πολύ έτσι αρνητική. Εγώ τώρα που κλάψω, ανοίξεις, μπορεί να κλείνει καμιά ώρα το μάτι μόνο του. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Παιδιά, για πάρτε τηλέφωνο. Όποιος μπορεί να κλάψει τώρα τηλεφωνικά και το καταλάβουμε και το πιστέψουμε, να του δώσουμε και δώρο. 1000 ευρώ. Έχεις. Εσύ είσαι το αφεντικό, όχι εγώ. Θα έρθει το άλλο δύο... μέσα τώρα και θα παπάω. Τι είπες, 1000 ευρώ. Με 1000 ευρώ θα έρθουν να κλαίνε και εδώ. Γονιπετής. Με ουρλιαχτά. Εγώ δεν ερχόμουν με τα γόνατα. Ο αποσυντονισμός της ημέρας σήμερα. Όχι, ωραία, εντάξει, είναι ωραία. Εντάξει. Είναι. Εγώ γέλασα πάρα πολύ γιατί τώρα είδα ένα story που είσαι, κάνεις. Τι κάνω εγώ. Έχουμε ποστάρει τη Γεωργίτσα, όχι. Εσύ πόσταρες το βίντεο της Γεωργίτσας. Που λέω για τον υδραυλικό και λέω. Πετάγεσαι, σε παρακαλώ, είσαι από μέσα. Συνέχα. Και λέω εγώ για τον Στάθη, νομίζω ένα Στάθη έλεγε ότι είδα την κοπέλα που ήταν γυμνή και θόλωσα. Και λέει η Γεωργίτσα και εγώ. Μπείτε στο Instagram στο καφέ με 104,8 να δείτε και το βίντεο με τη Γεωργίτσα που λύνει τα προβλήματά σας. Δεν μπορώ, παιδιά, μπείτε, αλήθεια αξίζει. Στο καφέ με 104, όχι, ναι, στο καφέ με 104,8. Μπείτε και στείλετε και τα δικά σας προβλήματα στη Γεωργίτσα. Κάνει τώρα σε λίγο ένα story, έχει έρθει νωρί σήμερα. Κάνει ένα story να στείλετε θεματάκια για να συζητήσουμε με τα καλησπέρα. Στη Δήμητρα, στην Άννα, στον Κώστα, στην Βιβί, στην Αθηνά, στην Μέρη που λέει πορνόκερος σήμερα. Πορνόκερος, γιατί? Έτσι όπως τον έλεγες. Αισθησιακά. Ο αισθησιακός καιρός ήταν το. Λοιπόν, και δώσε λίγο αισθησιακά, Κώστα, το τηλέφωνο, γιατί έχουμε το παιχνίδι που η φίλη μας η ακροάτρια χτες μας είπε να παίξουμε με το Χ. 2-10-300-104-8. Πες το εσύ, κοπελιά από το δίπλα room. Πες το, να σε δω. Πες το, τι. Τι, όχι, πες τον αριθμό. 2-10-300-104-8, για πες το. 2-10-300-104-8. Άμα μου κρεμόντουσε και εμένα και εγώ έτσι θα το έλεγα. Ποια? Τα με. Τι, έχει, άβυζη είναι. Τι λες.
Λοιπόν, ελάτε παιδιά να παίξουμε, να αφήσουμε λίγο αυτά στην άκρη. Πειράζουμε ένα τον άλλον. 2-10-300-1048. Δηλώσει συμμετοχή. Πες με το γράμμα Χ. Δεν θυμάμαι το όνομα τη φίλη τη Κροάτρια που εχθέ μα είπε θέλω να παίξω με το Χ. Οπότε πάρτε τηλεφωνάκι. Θέλουμε τρει από εσά, τέσσερι, πέντε ίσω. Έχουμε και γραμμέ σήμερα, ε. Του έχουμε πει να πάρουν 6,5, 7 παρα 4, 8 παρα 20, 8 παρα 10, τέτοια. Οπότε μαζευτείτε. 2-10-300-1048. Σε λίγο παίζουμε το αγαπημένο μα παιχνίδι. Και ήρθε η ώρα να παίξουμε 2-10-300-1048, το αγαπημένο μας παιχνίδι. Έχουμε 30 δευτερόλεπτα, έχουμε 5 ερωτήσεις και θέλουμε απαντήσεις που ξεκινάνε από το συγκεκριμένο γράμμα της αλφαβήτου. Σήμερα είναι το Χ. Εγώ παίζω πρώτος. Εννοείται, παίζει ο Κώστας για να καταλάβετε κι εσείς το παιχνίδι και να έχετε χρόνο να καλέσετε στο 2-10-300-1048. Κωστή μου, είσαι έτοιμος? Έτσι, έτσι. Πού είναι ο Σπυρίδων σήμερα? Πού είναι, έλα, τον θέλεις. Λοιπόν, Κώστα, είσαι έτοιμος? Είμαι πάντα έτοιμος. Πανέτοιμος? Πάντα έτοιμος. Ωραία. Έτσι, 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 έτσι. Λοιπόν, Κώστα, 30 δευτερόλεπτα για σένα το γράμμα Χ και θέλω να μου πεις. Λοιπόν, έχουν τα λεωφορεία. Χερούλια. Ωραία, την πετάς και κάνει μπαμ. Χειροβομβίδα. Μπράβο, το λέμε μετά το φαΐ. Χαίστηκα. Έχουμε δύο. Λοιπόν, έχουμε δύο και μπορείς να τις ενώσεις. Ατάκα του Παπαγιανόπουλου και στον Κωνσταντάρα και την Πιτσιρίκα. Φτάστη, χούφταστη. Έχουμε δύο και πρέπει να τις ενώσουμε. Έχουμε δύο και πρέπει να χειρολαβές και χούφτες. Χούφτες, μπράβο. Έτος ο Θεός. Λοιπόν, για πάμε παιδιά. 2-10-300-1048. Έτσι, 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 έτσι. Δεν μπορώ. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι αδελφέ? Στο δρόμο με τα μωρά. Στο δρόμο με τα μωρά, έχεις πολλά μωρά? Έχω μία κόρη εφτάμιση. Ναι. Και έχω και δίδυμα το πίσω τράφημα. Α, να σου ζήσουνε, φίλε. Να σου ζήσουνε. Εγώ έτσι όπω το είπε, πολύ ωραία. Εγώ και τα μωρά. Λέω, Βόμπο, πόσα μωρά έχει. Πόσα μωρά έχει. Θα το ήθελα, αλλά το γύρισα. Το γύρισε, ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να το γυρίσουμε κι εμεί. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο που μα ακούσα από το τηλέφωνο. Λοιπόν, για να μην έχουμε φασαρία. Και είσαι έτοιμος? Έτοιμος. 30 δευτερόλεπτα και θέλω να μου πεις. Με αυτό βγάζουμε τις ψήρες. Τις ψήρες, ναι. Χτένα. Λοιπόν, λέμε τη σως με ρεβίθια, λεμόνι, ελαιόλαδο και ταχίνι. Χούμος. Το κάνουν τα παιδιά στο κρεβάτι. Χαίζονται. Κασμουριούνται. Καθαρίζει τα πάντα. Χλωρίνη. Ωραία. Έχουν τα λεωφορεία για να κρατιόμαστε. Κυρολαβές. Ναι ρε φίλε, μπράβο ρε Γιάννη. Μπράβο ρε Γιάννη. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Έλα, πες μου. Έχω την πόδινη εδώ, με έφαγε. Μαμά, πάρε μου, λέει, θέλω να κερδίσει. Ωραία, κέρδισες, μόλις τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Έγινε, μείνε στη γραμμή σου, Γιάννη μου. Μείνε στη γραμμή σου. Τι έπαθες? Νομίζω ότι θα λέγει. Τι είχε, τι δεν ακούω καλέ. Νομίζω ότι θα. Ένα, δύο, σε έχω χαμηλώσει γιατί φωνάζει. Νομίζω ότι θα έλεγε έχω την κόρη εδώ, χέστη. Έλεγε ρε φίλε. Δεν ξαναπέζω με το Χ. Όχι, με το Χ. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, γεια σου Κωνσταντίνα. Καλησπέρα σας παιδιά. Τι κάνεις? Καλά, εσείς? Πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ, καλά. Είμαι εδώ με την κόρη μου και περιμένουμε να παίξουμε. Μπράβο, να παίξετε με το Χ. Παίζετε 30 δευτερόλεπτα, το ξέρεις το παιχνίδι, έτσι? Ναι, έχω ξαναχάσει. Α, ωραία. Α, από εκεί ξεκινάει και αυτό. Ότι όλοι σας έχετε παιδιά και ακούτε εμάς μου φαίνεται πολύ περίεργο. Πόσο χρόνο είναι το παιδί? Ευχάριστο. Πόσο είναι? Είναι 10. Είναι 10, τα καταλαβαίνει όλα. Ωραία, πάμε λοιπόν. Κόρη ή αγόρι? Κορίτσι είναι, η Γεωργία μου. Κορίτσι, Γεωργία. Ωραία, σου. Χαμηλώνεις το ραδιόφωνο από εκεί που παίζει. Λοιπόν, ναι. Έχεις 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου, το γράμμα Χ εννοείται, και για να δούμε, τρώνει πλούσιοι. Τρώνει πλούσιοι. Ναι, το ναι. Τρώνει πλούσιοι, είναι μαύρο μπιλάκια. Το μη και τα μπιλάκια. Χαβιάρι. Ωραία. Μπράβο. Δίνουμε στα μικρά παιδιά. Δίνει στην κόρη σου. Το τραβάμε στο αμάξι. Χειρόφαινο. Ωραία. Έχουν τα κομπολόγια. Χάντρες. Είναι τη επόμενη μέρα. Έλα, οι γυναίκες το παίρνετε. Ναι. Χάπι. Ωραία, ναι. Έλα. Δίνουμε στα μικρά παιδιά. Πες το αυτό που πετάει.
Χαρτετό. Άντε, ναι. Άντε, μπράβο, πάρω το, δεν πειράζει. Τι είναι αυτό που πετάει? Χαρτζηλίκι είναι κανονικά, αλλά δεν πειράζει. Χαρταετό, χαρταετό. Γιατί δεν δίνουμε στα παιδιά το χαρταετό να το πετάξουν? Μια φορά το χρόνο. Εγώ μια φορά μου τον δώσα και τον πέταξε στα σκουπίδια. Όπω μου τον δώσανε, τάν! Γιατί έτρωγε χαβιάρι, δεν μπορούσε. Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, μείνε στη γραμμή σου. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά, φιλιά. Δήμητρα. Ναι. Ναι, γεια σα. Ναι, γεια σα. Hello. How do you do? Hello, how do you do? Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Oh, Ριχάινε, μπείτε, βαθιά είναι, βγείτε. Hi, Hitler. Δεν ξέρουμε άλλα. Μέχρι εκεί είναι Δήμητρα, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, Δήμητρα, πήρες να παίξεις, να υποθέσω, έτσι. Ε, όχι, πήγε, ναι, ναι. Πήρε να ακούσει από εμάς γερμανικά, δηλαδή ναι, γελάζει ο κόσμος. Λοιπόν, ήθελα να πει μια καλησπέρα. Λοιπόν, Δήμητρά μου, 30 δευτερόλεπτα για σένα το γράμμα Χ, εννοείται όπως έχουν παίξει όλοι. Ελπίζω να είσαι και τυχερή και να κερδίσεις όπως κάναν όλοι. Το ελπίζω για την άλλη φορά έφτασα. Βοηθάω. Λοιπόν, για να δούμε. Άλλοι τα έχουν μεγάλα, άλλοι τα έχουν μικρά. Χέρια. Κάποια μέρα θα μας πάρει όλους. Ο Χάρος. Παναγία μου. Είναι το 50 ευρώ. Χαρτονόμισμα. Εκεί φτιάχνεις καφέ. Καφέ. Ελληνικό. Με άμμο. Που βάζεις τον μπρίκι μέσα και το σφινώνεις. Όβολη. Ωραία. Ναι. Με αυτή αφαιρείς ψήρες. Φταίνα. Εννοείται, μπράβο. Κάποιος. Ποιος είναι δίπλα σου, Δήμητρα, και στα σφυρίζει, γιατί τον ακούσαμε πριν. Ο άντρας μου. Πώς τον λένε τον άντρα σου? Ραφαήλ. Γεια σου, Ραφαήλ. Έλα και εσύ, πες μια καλησπέρα, έλα. Στα γερμανικά πες. Καλησπέρα, γεια σας. Γεια σου, ρε Ραφαήλ. Και στα γερμανικά. Αλό. Αλό. Α, έτσι είναι στα γερμανικά. Α, η Γερμανίδα είναι η γυναίκα, Ραφαήλ. Εγώ και οι δύο Έλληνες είμαστε. Και οι δύο Έλληνες είναι. Πώς το λένε στα γερμανικά, καλησπέρα, τι κάνετε? Guten Abend, wie geht es euch? Ναι. Άντε καλά, φιλάκια ωραία, πολλά, να είστε καλά. Περίμενε. Στα γερμανικά πες μας, παιδί μου, ακούω Γιώργο και Κώστα κάθε απόγευμα 6 με 8. Oh. Hallo, guten Abend. Ich höre jeden Tag Kosta und Giorgo. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε μείνει στη γραμμή σου, Δήμητρά μου. Εντάξει, από γερμανικά μόλις μάθαμε, έτσι. Ναι. Τι είπε? Μία, έστω θυμίσου μία ότι λεξούλα. Ακούει κάθε απόγευμα Κώστα και Γιώργο 6 με 8. Έτσι δει, γεια σου, ρε Σπυρίδωνα. Γεια σου. Γεια σου, λοιπόν, Σπύρο. Και τα δικά σα ηχητικά μηνύματα τα περιμένουμε στο Viber στο 697-800-1048. Ό,τι ηχητικό θέλετε να μεταφέρετε σε εμά και να, αν θέλετε να ακουστεί και στον αέρα, πολύ ευχαρίστω. Να μα στείλετε ό,τι θέλετε εσεί, την καλησπέρα σα, την καλημέρα σα, την καληνύχτα σα ή το τι μέρα είναι σήμερα. Τι μέρα είναι σήμερα, παιδιά, είναι πάρα πολύ γνωστό. Γίνεται στους αιώνες των αιώνων. Ναι, αμήν. Και είναι το. Παρασκευή! Πώς είναι, Ειρήνη? Ειρήνη, τι λέμε κάθε τέτοια μέρα, τι λέμε είναι. Τι είναι? Τι μέρα είναι σήμερα? Παρασκευή. Ωραία, γεια. Άλλος επόμενος, παρακαλώ. 2-10 στο 697-800-1048 τα μηνύματά σας στο Viber. Και είναι κάποια στιγμή η κόρη και ο μπαμπάς. Λοιπόν, πάει η κόρη στον μπαμπά και του λέει: Ρε μπαμπά. Ένας νεαρός εχθές στο σχολείο, ρε πατέρα, μου είπε κάτι που δεν κατάλαβα, ρε μπαμπά. Μου είπε ότι έχω καταπληκτικό σασί, έχω δύο πανέμορφα αμορτισέρ και δύο φοβερούς προφυλακτήρες, ρε μπαμπά. Τι εννοούσε, ρε μπαμπά? Ακού να δεις, κόρη μου. Πήγαινε να πει στον νεαρό ότι αν ανοίξει το καπό για να μετρήσει πόσο λάδι έχει η μηχανή, θα του τσακίσω την εξάτμιση. Ακόμα με αφορία με. Δεν κατάλαβες? Όχι, το κατάλαβα, αλλά δεν το βρήκα αστείο. Γιατί? Γιατί δεν ήταν αστείο. Εντάξει, γεια, φεύγω. Γεια. 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 Δεν ξέρω, μιλάω. Στο καλό. Στο καλό. Σήμερα η μέρα αγκαλιά σα. Κάτσε εδώ μαζί με την Ξηνή. Αγκαλιαστείτε. Κάτσε εδώ μαζί με την Ξηνή. Σε είπε Ξηνή, φεύγει και εσύ. Θα μόνο μου, παιδιά. Τέλεια! Μόνο μου θα κάνω εκπομπή! Έτσι. Δεν μπορώ με το έτσι. Λοιπόν, αύριο Σάββατο η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα θα είναι στους 6 βαθμούς και η μέρα θα τελειώσει με 2, η αίσθηση θα είναι μείον 1. Την Κυριακή θα ξυπνήσουν στην Αθήνα με 1 βαθμό, η αίσθηση θα είναι μείον 4, αλλά θα έχει ηλιοφάνεια την Κυριακή.
Απλά θα έχει πάρα πολύ κρύο. Εντάξει, δεν λέω. Να πω και τη Δευτέρα. Ναι, αφού δεν θα είμαστε εδώ να την πούμε. Ναι, γιατί κανονικά λέμε την επόμενη μέρα. Δεν λέμε καλά, τη Δευτέρα για την ίδια. Τη Δευτέρα θα ξυπνήσουμε στην Αθήνα με μείον ένα και χιόνια. Η αίσθηση θα είναι μείον 8. Ωραία, θα περάσουμε. Θα είναι πάρα πολύ καλό ωραία. Και αυτό. Και μιλάω για την Αθήνα, δεν μιλάω για τα βόρεια προάστια. Τώρα μιλάω όταν βάζει Αθήνα, ναι, σου βάζει στο κέντρο. Και θα έχει χιόνια στο κέντρο, όπως ακούς, τη Δευτέρα. Στην Χαλκίδα, αύριο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 5. Η μέρα μας θα τελειώσει με 2, η αίσθηση θα είναι μείον 2. Την Κυριακή θα ξυπνήσουμε εδώ στη Χαλκίδα με 0. Oh, η αίσθηση ωραία. Θα είναι μείον 6. Ναι. Θα τελειώσει η μέρα με 0 και η αίσθηση θα είναι μείον 4. Και τη Δευτέρα θα έχει. Τη Δευτέρα το πρωί στις 5 η ώρα θα είναι μείον 1. Ωραία, αισθητό. Και η αίσθηση θα είναι μείον 7 με χιόνια. Ωραία. Θα χιονίζει εδώ. Χιόνια στο καμπάνα. Άσε, κλάφτα χαράλα. Λοιπόν, και τη Δευτέρα θα χιονίζει όλη μέρα στη Χαλκίδα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Ωραία, και στην Αθήνα θα χιονίζει όλη μέρα τη Δευτέρα. Αλήπο. Λένε ότι το Σαββατοκύριακο είναι. Τα προεόρτια της Δευτέρας Τρίτης που θα γίνει, ναι, ο χαμός. Ναι, Δευτέρα Τρίτη, περιμένουμε. Για να δούμε, παιδιά, τα γίνει. Εσείς μήπως να μείνετε στην Αθήνα. Γιατί δεν σας βλέπω να φεύγετε από τον Γιάκη Πομπή τη Δευτέρα. Θες να μην έρθεις Δευτέρα, ε. Εγώ. Εγώ το απόγευμα είναι η εκπομπή. Ναι, άμα δεν ήρθω, ρε, πώς θα κάνεις. Όχι, να μην πα το πρωινό, λέω. Α, άνετα. Καλησπέρα στη Λινέλη που μας λέει: η μέρα αγκαλιάς είναι, παιδιά, σήμερα. Σφιχτείτε, αγκαλιαστείτε, αγαπηθείτε. Να αγκαλιαστούμε, λοιπόν. Okay. Χρόνια πολλά και στη μητέρα σου στέλνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χθες ήταν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα 63. Να τη χαίρεσαι παρόλα αυτά. Τα 63. Ωραία. Όχι, το λέει, μάνα μου, δεν έχει πρόβλημα. Καλησπέρα στη Μέρη, καλησπέρα στην Ειρήνη. Στον Τέλη που λέει καλησπέρα και με καθυστέρηση, έχει πάρει ήδη απουσία. Η Κατερίνα λέει μείον 8. Ω Θεέ μου! Όχ, όχι ο. Ωχ, Θεέ μου! Το ξαναλέω. Αλλά σα έχω ένα κουιζάκι εκεί για το Viber. Α, αλλά για πες, αλλά για μπορεί να απαντήσει και ο Κώστας, γιατί είναι η ερώτηση που κάνει Google. 697-800-1048 τι απαντήσει σα. Εγώ, άμα το ξέρω, δεν θα απαντήσω. Ωραία. Σιγά μου το ξέρω. Λοιπόν, η ερώτηση που κάνει Google στου υποψήφιου για συνέντευξη που θα θέλουν να πάρουν τη δουλειά εκεί. Κατάλαβε τι λέω. Ναι, πάω εγώ για συνέντευξη στην Google. Μπράβο. Η συνηθισμένη, η πρώτη ερώτηση που σου κάνει Google. Ωραία, και σου κάνει μια ερώτηση. Τι ερώτηση? Η Μαρία και η Άννα. Αλήθεια είναι τώρα αυτό? Ναι, δεν κάνω πλάκα. Η Μαρία και η Άννα κάθονται ένα βράδυ στο δωμάτιό τους. Καλά μέχρι εδώ. Η Μέρη. Άλλη είναι αυτή. Ναι, το ίδιο είναι. Η Μέρη βλέπει τηλεόραση και η Άννα διαβάζει ένα βιβλίο. Ξαφνικά. Πόσες είναι, τρεις είναι ή δύο? Μα άλλη είπε στην Μαρία, το έχουν κάνει ανορθόγραφο. Είναι το Google Translate. Φαντάζομαι, λοιπόν, θέλουν και συνέντευξη στα ζώα. Η Μαρία βλέπει τηλεόραση και η Άννα διαβάζει ένα βιβλίο, παιδιά. Ναι. Και ξαφνικά. 50 Shades of Grey. Η μία το διαβάζει και η άλλη το βλέπει. Ωραίο. Ξαφνικά κόβεται το ρεύμα. Και το δωμάτιο βυθίζεται στο σκοτάδι. Η Μαρία αναγκάζεται να πάει για ύπνο. Ενώ η Άννα συνεχίζει να διαβάζει ατάραχη το βιβλίο της. Πώς γίνεται τούτο? Έχει κερί? Όχι. Το διαβάζει στο iPad? Όχι. Κάποια στιγμή τελειώσει και το, πώς το λένε, το ρεύμα, ναι, η μπαταρία του τέτοιου, ναι. Γιατί όλο το βράδυ θα διαβάζει, θα κοιμηθεί? Είναι ολόκληρο βιβλίο, είναι ο Harry Potter. Τότε έχει φως απ' έξω. Όχι. Αφού έχει διακοπή ρεύματος, ρε. Μπορεί να είναι το τοπική, να μην πληρώσει το ρεύμα. Η γειτονιά, η γειτονιά. Λοιπόν, ακόμα μια φορά. Στείλτε μηνύματα στο Viber. Όχι. Η Μαρία και η Άννα κάθονται ένα βράδυ σπίτι τους. Η Μαρία βλέπει τηλεόραση. Βλέπει Breakfast at Star. Και η Άννα διαβάζει ένα βιβλίο. Ξαφνικά κόβεται το ρεύμα και στο δωμάτιο βυθίζεται στο σκοτάδι. Η Μαρία χάνει αυτό το μοναδικό σόου το πρωί στο Star και πάει για ύπνο. Ενώ η Άννα συνεχίζει και διαβάζει ατάραχη το βιβλίο. Πώς γίνεται αυτό? Πες το, Κώστα. Το βρήκα. Όχι, δεν είναι τυφλή. Γιατί κατάλαβες, Ναι, κατάλαβε. Όχι. Δεν βλέπει, οπότε επειδή διαβάζει με τα δάχτυλα, ξέρεις. Όχι. Δεν είναι αυτό, ούτε αυτό είναι. Ούτε αυτό είναι. Όχι, 6, 9, 7. 800-104-8. Στείλτε μηνύματα στο Viber. Στείλτε. Κάτσε εκεί, τι να σου πω. Άμα θες να κάτσει εκεί, κάτσε εκεί. Σου καλώ εγώ χατήρι. Λοιπόν, πριν κάνουμε την κλήρωση που τρεις τυχεροί θα κερδίσετε μοναδικά δώρα. Παιδιά, και χωρίς πλάκα, πολύ λίγοι βρήκαν τη σωστή απάντηση. Θα πούμε και τις λάθος απαντήσεις. Λίγοι τη βρήκανε, λίγοι. Η Μαρία και η Άννα κάθονται το βράδυ σπίτι τους. Η Μαρία βλέπει τηλεόραση. Η Άννα διαβάζει ένα βιβλίο.
Ξαφνικά κόβεται το ρεύμα. Το δωμάτιο βυθίζεται στο σκοτάδι. Η Μαρία αναγκάζεται να πάει για ύπνο, ενώ η Άννα διαβάζει το βιβλίο της ατάραχη. Πώς γεννάτο, πώς γίνεται αυτό, για πείτε ρε παιδιά. Δεν έχει βάλει κερί, δεν διαβάζει. Τόσες είπα. Ναι, διαβάζει από τάμπλετ. Είναι, έχει ξαναδιαβάσει το βιβλίο και το ξέρει απ' έξω. Όχι. Είναι μέρα έξω. Όχι. Είπαν ένα, αυτό είναι πολύ έξυπνο το ότι είναι μέρα έξω. Αλλά λέω παιδιά, αφού ξεκινάει το quiz και λέει ένα βράδυ στο δωμάτιό του. Μπορεί να ξημέρωσε. Μέχρι να κοπεί το ρεύμα. Μέχρι να κοπεί το ρεύμα. Ξεκίνησε με το βράδυ που είχαν. Όχι, όχι. Η απάντηση, παιδιά, είναι. Όχι! Τι, θα το κρατήσουμε λίγο ακόμα? Ναι, να το κρατήσει λίγο. Ωραία, ακόμα. Το κρατάμε λίγο ακόμα να δώσουμε τις λάθος απαντήσεις. Για διάβαζε Κώστα τις λάθος απαντήσεις. Πρόσεχε τι θα διαβάσει. Έλα, Κώστα. Είστε υπέροχοι. Διαβάζει τα save. Διαβάζει αυτά που ξέρουμε σίγουρα. Έχει ξαναδιαβάσει το βιβλίο της και ξέρει απ' έξω ή τι λέει. Ή χρησιμοποιεί τη φαντασία της για το υπόλοιπο βιβλίο. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι μέρα έξω. Καλησπέρα και οι δύο κοπέλες. Ναι. Όχι. Ναι. Αυτό ήταν σωστό. Διαβάζει το βιβλίο από το τάμπλετ. Είναι μέρα. Έλα, να το πάρει το ποτάμι. Να δώσουμε. Έλα, το παίρνει το ποτάμι. Βάζει και είναι τυφλή, λέει. Συγχαρητήρια στην Φέη, στη Δήμητρα και στον Νικηφόρο που βρήκαν ότι τελικά. Να τα πάω, να τα πάω, κύριε. Ναι, πες το, έλα. Είναι δύο οι σωστές απαντήσεις. Είναι σε ξεχωριστά σπίτια. Ναι. Ναι, ναι. Αυτοί έχουν δώσει όλοι. Ότι δεν μένουν στην ίδια περιοχή. Και, ναι, και ότι η άλλη απάντηση, απλά εγώ το κάνω πιο μεγάλο, ότι μένουν σε διαφορετικές περιοχές. Μένουν σε διαφορετικές περιοχές. Οπότε και αυτό αν λέγανε. Ναι, σωστό θα το παίρναμε, αλλά η Φέη, η Δήμητρα και ο Νικηφόρος κερδίζουν μοναδικά συλλεκτικά δώρα από το Σόκα. Έχουν απαντήσει ότι είναι σε διαφορετικά σπίτια. Λοιπόν, και θα ενημερωθείτε με το τέλος της εκπομπής πώς θα παραλάβετε τα δικά σας αγαπημένα δωράκια. Κάτι άλλο. Δωράκια, όχι. Έρχεται η Γεωργίτσα, παρακαλώ. Αλληλούια. Έρχεται η Γιώργη! Έλα, σε παρακαλώ, συγκεντρώσου. Όχι, 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 κλείστο, κλείστο. Ωραία, περίμενε. Έλα, λέγε. Έρχεται σε πάρα πολύ λίγη ώρα ένα κορίτσι. Τόσο μικρό είναι. Ένα κορίτσι λιγερόκορμο. Πανέμορφο, ψηλό, με ξανθό μπουκλάκι. Ναι. Και χτυπάει η καρδιά της δυνατά. Να βρω άλλο ρε παιδί μου. Περίμενε να δω τι άλλο θέλεις να σου βάλω. Δεν θες να τον καιρό. Κάτι όχι. Ωραία, για πες. Δεν θα κραγεί η Γεωργίτσα και έχεις πάνω. Να σου πω με τα νεύρα που έχει. 2-10 παιδιά 300-104-8. Έρχεται η Γεωργίτσα και να σας λύσει όλα τα προβλήματά σας. Αγάπη παιδιά, 2-10-300-104-8. Φεύγω εγώ και έρχεται στη θέση μου η μοναδική ανεπανάληπτη Γεωργίτσα. Βέβαια, άντε, φύγε. Να λύσει τα δικά σας προβλήματα. Φύγε, άντε, γεια. Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Συγγνώμη. Θα επανέλθω σε λίγο με φοβερό ανέκδοτο. Γιατί δεν ξανάρθεις? Ναι. Όχι. Θα μείνει η Γεωργίτσα. Θα μείνει η Γεωργίτσα. Φίλια πολλά. Δώσε το ανέκδοτο να το πει η Γεωργίτσα. Να δω πώς θα το πει. Όχι, ρε φίλε. Εντάξει, άμα είναι να φύγω, ρε φίλε. Όχι, να μας το πει η Γεωργίτσα. Έλα, ναι. Έλα. Και έχουμε και μια γραμμή. Γεια, φύγε, Γιώργο. Καλησπέρα. Έλα, Γεωργίτσα. Έλα, μπες μέσα, Γεωργίτσα. Έλα. Τι γίνεται, πώς σας λένε? Το όνομά σου? Στέφανος. Γεια σου, Στέφανε, είσαι καλά? Όλα καλά. Από πού μας τηλεφωνείς? Από Αθήνα. Από Αθήνα. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να μιλήσεις με την Γεωργίτσα? Εννοείται. Ωραία, ένα λεπτάκι μόνο να δώσει λίγο χρόνο, ένα δευτερόλεπτο έτσι να πει και η Γεωργίτσα μια καλησπέρα στον κόσμο που μας ακούει και αυτά. Καλησπέρα, Γεωργίτσα, παιδιά. Το μικρόφωνο δικό σου. Εντάξει, πειράζει, θα μιλήσω πρώτα με τον Στέφανο και μετά θα πω καλησπέρα. Α, ωραία, εντάξει. Είναι όλος δικό σου. Στέφανε, η Γεωργίτσα. Η Γεωργίτσα, ο Στέφανος. Τι κάνεις, Στέφανε, πώς είσαι? Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ, Στέφανε μου, τι κάνεις, πού είσαι τώρα? Είμαι στο αμάξι. Α, και τι κάνεις? Να αρχίσαμε. Περιμένω μία φίλη μου. Α, πού θα πάτε? Για καλά καφέ, ποτό και τέτοια. Α, φίλοι, καρδιά φίλοι. Ποτό 7,5 ώρα καλέ. Όχι φίλοι, η κανονική. Α, κανονική, ωραία. Η Γεωργίτσα είναι ελεύθερη πάντως, Στέφανε. Η Γεωργίτσα είναι ελεύθερη. Α, μην αφήσω το τηλεφωνό μου τότε. Το βλέπω, μην νομίζεις 448 τελειώνει. Να είσαι καλά, το έχω ήδη ατζέτα. Αρπακτικό η Γεωργίτσα, μην νομίζεις. Στέφανε, για πες μου το θεματάκι σου. Πες μου το θεματάκι σου, αγάπη μου. Το μπανάκι, Στέφανε, Γεωργίτσα, το λέω. Έτσι και σε πατήσω. Το θεματάκι μου είναι... Τι? Α, εγώ είμαι ο κρύος από χθες. Αγάπη μου!
Α, ο κρυός, ρε, ναι. Αλλά είπαμε να πάρεις παρατέταρτο. Εσύ πήρες και βιάζεσαι. Σε περίμενα πια. Ναι, συγγνώμη, αλλά ήμουν εν κινήσει τώρα και το θυμήθηκα τώρα που. Ναι, βιάζεται. Να σου πω, ύποπτο. Με απατάς. Γιατί σε λίγο θα πάρει τη φίλη. Με απατάς. Α, η φίλη είναι εδώ δίπλα μου. Πώς τη λένε? Αθηνά. Αθηνά, θα τη βγάλω το μαλλί τρέχα τρέχα, μα πειράξει. Είσαι το δικό μου αγόρι πια. Έφερα τα κιουβαρλάκια που σου είπα χθε, τα έφερα. Τα έφερε τα κιουβαρλάκια. Τα έφερα. Τρία δικά σου, τρία δικά μου. Δια δύο δηλαδή. Έξι ήτανε. Οι μπάλες. Άμα αρχίσει θα τα φάω και τα έξι. Θα πριστείς, Μαρή. Θα περάσει όμορφα, αγόρι μου, και πρόσεχε, εντάξει. Ναι, κάτσε, έχει θέμα. Έχει θέμα, τι θέμα. Α, ναι, το. Όχι, εσύ έχει θέμα. Καλά, Στέφανε. Λοιπόν, το θέμα μου είναι ότι. Δεν ξέρω πώς θα το πω κιόλα. Με δικά σου λόγια. Δώσ' μας την Αθηνά να μας το πει. Ήμουνα με μια κοπέλα μια φορά. Ναι. Αλλά εγώ είχα τρελό κόλλημα. Ναι. Η άλλη γελάει από δίπλα. Γελάει από δίπλα. Για φέρτινε, για φέρτινε. Δώσ' μου, δώσ' μου τη ρουφιάνα από δίπλα. Τρελό κόλλημα. Αλλά τελικά. Τελικά τι έγινε. Τίποτα. Βρε, δώσ' μου τη διπλάνη να καταλάβω τι συμβαίνει. Δώσ' μου λίγο την Αθηνά. Ντρέπεται, δεν ξέρω γιατί. Έλα καλέ, στο τηλέφωνο, δεν σε ξέρει κανεί, δεν σε βλέπει. Έλα μωρέ, στην Αθήνα είσαι τώρα. Γεια σου Αθηνά, τι κάνεις. Γεια σου Αθηνά. Καλά είμαι. Καλά Αθηνά, και... για πες μας το πρόβλημά του διπλανού σου που ντρέπεται να τα πει. Στέφανου. Όχι όλα. Όλα, όλα. Ό,τι θέλω θα πω. Να σου πω κάτι. Πες τα όλα να μάθει να παίρνει τηλέφωνο. Ο Στέφανος χθες με ζήτησε σε γάμο, να ξέρει. Μου έκανε πρόταση. Αλήθεια? Ναι. Τάχουνε. Τάχουνε. Ο Στέφανος με την Αθηνά τάχουνε. Δεν έχεις κάνει το προφίλ σου, Στέφανε. Στέφανος Love Γιωργίτσα. Φορέτα. Όχι, γιατί ήταν fake αυτό το προφίλ. Α, έχει και fake προφίλ. Καλά, εντάξει, τον έχουμε ξεφτυλίσει. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο στα σοβαρά θέματα. Δεν πειράζει, Στέφανε, μια ζωή την έχουμε. Αθηνά μου, για πες μου το πρόβλημα του Στέφανου να καταλάβω. Το πρόβλημα του Στέφανου νομίζω ότι είναι. Ναι. Ότι ήθελε μια κοπέλα η οποία δεν τον ήθελε. Ωραία. Και πώς τη λένε, Αθηνά? Ούτε καν. Μπα. Ούτε καν. Ωραία. Και τι θα, να του δώσω συμβουλή για να τα βρουν αφού δεν τον θέλει. Νομίζω ότι είναι Γεωργίτα το όνομα. Α, άκου τι θα κάνεις. Στέφανε, όπως έχεις βγει, όπως έχεις βγει σήμερα με τη φίλη σου την Αθηνά, θα βγάλεις πολλές selfie που να υποδηλώνουν ότι μπορεί να παίζει κάτι μεταξύ σας. Έτσι, καμιά καλίτσα, ξέρετε. Ναι, 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 καμιά καλίτσα. Εγώ γιατί μίλαω και σε ξέρω εγώ, εσύ ζαβά. Λοιπόν, θα φυλάκια στο μαγουλάκι κοντά σε φυλάκια. Και εσύ δεν σε λυπάμαι, δεν σε λυπόμαστε κι εσύ. Γιατί τόσο χαλιά είναι, Στέφανος, σου, περίμενε. Φίλος σου είναι. Τόσο χαλιά είναι ο φίλος σου. Άμα δεν του σταθώ, ναι, άμα δεν τι. Άμα δεν του σταθώ. Άμα δεν σταθώ στο φίλο μου. Ακριβώς, γι' αυτό σου λέω κι εσύ. Στον κόσμο. Εμένα δεν με λυπάστε. Να του σταθεί, να τον πάρει και αγκαλιά, να τον κάνει ότι τον φυλά, να τον κάνει έτσι έτσι, να βγάλετε καμιά σέλφι. Για να ζηλέψει η κοπέλα που θα το στείλει. Και εσύ τι φίλη είσαι. Τα έχω κάνει κι εγώ αυτά. Με φίλε. Έλα, ντε τι φίλη είσαι. Και ξέρετε, και ξέρετε τι λένε, ε. Φίλοι, φίλοι, καλή. Όχι, όχι, όχι. Στα φιλικά μάτς μπαίνουν τα καλύτερα γκολ. Γκολ! Φιλιά παιδιά, καλά να περάσετε, να περάσετε. Καλό όμορφα. Καφέ. Καλό καφεδάκι. Ό,τι προκύψει. Ό,τι και να βγει, καλά να βγει. Και καλά να μπει. Λοιπόν, κάτσε εγώ γιατί έχουν στείλει μηνύματα. Α, βεβαίως, να τα λύσουμε και αυτά. Και μας τα έχει στείλει. Γιατί δεν τα έβλεπα εγώ εδώ πέρα. Κάτι έχει από γίνει. Από το Instagram λάθος. Που ναι, κάναμε το story. Από το Instagram, ναι, μας τα έχει στείλει φίλη μας η πρωινή εδώ πέρα, η Ειρήνη Στούπα. Ναι. Και λέει ο Chris. Ο Chris, γεια σου, λέει, Chris. Ναι. Ο σουβλατζής μου, ναι. Άκου εδώ πρόβλημα. Ναι, πες. Ο σουβλατζής μου, ναι. Δεν μου βάζει στο σουβλάκι πατάτες. Α, παπά. Λοιπόν, πάρε μας τηλέφωνο τώρα, Chris. Πάρε μας τηλέφωνο. Και δώσ' μας το τηλέφωνο του σουβλατζή. 2-10-300-104-8. Chris, πάρε τηλέφωνο. Δώσ' μας το τηλέφωνο του σουβλατζή να τον πάω το ξεχέσω. Καταρχάς, περίμενε λίγο. Θα κάνω και μια ερώτηση. Πριν το ξεχέσω τον άνθρωπο. Του ζητάς πατάτες και δεν βάζει. Ή στο σουβλατζίδικο δεν έχουν πατάτες. Ή στην πίτα αυτή δεν βάζουν πατάτα. Α, θα φέρεις και τη φίλη σου αύριο. Θα έρθω κι εγώ. Το κλείσαμε το μαγαζί. Θα φέρω την άλλη γεροντοκόρη. Μ' αρέσει. Εγώ είμαι ιστερικιά. Έλα, ιστερό, πάμε στο επόμενο.
Του άρεσε! Δεν θυμάσαι στις δύο ξένες που είχε βάλει ο άλλος, είχαν σκηνοθετούσαν εκεί πέρα πώς θα μιλάνε και έλεγε «Σε παρακαλώ, μη με σκοτώσεις!» «Μας αγώ!» έλεγε η Μαρκορά και φώναζε η Φλόρα. «Καλύτερα!» Μου πήρε το αυτή, ρε. Λοιπόν, έλα, συντονίσω, σε παρακαλώ, να λοιπόν, λύσουν προβλήματα. Εσύ τα κάνεις κατά και δεν μας στέλνει κανείς μήνυμα και δεν μας παίρνει τηλέφωνο. Δεν μας παίρνουν σοβαρά. Μπορώ να κάτσω και σπίτι μου, με σε ενοχλώ, κυρία Γεωργίτσα μου. Σε παρακαλώ, εδώ έχω έρθει για το έργο. Ο Εφρέμ. Γεια σου, Εφρέμ. Μεγάλη χάρη του. Λέει, θα πάμε την Κυριακή για τένις. Φράγκα, μιλήσω. Να τα. Για αυτή. Με αυτή που μου αρέσει. Μπράβο. Καμία ιδέα για κανένα καλό υπονοούμενο. Σε πολλά, αγάπη μου. Αχ, Εφρέμ. Τι ήταν αυτή η ερώτηση, Εφρέμ. Αχ, Εφρέμ. Πάρτα, Εφραίμ, τώρα για να μάθεις κι εσύ. Καταρχάς θα πρέπει να έχεις 4 ρακέτες. 4. 4, γιατί με τόσο χιόνι που έχεις στα πόδια θα τις πάθετε. Για να μπορέσετε να περπατήσετε. Ποιο τένις και για κάτι, καρε φίλε. Γιατί. Πες της δικαιολογία, πες της αγάπη μου, μου σπάς αγάπη. Πες της, η ρακέτα μου τρύπησε και δεν έχω πια μπαλάκια. Μία και η άλλη. Και η δικιά της πώς θα παίξουν, ρε φίλε. 4 είπες. Πήγαμε στο άλλο, ήταν υπονοούμενο, ναι, για το χιόνι. Και κάτι είπες για μπαλάκια. Ναι, πες της επειδή. Έλα σπίτι μου, δεν έχω ρακέτα. Μου σπάσε το δίχτυ. Και μου τελειώσαν τα μπαλάκια. Έλα από το σπίτι να παίξουμε τένις δωματίου. Πάμε για σκουός καλύτερα. Αυτό ποιο είναι πάλι. Τα σκουός. Ναι, αυτό με το που βαράνε στον τοίχο. Ποιος βαράει ποιον. Όποιος βρει, όποιος προλάβει. Άντε, δεν ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω τα κλασικά. Το τένις δωματίου είναι πολύ ωραία ιδέα να τις πεις. Πες, έχω φτιάξει στο δωμάτιό μου. Ναι. Φιλέ. Ναι. Έλα να σε φιλέψω. Έλα να σε φιλέψω. Τι. Γιουβαρλάκι. Γιουβαρλάκι. Γιώργος και Κώστας. Σοκ FM 104,8.